Δεν ήταν για να βουτάει κανείς. Λοιπόν, 74 ώρες, παιδιά, έχουμε συμπληρώσει. 74 ναι, σχεδόν 74 ώρες από αυτή την τραγωδία τη ναυτική. Με το Euroferry, με τις δραματικές επιχειρήσεις προκειμένου να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι. 10 παραμένουν οι αγνοούμενοι. Ένας απεγκλωβίστηκε απανθαγωμένος, εντοπίστηκαν απανθαγωμένος ένας Έλληνος οδηγός. Μέσα στην καμπίνα του φορτηγού του. Δυστυχώς. Κοίταξε, μίλαγαμε. Και ο 20χρονος Ρώσο. Λευκορώσος. Τον οποίο τον είδαμε να βγαίνει από την σκάλα ξεχυλίζοντας την οργή των συγγενών, των ανθρώπων που ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί. Γιατί ο ίδιος φέρεται να είπε στις αρχές ότι άκουγε φωνές από τουλάχιστον 4 με 5 άτομα. Έψαχναν μεταφραστή προκειμένου να μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες πληροφορίες από τον άνδρα αυτόν που όταν βγήκε. Τους είπε, πείτε μου ότι είμαι ζωντανός, ναι, πείτε ναι. μου ότι ζω. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Μίλαγα χθες και τις προηγούμενες ημέρες με αξιωματικούς της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο φλεγόμενο πλοίο και μου περιέγραφαν το πόσο δύσκολο είναι να μπουν μέσα, το πώς έχουν στήσει την επιχείρηση. Μπαίνουν οι άνδρες της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό, με μάσκες, με φιάλες οξυγόνου. Και από την άλλη, βρίσκονται δίπλα τους πυροσβέστες που συνεχώς τους εφοδιάζουν με οξυγόνο. Δεν βλέπουν από τους πυκνούς καπνούς. Ρίχνουν νερό προκειμένου να μπορούν να μπουν μέσα, διότι οι θερμοκρασίες, ας πούμε, το Σάββατο. Είναι πάνω από 2.000. Έφταναν και τους 1.000, ναι. Δηλαδή, σε ορισμένα σημεία, δηλαδή εκεί πήγε. Σε ορισμένα σημεία. Βέβαια, 500 βαθμούς Κελσίου, εδώ είναι το. Το μοβ χρώμα. Με τις θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί στο κουφάρι του πλοίου, παιδιά. Ναι, το μοβ χρώμα είναι το σαλόνι. Ναι. Το πορτοκαλί. Είναι το πρώτο, το τρίτο επίπεδο των οχημάτων, εκεί που τον γκαράζ. Και κάτω από το πορτοκαλί είναι τα υπόλοιπα επίπεδα. Και στους 150 βαθμούς είναι άλλο ένα σημείο που νομίζω είναι και το σαλόνι και οι καμπίνες που μένουν και κοιμούνται και οι άνθρωποι. Είναι, μου έλεγαν, Άκη, τόσο δύσκολο να φτάσουν που το μόνο που μπορούν να κάνουν και προσπαθούν έτσι να διευκολύνουν και τους άνδρες της ΕΜΑΚ είναι να ρίχνουν συνεχώς νερό για να ρίξουν τη θερμοκρασία. Ναι, και να μπορέσουν να αναζητήσουν αγνοούμενους. Ο Άρης Κουτσούκης είναι σε απευθείας σύνδεση. Να το καλημερίσουμε με όλες τις τελευταίες πληροφορίες, παιδιά. Έλα, Άρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Άρη μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα από την Κέρκυρα. Όπως τα περιγράφετε, οι συνθήκες εδώ είναι πολύ δύσκολες στο πλοίο κατά τη διαδικασία της έρευνας, γιατί συνεχίζεται η διαδικασία της έρευνας από τους άνδρες της ΕΜΑΚ, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν. Είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και των υπολείπων αγνοωμένων. Χθες είχαμε αυτή την πολύ έντονη εναλλαγή συναισθημάτων. Το πρωί η είδηση, οι πληροφορίες αρχικά και η επιβεβαίωση στη συνέχεια για την είδηση του εντοπισμού ζωντανού ανθρώπου, τον οποίο μάλιστα είδαμε να κατεβαίνει από τη σκάλα του πλοίου και να επιβιβάζεται σε ένα από τα πλοιάρια που βρίσκονταν πλευρικά, καθώς συνεχιζόταν και συνεχίζεται ακόμη και η επιχείρηση κατάσβεσης παράλληλα της πυρκαγιάς, γιατί υπήρχαν κάποιες εστίες ακόμη. Μέχρι χθες έβγαινε και καπνός από το πλοίο, από την πίσω πλευρά. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γέννησε μεγάλες ελπίδες και για υπολείπους, ιδιαίτερα από τη στιγμή που μεταφέρθηκαν οι πληροφορίες ότι ο άνθρωπος αυτός άκουγε 4 με 5 ανθρώπους, άκουγε φωνές από 4 με 5 ανθρώπους, όπως μετέφερε ο ίδιος στους διασώστες. Έτσι λοιπόν γεννήθηκαν νέες ελπίδες στους συγγενείς των αγνοωμένων που βρίσκονται όλες αυτές τις ημέρες εδώ και αναζητούν ένα νέο για τους δικούς τους ανθρώπους. Όμως δυστυχώς το απόγευμα τα συναισθήματα άλλαξαν, καθώς επιβεβαιώθηκε δυστυχώς ο θάνατος ενός οδηγού. Ο άνθρωπος εντοπίστηκε μέσα στην καμπίνα του φορτηγού του, είχε σοβαρά εγκάβματα, είχε εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού. Περιμένουμε βέβαια και την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση που θα βεβαιώσει τα αίτια του θανάτου του. Οι έρευνες συνεχίζονται για άλλους 10 ανθρώπους που αγνοούνται. Ναι. Και υπάρχουν φόβοι και εκφράζονται φόβοι ότι μήπως δεν είναι και μόνο 10. Γιατί είδαμε ότι. 10 είναι σύμφωνα με την επίσημη λίστα. Σωστά. Ακριβώς. Ακριβώς, Άκη. Άρη, είναι και στο νοσοκομείο της Κέρκυρας κάποιοι, έτσι.
Σωστά. Έχουν μείνει, αν δεν κάνω λάθος, 4 ακόμη που νοσηλεύονται. Καθώς ο Λευκορώσος που ήρθε χθες ήταν περιπατητικός, βέβαια, τον είδαμε να βγαίνει από το πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού σώματος με τα πόδια και να μπαίνει στο ασθενοφόρο. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Η κλινική του κατάσταση, η κλινική του εικόνα είναι πολύ καλή. Είχε μόνο κάποια σημάδια αφυδάτωσης, γιατί όπως είπε ο ίδιος στις αρχές, όλες αυτές τις ημέρες, 2 στην ουσία που βρισκόταν στο πλοίο, πάνω από 50 ώρες. Έπινε μόνο νερό, είχε νερό στο αυτοκίνητό του, το οποίο κάποια στιγμή του τελείωσε. Προσπάθησε να αναζητήσει από άλλες νταλίκες νερό. Περιέγραψε στους ανθρώπους που τον εντόπισαν ότι δεν είδε κάποιον άλλον, αλλά άκουγε αυτές τις φωνές. Δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο ακόμα από πού προέρχονταν αυτές οι φωνές. Όντως υπήρξε ζήτημα και βρέθηκε διερμηνέας προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη επικοινωνία μαζί του. Και μόλις μπορέσει να καταθέσει και επίσημα, ενδεχομένως αυτό μπορεί να γίνει και σήμερα, να σας πω ότι όλες αυτές τις ημέρες λαμβάνονται καταθέσεις και από άλλους διασωθέντες. Χθες έφευγαν κάποιοι οδηγοί από τη Ρουμανία που ήταν όλες αυτές τις ημέρες από την Παρασκευή στην Κέρκυρα. Δίνουν και εκείνοι καταθέσεις. Καταθέσεις έχουν δώσει και οι Έλληνες οδηγοί. Ακούσαμε και τις καταγγελίες, τις αναφορές για συνθήκες πάνω στο συγκεκριμένο πλοίο. Συνθήκες διαβίωσης που δεν ήταν καλές και γι' αυτό και κάποιοι επέλεγαν να παραμείνουν στα φορτηγά τους, αν και γνωρίζουμε ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Το επέλεγαν για λόγους συνθήκων υγιεινής, όπως έλεγαν και οι συγγενείς τους και το καταγγέλνουν δημόσια. Μιλάνε για συνθήκες βεβαίως εξαιρετικά δυσμενείς. Υπήρξαν και κάποιες φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, τις παρουσιάσαμε στο Open. Πραγματικά, και μας προκαλεί μεγάλη απορία το πώς αυτή η εταιρεία, αυτό το πλοίο, ελέγχθηκε 2 πριν την τραγωδία. Και λέει, πέρασε με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτό το ικανοποιητικά μπορεί να έχει πολλούς αστερίσκους, παιδιά, τον τελευταίο έλεγχο. Πάντως, το δεν επιτρέπεται, από το δεν επιτρέπεται, και έτσι είναι, άρη μου, να παραμένουν στα φορτηγά τους μέσα οι άνθρωποι, μέχρι το ελέγχεται το δεν επιτρέπεται και εφαρμόζεται, υπάρχει μια απόσταση. Διότι προφανώς κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος για αυτόν τον έλεγχο, για αυτό το μέτρο, ότι παιδιά απαγορεύεται. Έχουμε τραγική ηρωνία τις ώρες που ψάχναμε τους αγνοούμενους στο Euroferry, έβγαινε το πόρισμα για το Norman Atlantic, για την τραγωδία του Norman Atlantic, για τα όσα συνέβησαν με την ίδια χρόνια εταιρεία. Ναι. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας λέει, δεν είναι έτσι όπως τα λένε οι οδηγοί των φορτηγών, εμείς είμαστε, το πλοίο ελέγχεται κτλ. Το γάντι, λέει, ελέγχθηκαν στην Ιγουμενίτσα, ελέγχθηκε το πλοίο στην Ιγουμενίτσα από τις ελληνικές αρχές. Ναι. Άρα λοιπόν, λέει, αν υπάρχουν ευθύνες πρέπει να αναζητήσετε προς τα εκεί. Ναι. Φοβούνται και λένε ότι δεν θέλουμε να φτάσουν στο σημείο οι δικοί μας άνθρωποι να είναι ακόμη αγνοούμενοι όπως είναι τώρα. Παραμένουν κάποιοι ακόμη αγνοούμενοι από το Norman Atlantic τυπικά. Σωστά. Δεν έχουν βρεθεί δηλαδή ποτέ. Σωστά. Άρη, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες. Να σας πω, είναι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες όπως περιγράψατε και εσείς. Προφανώς και δεν είναι η κατάσταση ίδια σε όλα τα τμήματα του πλοίου. Σε άλλα σημεία είναι πιο προσβάσιμο, σε άλλα σημεία είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση. Και κλείνω λέγοντας ότι είναι σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα παράλληλα με όλα αυτά. Μάλιστα. Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πλοίο έχει βυθιστεί από το τόσο νερό που έχουν ρίξει. Νομίζω 6 μέτρα έχει μπει μέσα, έτσι. Έχει βυθιστεί. Ναι. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, να πάνε όλα καλά. Παιδιά, πάμε στον Μιχάλη Ιγνατίου, γιατί έσκασε μεγάλη είδηση πρωί-πρωί για μας. Για τον Μιχάλη είναι ακόμα μείον 7 ώρες. Μιχάλη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Σωστά, ναι. Καλημέρα. Και είναι μεγάλη είδηση, γιατί ξαναδίνει ελπίδες στη διπλωματία, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Σίγουρα. Λοιπόν, σίγουρα, χωρίς αμφιβολία. Ο πρόεδρος Biden συμφώνησε απόψε. Καταρχήν συμφώνησε να οργανωθεί από τη Γαλλία μία σύνοδος κορυφής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η πρόταση έκανε συνάδελφοι ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μίλησε χθες το βράδυ για σας 2 με τον κύριο Πούτιν και 1 με τον κύριο Μπάιντεν. Πρώτα θα συναντηθούν οι Υπουργοί Εξωτερικών στις 24 Φεβρουαρίου. Θα συναντηθούν ο κύριος Μπλίνκεν με τον κύριο Λαυρόφ, όπως καταλαβαίνετε, για να προετοιμάσουν αυτή την επίσκεψη. Συγγνώμη, τη συνάντηση. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί υπό τον όρο
ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλλει στην Ουκρανία. Ναι. Είναι όρος αυτός. Η εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας, η κυρία Τζένιφερ Ψάκη, μας έστειλε απόψε μια ανακοίνωση που αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη διπλωματία ως τη στιγμή που θα αρχίσει η εισβολή. Εννοεί ότι τότε θα τη σταματήσουν τη διπλωματία και θα πάνε σε όλα αυτά που μας έχουν πει τόσο καιρό, βασικά στις κυρώσεις. Mm-hmm. Η κυρία Ψάκη πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Biden αποδέχθηκε καταρχήν, όπως είπαμε, να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν και επαναλαμβάνει, εάν Μιχάλη, δεν γίνει εισβολή. Μιχάλη, συγγνώμη για τη διακοπή. Μιλάμε για διαζώση, συνάντηση σε ουδέτερο έδαφος. Μιλάμε αυτό για, καταλαβαίνουμε. Για τηλεδιάσκεψη, για από κοντά. Όχι, αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι. Ναι. Και γιατί το καταλαβαίνουμε αυτό? Διότι η πρόταση της Γαλλίας, πέρα από τη συνάντηση των δύο ηγετών, αναφέρει ότι έχει συμφωνηθεί να ακολουθήσει διευρυμένη σύνοδος με τη συμμετοχή όλων των μερών που εμπλέκονται στην Ουκρανική κρίση. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, και θα είναι και η Ουκρανία σίγουρα, αλλά και επειδή η διευρυμένη σύνοδος θα αφορά την ασφάλεια και τη στρατηγική σταθερότητα στην Ευρώπη, εικάζουμε ότι θα είναι και η Γερμανία, θα είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς θα είναι και η Βρετανία, θα είναι όλος ο κόσμος δηλαδή. Κοιτάξτε, είναι σημαντική πρωτοβουλία αυτή. Είχαμε τις δύο τηλεδιασκέψεις που είχαν είναι κάνει. Είναι πολύ σημαντική, ναι. Και το να είναι βρεθούν από κοντά μαζί με τους άλλους παίκτες αυτού του διπλωματικού θρίλερ που βλέπουμε όλες πρώτα αυτές οι εβδομάδες να εξελίσσεται, είναι σημαντικό. Πρώτα οι δύο. Πρώτα οι δύο. Αν τα βρουν οι δύο, θα προχωρήσουν. Δηλαδή, θα είναι. Δεν λέω ότι θα χωρίσουν τον κόσμο, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτός ο φόβος της Ρωσίας με αυτούς τους κανόνες ασφαλείας που έθεσε. Πάντως, η Αμερικανική πλευρά παρουσίασε το βράδυ αυτό τον ισχυρισμό πάλι, ότι έχουν δοθεί και οι εντολές στους στρατηγούς για να ξεκινήσουν την εισβολή. Mm-hmm. Νομίζω είναι παρατραβηγμένο, δεν το είδαμε τουλάχιστον, ούτε το είδαν αυτοί από τους δορυφόρους. Mm-hmm. Βεβαίως βλέπουν ότι υπάρχει τρομακτική συσσόρευση. Τρομακτική συσσόρευση ρωσικών στρατευμάτων. Mm-hmm. Πέραν το πλέον, οι Αμερικανοί ομιλούν για πέραν των 200.000 αντρών. Ναι. Πάντως η Ουκρανία, διάβαζα πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας δεν βλέπουν να πηγαίνουν προς την εισβολή οι Ρώσοι. Τουλάχιστον ακόμα. Ναι, εντάξει, το λένε συνέχεια το τελευταίο διάστημα. Έχουν και δίκιο οι άνθρωποι. Έχουν και δίκιο να διαμαρτύρονται, διότι μιλούν όλοι οι άλλοι για τη χώρα τους. Mm-hmm. Και έχουμε φτάσει, ας πούμε, στο όριο για να γίνει ο πόλεμος. Γι' αυτό και τον ακούσατε χθες που διαμαρτυρήθηκε, δικαιολογημένα θα έλεγα, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο οποίος είπε στους δυτικούς ότι μιλάτε, αλλά βοήθεια δεν στέλνετε. Σωστά. Στην ουσία ζητούσε στρατιωτική. Ναι. Στην ουσία ζητούσε. Κοίταξε, στέλνουν πολεμικό υλικό οι δυτικοί, αλλά αν δεν σταλούν στρατεύματα, δεν μπορεί να βοηθηθεί η χώρα. Πάντως οι Αμερικανοί πιστεύουν, συνάδελφοι, ότι αν επιχειρήσει ο Πούτιν την εισβολή, θα φτάσει μέχρι το Κύπρο. Έτσι βλέπαμε το Σαββατοκύριακο να λένε κιόλας ότι σχεδιάζει στο Κίεβο την επίθεση. Πάντως είναι εντυπωσιακή εξέλιξη, είπαμε. Εντυπωσιακή εξέλιξη. 24 συναντάται ο Λαβρόφ με τον Μπλίνκεν. Και μετά τη συνάντηση αυτή. Κοίταξε να δεις τώρα. Τους δύο πρόεδρους. Φανταζόμαστε το άλλο Σαββατοκύριακο. Το άλλο Σαββατοκύριακο κιόλας. Κοίταξε να δεις τώρα πώς θα διαμορφωθούν. Ναι, οι αγορές σήμερα, παιδιά. Ποια θα είναι η αντίδραση των αγορών? Και μόνο στο άκουσμα ότι κλείστηκε το ραντεβού μεταξύ Πούτιν-Biden, Biden-Putin, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί και σε σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία, προκειμένου να βρουν την διπλωματική λύση και να αποφευθεί ο πόλεμος. Ναι. Όλα αυτά μόνο καλά είναι, τουλάχιστον. Αλλά και στη διπλωματική αγορά, οι μετοχές του κυρίου Μακρόν έχουν εκτοξευθεί στα ύψη πλέον. Αχα. Πάντως και για τον Μακρόν πρέπει να πούμε και κάτι σημαντικό για το ρόλο του. Δηλαδή είχαμε δει την πρώτη παρέμβαση. Έπαιξε φοβερό ρόλο. Ναι. Στην απουσία της Μέρκελ. Από την αρχή. Και φαίνεται ότι ήταν η επιμονή του.
Δεν το κατάφερε ο Σόλτς. Δεν το κατάφερε ο Σόλτς. Ο Ερντογάν πήγε κάπου να χωθεί στη μέση. Ναι, ο Ερντογάν είναι τελείως εκτός παιχνιδιού. Ναι, ναι. Σηκώθηκε και πήγε στην Αφρική, όπως ξέρετε. Ναι, ναι. Δεν τον έπαιρνε. Ο Μακρόν το κατάφερε. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Καλημέρα, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Να επιστρέψουμε στο θέμα αυτής της τραγωδίας της ναυτικής. Ο κύριος Γιώργος Γλυκοφρύδης είναι ο επικεφαλής της ομάδας διάσωσης στην Κέρκυρα. Καλημέρα, κύριε Γλυκοφρύδη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από εμάς. Πώς είναι τα πράγματα, πού θα σταθούν οι έρευνες σήμερα? Κοιτάξτε, συνεχίζεται από το ΕΜΑΚΑ. Η έρευνα μέσα στο πλοίο, για τυχόν όλοι ελπίζουμε να βρούμε κάποιους ζωντανούς. Ναι. Πρέπει να ξέρετε ότι πριν κάποιες ώρες ανέλαβε και η ασφαλιστική εταιρεία του πλοίου, οπότε έχουμε κάνει όλοι στην άκρη, είναι μόνο το λιμενικό και η πυροσβεστική εκεί. Ναι. Εμείς θα πηγαίναμε και για την απορρίπανση, να βοηθήσουμε, αλλά τα έχει αναλάβει όλα η εταιρεία. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μια Ολλανδική εταιρεία. Συγγνώμη, τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων. Όχι, αυτά παραμένουν στην πυροσβεστική και στην ΕΜΑΚ. Μάλιστα. Η εταιρεία τι έχει αναλάβει ακριβώς, η ασφαλιστική? Η συγκεκριμένη εταιρεία, όσο είμαι σε θέση να γνωρίσω, έχει αναλάβει ό,τι αφορά το θέμα της απορρίπανσης. Καταρχήν πρέπει να βγουν τα πετρέλαια, να βγουν ό,τι υπάρχει μέσα. Μάλιστα. Να μετακινηθεί το πλοίο σε συνεργασία όπου το πάνε. Ναι. Οπότε ό,τι παραπλέον τα πλοία υπάρχουν γύρω-γύρω έχουν φύγει. Συγγνώμη, το πλοίο θα μετακινηθεί? Θεωρητικά πρέπει να μετακινηθεί, βέβαια. Πριν ολοκληρώσετε τις έρευνές σας, γιατί θέλω να πω από τη στιγμή που βρήκε. Όχι πριν. Α. Όχι, είναι πριν η διαδικασία που ακολουθείτε σε αυτό. Εντάξει. Εγώ θέλω να μάθω για πόσες μέρες ακόμη θα ψάχνετε πριν μετακινήσουν το πλοίο. Γιατί αν έχουμε επιζώντα. Δεν ξέρω ποιον Άγιο είχε το παλικαράκι αυτό, τον 20χρονο Λευκορώσο, τότε. Δεν αποκλείεται. Έχετε απόλυτο δίκιο και όλοι ευχόμαστε να υπάρχουν και άλλοι επιζώντες. Δεν πρόκειται να μετακινηθεί χωρίς να τελειώσουν οι έρευνες και να ολοκληρωθεί εξονυχιστικά όλο το πλοίο να ψαχτεί από άκρη σ' άκρη. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι έγινε και η έρευνα η αρχική που κάναμε όλη στη θαλάσσια περιοχή. Να μην αποκλείουμε ότι μήπως υπάρχουν και κάποιοι ναυαγοί, γιατί δεν πρέπει να αποκλείουμε κανένα σενάριο. Σωστά. Τώρα δεν ξέρουμε τι έγινε και αν κάποιος. Έχει πέσει η θερμοκρασία, μπορείτε να μπείτε με μεγαλύτερη ευκολία? Γιατί χθες που μίλαγα με αξιωματικούς πυροσβεστικής μου έλεγαν ότι η καπνή είναι πάρα πολύ έντονη. Μπορεί να μην φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση στο εσωτερικό του πλοίου, ότι πηγαίνει καλύτερα η κατάσβεση κτλ. Αλλά μέσα στο πλοίο η καπνή είναι έντονη, δεν υπάρχει καθόλου ορατότητα και συνεχώς οι άνδρες της ΕΜΑΚ μπαινοβγαίνουν με οξυγόνο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το διοξίδιο είναι υψηλό μέσα στο πλοίο. Δεν είναι καθόλου καλή κατάσταση. Δεν μπορείς να πας βόλτα. Οι άντρες σε ΜΑΚ μπαίνουν, βγαίνουν, ψάχνουν και ιδίως όταν τώρα στη νύχτα είναι ακόμα οι συνθήκες δυσκολότερες, δεν είναι εύκολο. Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, ψύχεται το πλοίο, καθαρίζει λίγο η κατάσταση, αλλά και πάλι δεν είναι καθόλου οι συνθήκες εύκολες. Το θύμα που δυστυχώς βρέθηκε χθες εντοπίστηκε σε έλεγχο που έγινε σε έναν χώρο γκαράζ. Εκεί ξέρετε αν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες? Τι να σας πω, το θύμα που εκεί έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες. Βέβαια, όλοι ελπίζουμε, όπως βρέθηκε στο σημείο ο Ουκρανός και σώθηκε, και ήταν οι ιδανικές συνθήκες εκεί που ήταν, μήπως υπάρχουν και άλλοι επιζώντες σε κάποια σημεία του πλοίου. Μάλιστα. Καλημέρα. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Μακάρι να βρούμε κι άλλους επιζώντες. Μακάρι. Όλοι το ευχόμαστε. Να βρείτε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, για πάμε στην Ελευθερία Τσιπηράκη και τη Μαρία την Ζαφυρίου. Στα κορίτσια μας να τα καλημερίσουμε. Καλή εβδομάδα. Καλώς τες. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Επίσης, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Έλα, Ελευθερία μου.
Λοιπόν, συνεχίζονται δυστυχώς οι επιθέσεις, οπαδικές ουσιαστικά επιθέσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν την περίπτωση ενός 15χρονου εδώ στην Πεύκη, ο οποίος έπεσε θύμα ενός αγνώστου, ο οποίος δεν δίστασε μάλιστα να του στρέψει μαχαίρι σε 15χρονο αγόρι, το οποίο επέστρεφε εκείνη την ώρα από την προπόνηση και πήγαινε στο φροντιστήριο. Ο άγνωστος λοιπόν, αφού τον έβρισε αρχικά, του ζήτησε να βγάλει τόσο την φόρμα όσο και το μπουφάν που φορούσε και του είχαν δώσει από την ομάδα στην οποία παίζει, το νεανικό τμήμα της ομάδας, και έφερε το διακριτικό της συγκεκριμένης ομάδας. Ο μικρός κράτησε την ψυχραιμία του αφενός, σύμφωνα με τα όσα είπε στις αστυνομικές αρχές. Ωστόσο, όταν του έστρεψε το μαχαίρι, εκείνη την ώρα πανικοβλήθηκε. Παρόλα αυτά και παρότι ο άγνωστος πήγε να του κλείσει το δρόμο, ο νεαρός κατάφερε, ξέφυγε, πήγε λίγα μέτρα πιο πέρα από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς και είναι το σπίτι του, εξώθησε στην οικογένειά του τα όσα είχαν συμβεί νωρίτερα και όλοι μαζί πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου ο νεαρός τελικά κατάφερε, ο 15χρονος, και αναγνώρισε τον δράστη, καθώς είναι σε σημασμένος χούλιγκανς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οποίος δρά στα βόρεια προάστια. Ενώ εγώ, ο Άκη και η Βλαμπία, δεν φτάνει μόνο αυτό, ο συγκεκριμένος άνθρωπος την ίδια μέρα είχε ληστέψει και χτυπήσει κατά καταστηματάρχη στην Ομόνοια και δεν δίστασε λίγες ώρες αργότερα να προχωρήσει και σε αυτή την ενέργεια που σας ανέφερα προηγουμένως με θύμα των 15χρονων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και κατηγορείται για οπλοχρησία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα κλοπής, εξύβριση, καθώς επίσης και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης με σαφές αθλητικό υπόβαθρο. Ναι. Και έχει οδηγηθεί στον ανακριτή. Μπουμπούκι, σήμερα σε 11.30 στην Γενική η Γραμματεία Ενημέρωση και Επικοινωνία θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αθλητική βία. Ο κύριος Θοδωρικάκος, ο κύριος Αυγενάκης, ο κύριος Τσιάρης και ο κύριος Οικονόμου. Να δούμε τι θα ανακοινώσουν και το τι θα αλλάξει στην αντιμετώπιση αυτών των πώς θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτά τα μπουμπούκια που λέει η Ευλαμπία, παιδιά, διότι δεν τους έφτανε δεν τους έμαθε τίποτα η τραγωδία με τον Άλκη. Όπως βλέπουμε, τίποτα. Το χαλασμένο στο μυαλό δεν έχει καταλάβει τίποτα. Πολλοί εξ αυτών νομίζουν ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Συνεχίζουμε κανονικά τη δράση μας. Λοιπόν, δυστυχώς. Λοιπόν, με τα μαχαίρια και τα στυλιάρια. Πάμε και στη Μαρία Τσαφυρίου, γιατί φλέγεται ένα αυτοκίνητο. Έχει πίσω σου, Μαρία. Τι έχει γίνει? Και ολοσχερός το αυτοκίνητο που βλέπετε από πίσω μου. Ο Βαγγέλης Ομουτούλης θα σας δείξει εικόνες. Στις 5.30 ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για φωτιά σε όχημα το οποίο ήταν εν κινήσει στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων και βλέπετε πως δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες. Ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε το έλεγχο του οχήματος, γι' αυτό βρίσκεται παραπλεύρος. Δεν είναι πάνω στην άσφαλτο, είναι στην άκρη. Είδαμε πριν από λίγο και ένα μικρό πυροσβεστήρα που ενδεχομένως το είχε ο οδηγός στο αυτοκίνητό του. Δεν μπόρεσε προφανώς να κάνει τίποτα. Η φωτιά ξεκίνησε από τη μηχανή και όπως βλέπετε στα πλάνα μας δεν έχει μείνει τίποτα παρά μόνο το κουφάρι του αυτοκινήτου. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής είναι εδώ προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του ατυχήματος που είχαμε 5.30 σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά. Τουλάχιστον αυτό. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω είναι από καλά. Όλα. Καλημέρα. Καλημέρα και στις δυο. Καλή σας ημέρα. Για πάμε στον κύριο Κλέαρχο. Όπως τα υποσχέθηκες, Κλέαρχε. Περίπου. Γιατί? Περίμενε. Επειδή ήθελες να κάνεις μπάνια εσύ, Φλεβάρι, μήνα. Έχω δίκιο στο περίπου. Εντάξει, χθες είχε λίγη συννεφιά. Το Σάββατο ήταν εκπληκτική ημέρα. Ήταν καλή ημέρα το Σάββατο και χθες ήταν ήπιος ο καιρός, αλλά είχε λίγη συννεφιά που έτσι έκανε λίγο πιο μουντό τον καιρό. Η θερμοκρασία έπεσε λίγο. Δεν ήταν. Ήθελε να κάνει μπάνιο, γι' αυτό τα λέει. Εντάξει, ναι. Δεν πήγε. Δεν τη θάλασσα. Βγάλαμε τα μαγιό, τις πετσέτες, ανοίγουμε το παράθυρο, τα ξαβάλαμε μέσα. Θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες ημέρες σιγά-σιγά να ανέβει πάλι η θερμοκρασία και να έχουμε έτσι. Ούτως ή άλλως πηγαίνουμε προς την άνοιξη. Και θα έχουμε βέβαια κακοκαιρίες που θα περνάνε από τη χώρα μας. Ναι. Ο Μάρτης θα δούμε. Ο Μάρτης θα μας κάνει. Οι πρώτες ημέρες του Μαρτίου εκεί δείχνουν ότι θα έχουμε μια έτσι ισχυρή ψυχρή εισβολή. Θα το δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί. Εκεί ίσως είναι και το τελείωμα του χειμώνα. Δηλαδή να περάσει μια ψυχρή εισβολή στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου και μετά να πάμε έτσι και ουσιαστικά στην άνοιξη. Στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου δεν είναι καθαρά Δευτέρα. Ακριβώς. Ναι, 7.
7 Μαρτίου. Καλό καιρό την Τσικνοπέμπτη από ό,τι καταλάβαμε. Κακό καιρό την Καθαρά Δευτέρα. Εντάξει, μου λέει ένας φίλος, μιλάτε για την Τσικνοπέμπτη, την περιμένετε πώς και πώς. Λες και είσαστε τις υπόλοιπες 35 μέρες με αρακά, λαδερά, φακές, μπάμιες. Είναι αλήθεια. Δεν έχετε βάλει μεζέ στο στόμα. Είναι αλήθεια. Πάμε να τα δούμε. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Με ήπιες καιρικές συνθήκες αλλά και λίγες τοπικές βροχές, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη χώρα μας. Όπως μπορούμε να δούμε και στον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων, βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Ευρώπη έχει αρχίσει πλέον και μετατοπίζεται προς την περιοχή της Νότιας Αδριατικής. Αναμένεται λοιπόν να μας απασχολήσει κυρίως το διήμερο Τρίτη με Τετάρτη. Θα δώσει αρκετές βροχές στη χώρα μας και πτώση της θερμοκρασίας. Την Τσικνοπέμπτη όμως σε αρκετές περιοχές ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με έμφαση τα δυτικά και βόρεια τμήματα. Θα περιοριστεί λοιπόν αυτό το κύμα κακοκαιρίας προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο για να ολοκληρώσει πλέον και τη δράση του. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, όπου καθώς θα εστιάσουμε προς τη χώρα μας, μπορούμε να παρατηρήσουμε συννεφιές να καλύπτουν κυρίως τα ανατολικά και νότια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Αυτές οι συννεφιές σιγά-σιγά θα εκτονωθούν προς τα πιο ανατολικά και νότια τμήματα και θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα σήμερα με ηλιοφάνεια. Παρατηρήστε βέβαια ότι από την περιοχή της Ιταλίας και πιο βόρεια ακολουθούν νέες νεφικές μάζες, νέα νεφικά συστήματα, τα οποία βέβαια συνοδεύουν αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που είδαμε προηγουμένως στον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων και που θα επιδεινώσει στην ουσία τον καιρό της χώρας μας το διήμερο Τρίτη με Τετάρτη. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Όπως βλέπετε χαρακτηριστικά για σήμερα Δευτέρα, αν εξαιρέσουμε τα δυτικά τμήματα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου δεν αποκλείεται να συναντήσουμε λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές. Μάλιστα, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις και αυτός ο παράγοντας θα ανεβάσει αρκετά τη θερμοκρασία. Αργά το μεσημέρι θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου. Με έμφαση τα ανατολικά και νότια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, θα κάνει αρκετή ζέστη σήμερα, ιδιαίτερα στα πιο ανατολικά και νότια συνοδεία και αυξημένη σχετική υγρασία, γιατί αυτοί οι άνεμοι, οι νοτιοδυτικοί άνεμοι, μεταφέρουν και έτσι και πιο υγρές αέριες μάζες προς την περιοχή μας. Πάμε να δούμε τώρα σιγά σιγά και για τον νομό Αττικής, όπου για σήμερα Δευτέρα αναμένουμε γενικά καλές καιρικές συνθήκες, ήπιο καιρό. Θα συναντήσουμε σήμερα Δευτέρα στον νομό Αττικής με λίγες τοπικές συννεφιές και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις, κοντά δηλαδή στα 4 με 5 μποφόρ. Ενδέχεται να δούμε για λίγο βορειοδυτικό άνεμο στα πιο δυτικά τμήματα του νομού Αττικής και βέβαια ο υδράργυρος θα ανέβει αργά το μεσημέρι κοντά στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της πόλης. Και λίγο πιο βόρεια τώρα για το νομό Θεσσαλονίκης, όπως θα δούμε σιγά σιγά και εδώ αναμένουμε γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες για σήμερα Δευτέρα. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί τώρα βέβαια νωρίς το πρωί. Υπάρχει αυξημένη σχετική υγρασία, δεν αποκλείεται να συναντήσουμε περιορισμένη ορατότητα ή και τοπικές ομίκλες, ιδιαίτερα στις γύρω θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές. Καθώς όμως θα περνούν οι ώρες, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί στον ουράνιο θόλο, οπότε και θα διαλυθούν και αυτές οι ομίκλες που αναμένεται λοιπόν να σχηματιστούν τώρα νωρίς το πρωί. Σε ό,τι αφορά το πεδίο των ανέμων, βλέπετε χαρακτηριστικά ότι μέσα στο Θερμαϊκό θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι με τις εντάσεις τους κοντά στα 4 τοπικά, ακόμη και 5 μποφόρ, έντονη η αίσθηση της ψύχρας. Τώρα νωρίς το πρωί και ιδιαίτερα γύρω-γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αργά το μεσημέρι όμως η θερμοκρασία θα καταφέρει να προσεγγίσει και τους 18 βαθμούς στο εσωτερικό της πόλης. Πάμε και λίγο πιο ανατολικά για να δούμε και την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Και εδώ αναμένουμε ήπιες καιρικές συνθήκες. Η ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές δεν αποκλείεται στα πιο ανατολικά τμήματα, δηλαδή προς την περιοχή του Εύρου, να συναντήσουμε έτσι και κάποιες πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο. Σε ό,τι αφορά το πεδίο των ανέμων, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά, αυτοί θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με τις εντάσεις τους στα 3 με 4 τοπικά, ακόμη και 5 μποφόρ, με έμφαση τα πιο ανατολικά-βόρειο-ανατολικά τμήματα. Με τη θερμοκρασία και εδώ σε υψηλές τιμές αργά το μεσημέρι θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Και λίγο τώρα πιο νότια για το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο και εδώ θα συναντήσουμε ήπιο καιρό σε ό,τι αφορά τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αλλά προς την περιοχή του Ανατολικού Νότιου Ανατολικού Αιγαίου ενδέχεται να συναντήσουμε λίγες πρόσχερες ασθενείς τοπικές βροχές. Νοτιάδες και εδώ οι άνεμοι, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά, με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις, με τη θερμοκρασία αργά το μεσημέρι να προσεγγίζει ακόμη και τους 18 βαθμούς
προς τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Πάμε να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη για τις επόμενες ημέρες. Βλέπετε λοιπόν ότι αύριο Τρίτη αναμένεται επιδείνωση του καιρού. Θα έχουμε βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Θα ξεκινήσει αυτή η κακοκαιρία από τα δυτικά και βόρεια και σιγά σιγά θα εξαπλωθεί προς τα ανατολικά και νότια. Βροχές λοιπόν, πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες. Θα πέσει και η θερμοκρασία ιδιαίτερα προς τα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα. Καθώς όμως πηγαίνουμε προς την Τσικνοπέμπτη, βλέπετε χαρακτηριστικά αρχίζει σιγά σιγά και βελτιώνει το καιρός. Μετατοπίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας προς την περιοχή του νότιου-νότιου Ανατολικού Αιγαίου και από την Παρασκευή θα έχουμε έτσι μια πρόσκαιρη βελτίωση. Και λέμε βέβαια πρόσκαιρη βελτίωση γιατί από το Σάββατο ακολουθεί ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από την περιοχή της Ιταλίας. Βλέπετε χαρακτηριστικά οι χρωματισμοί κάνουν και πάλι αισθητή την παρουσία τους. Να κλείσουμε με τον τελευταίο μας χάρτη για να δούμε και τις αέριες μάζες. Παρατηρήστε λοιπόν ότι θα μας προσεγγίσουν πιο ψυχρές αέριες μάζες από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη το διήμερο Τρίτη με Τετάρτη. Αυτό σημαίνει θα πέσει πρόσκαιρα η θερμοκρασία. Θα ξανανεύει όμως από την Παρασκευή και μετά, γιατί καθώς θα πλησιάσει το νέο κύμα κακοκαιρίας, κυρίως το Σάββατο, θα στρέψει τους ανέμους ενωτιάδες. Άρα λοιπόν, κακοκαιρία Τρίτη και Τετάρτη και βελτιώνει το καιρός πρόσκαιρα Πέμπτη και Παρασκευή. Πρόσκαιρα όμως. Πρόσκαιρα. Μάλιστα. Κάτι είναι και αυτό. Εντάξει. Εντάξει, σκαμπανεβάσματα. Καλημέρα, Κλέφτη. Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Από αυτά έχουμε χορτάσει. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλοφάγωτα στην οικογένεια από τη Μυτιλίνη, στον υπερτυχερό που έπαιξε ένα δελτίο και κέρδισε 8,7 εκατομμύρια ευρώ. Ένας τυχερός του τεράστιου jackpot, παιδιά. Μετά από πόσα jackpot, δεν ξέρω και εγώ τι. Έπαιξε ο άνθρωπος ένα δελτιάκι στο πρακτορείο, κοιμήθηκε και ξύπνησε πλουσιότερος κατά 8,7 εκατομμύρια ευρώ. Η ωραιότερη αγωνία στη ζωή σου, τι θα κάνω με τα 8,7 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν, αν μπορούμε να το φανταστούμε, πώς έχει ξημερώσει η μέρα σήμερα για αυτόν τον υπερτυχερό. Καλοφάγωτα. Την υγειά του να έχει και να σας γλεντήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Θα δείξω ένα από την κυρία Πετρή, που είναι το τάισμα, μας λέει, των κατσικιών. Ποιος δεν το έχει κάνει αυτό όταν ήταν μικρούλης, Ναι. Με τον πιμπερό. Ναι. Είναι στο iPad, παιδιά, μπορούμε να το δείξουμε. Είναι με τον πιμπερό, το παιδάκι, με τη μαμά του ενδεχομένως και ταΐζουν δύο μικρά κατσικάκια. Μία πολύ ωραία παιδική ανάμνηση που νομίζω την έχουμε πάρα πολύ στη χώρα μας. Ποιος δεν το έχει κάνει. Ωραίο. Ωραίο. Δεν λέω το σχόλιο του Περούλη, του σκηνοθέτη, παιδιά. Δεν το λέω το σχόλιο αυτό πρωί-πρωί. Περούλη, κατσίσχος. Λοιπόν, για πάμε σε εφημερίδες. Τα νέα. Γυροφέρει Ολύμπια στο τρίτο γκαράζ. Ψάχνουν το μυστικό της τραγωδίας. Επιδογνώμονες μιλούν στα νέα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ο Κώστας Ομισένκο από τη διακεκαμένη ζώνη. Τώρα οι άμαχοι φεύγουν και από την Μαριούπολη. Βόμβα για 400.000 ακίνητα, γιατί τα χάνουν οι ιδιοκτήτες τους. Και πιλότος στη Σαντορίνη, δημόσια νοσοκομεία με ιδιωτικό management. Η εφημερίδα των συντακτών, κινητικότητα στα δεξιά της δεξιάς, οι διαρροές τρομάζουν το Μαξίμου. Ποιοι ερίζουν για την κληρονομιά της Χρυσής Αυγής και το ακροδεξιό εθνικιστικό ακροατήριο που διαμόρφωσε με την πολιτική του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χάσμα γενναίων για τα δικαιώματα είναι από το Ινστιτούτο Έτερων το δεύτερο μέρος της έρευνας. Και Ουκρανία, σενάρια πολέμου και πυρετόδες διπλωματικές διεργασίες. Στον Ελεύθερο Τύπο, αναδρομικά στις συντάξεις του Δημοσίου, πράσινο φως από τον συνήγορο του πολίτη για τις κρατήσεις στην εισφορά αλληλεγγύης, στα χαρακόμματα ΣΥΡΙΖΑ και Κιντάλ με επίκεντρο τον Πολάκη, και η κόλαση και το θαύμα, η συγκλονιστική μαρτυρία του Λευκορώσου που επέζησε 50 ώρες στο φλεγόμενο Φέρι. Δημοκρατία. Ο Τσίπρας χειρότερος του Μητσοτάκη στην επιλογή των συμβούλων. Φανερός πλέον ο πόλεμος των ΣΥΡΙΖΑ που σπαράσεται. Συνέντευξη βόμβα του Τσακαλώτου με υποτιμητικές αναφορές για τον αρχηγό του. Του χρεώνει αδυναμίες και λέει ότι είναι λαϊκός. Εχμές και από τον Φίλη. Πριβέ θεματικό πάρκο Κούβελου το κέντρο υπασίας στο Μαρκόπουλο. Και ο Κίρτσος πυροβολεί ακατάπαυστα το Μαξίμου. Βαριές σκιές για τα λεφτά που μοιράζει ο Μηταράκης σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η σύνδεση με τις βίζες Κινέζων επενδυτών. Στην εστία, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η επιστροφή των Δωδεκανήσων το 1946,
χωρίς καμία εμπλοκή της Τουρκίας, η σιωπηλή συνένεση Λαυρόφ στην υπενθύμηση Δένδια ότι η αποστατικοποίηση αφορούσε την Εσουσουδού λόγω Αγγλίας. Κόντρα. Καταστροφικές συνέπειες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επικίνδυνες παρενέργειες προκαλεί ενεργειακή κρίση. Ανατρέπεται η στρατηγική της κυβέρνησης που αδυνατεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Στην Εσπρέσο, ο 65χρονος μάνατζερ σε εισαγωγικά και οι ανήλικοι, ο έκφυλος κύριος του μόντελινγκ με τη μεζούρα, η Μινοδόρα Σαρή ξεσκεπάζει σεξουαλικό αρπακτικό, αποκλειστικό, μου έσπρωχνε το κεφάλι στα γεννητικά του όργανα. Ακόμη δεν έμεινε πέτσα για πέτσα στον XXL, extra large, αραβόνα του Μαυρίκιου και γκαράζ τάφος στο φλεγόμενο φέρι. Στη Σταρ, Μεξικανός εκτελεστής τορπιλίζει τη Βικτόρια Καρίδα. Πληρωμένος δολοφόνος σκότωσε εν ψυχρό το μάρτυρα κατηγορίας για τη δολοφονία μακρύ. Με το θάνατο του μάρτυρα δυσκολεύει η δικαίωση του γνωστού μοντέλου για τον άδικο χαμό του άντρα της. Θετική στον κορονοϊό, η 95χρονη Ελισάβετ, τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ επιβεβαίωσαν την ασθένεια της βασίλισσας. Και πως κάηκε ο άτυχος οδηγός. Και στην ναυτεμπορική, οι αλλαγές στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, οδηγός της ναυτεμπορικής με 40 συν 1 σημεία σως που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι. Καλημέρα σας, Σπύρο το Φεβεντίτη, καλημέρα στον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Καλημέρα, καλή παιδιά. Σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να έχουμε την υγεία μας. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε. Καλημέρα σας. Τι έχει ξεσπάσει μεγάλος καυγάς μεταξύ Χατζηδάκη ξένο Γιαννακοπούλου για την τετραήμερη εργασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει στο Χατζηδάκη ότι πουλάει τρελά. Ο Χατζηδάκης λέει ότι το μοντέλο που ψηφίστηκε στην Ελλάδα είναι πανομοιότυπο, ταυτόσιμο με αυτό του Βελγίου. Στο Βέλγιο λέει τους άρεσε, στην Ελλάδα δεν τους αρέσει. Ποια είναι η αλήθεια? Προσπάθησε ο κύριος Υπουργός να ταυτίσει μία συζήτηση που γίνεται για την τετραήμερη εβδομάδα χωρίς να πούμε μέχρι σήμερα μείωση των αποδοχών με αυτό το οποίο επιχείρησε με το δικό του νόμο ο κύριος Χατζηδάκης, το 4808, τον τελευταίο εργατικό νόμο. Εδώ τα δύο πράγματα αυτά, οι δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες των χωρών Βελγίου και Ελλάδας δεν ταυτίζονται και βεβαίως εδώ υπησύρθε από ό,τι είδα και στις συζητήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως εκφράζει τα δικά του επιχειρήματα. Σε κάθε περίπτωση έχει αλλάξει το μοντέλο εργασίας και αλλάζει μέρα με τη μέρα στην πατρίδα μας. Με κυριαρχία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, ναι, κυρία Ρέβη και κύριε Παυλόπουλε, αφού ένας στους δύο αμείβεται με μισθό μέχρι 700 ευρώ μειχτά. Υπ' αυτή την έννοια αλλάζουν τεκτονικά οι αλλαγές, οι εργασιακές σχέσεις και το περιεχόμενο της εργασίας. Καλό είναι να την προστατεύουμε περισσότερο και ο νόμος ο τελευταίος του κυρίου Χατζηδάκη είναι σε αντίθετη κατεύθυνση, επιστημονικά το προσεγγίζουμε. Να προσθέσω σε αυτό που λέει ο κύριος καθηγητής το εξής. Σε μια πραγματικότητα δηλαδή. Mm-hmm. Μιλήσαμε μέσα στην περίοδο της πανδημίας για την τηλεργασία. Αν δούμε την επικαιρότητα τώρα, τι λέει? Ότι ακριβώς επειδή έχουν μειωθεί τα κρούσματα, τέλος πάντων έχουμε αλλάξει, έχουμε απελευθερώσει λίγο τη ζωή μας, έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία, η τηλεργασία μειώνεται στο 20%. Εάν πράγματι θέλαμε να προχωρήσουμε σε μια νέα επανάσταση, με τα βιομηχανική επανάσταση, και θέλουμε για παράδειγμα να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, άρα πάμε σε μια τετραήμερη εργασία χωρίς να επηρεάζονται οι αποδοχές μας. Εάν θέλουμε για παράδειγμα να έχουμε ένα ποσοστό εργασίας και από το σπίτι. Για παράδειγμα, εγώ εργάζομαι πενθήμερο, τις δύο μέρες εβδομάδος θα είμαι στο σπίτι μου για να μπορέσω από εκεί να κάνω τη δουλειά μου και ίσως με καλύτερο ρυθμό από ό,τι θα το έκανα στο γραφείο μου. Λέω ένα παράδειγμα, χωρίς να χαλάω τις αποδοχές μου. Αυτά βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Και αναφέρομαι για παράδειγμα στην περίπτωση της τηλεργασίας που έχει μειωθεί το ποσοστό. Άρα, όταν επιβλήθηκε, ήταν μόνο για λόγους πανδημίας και όχι για λόγους άλλου συμφέροντος, για λόγους, για παράδειγμα, υπέρ του εργαζομένου. Ήταν καθαρά για λόγους πανδημίας. Άρα, όταν συζητάμε τώρα για τετραήμερη εργασία, δεν φαντάζομαι. Με την κοινή λογική βάζω αυτό το σκεπτόμενος, ότι είναι για το καλό το δικό μου ως εργαζόμενος εννοώ. Παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Ελάτε.
Η μείωση του χρόνου εργασίας, σωστά το λέει ο κ. Φρεμεντίτης, πάντα, εδώ και 2 δεκαετίες, έλεγε ότι θα μειώσουμε τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας χωρίς αντίστοιχη μείωση των αποδοχών. Ο νόμος Χατζηδάκη τι έκανε? Έφερε τη διευθέτηση εργασίας να μπορεί να υπάρχει εβδομάδα πάνω από 40 ώρες εργασίας και εβδομάδα κάτω από 40, αλλά οι παραπάνω με τις παρακάτω να συμψηφίζονται και εδώ να υπάρχει ένα κενό, οι απλήρωτες υπερορίες. Άρα είναι άλλο το μοντέλο το οποίο εδώ επιχείρησε ο κύριος Χατζηδάκης και άλλη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρώπη και στην Αμερική, να μειώσουμε και λόγω τηλεργασίας, επειδή περισσεύει όγκος εργασίας, όπως λέει ο κύριος Φρεμεντίδης, άρα να συνεχίζουν στην να εφαρμογή του νόμου λιγότερο, αλλά χωρίς να τους μειώσουμε τις αποδοχές. Ένα λεπτό λοιπόν. Στην εφαρμογή του νόμου. Στην εφαρμογή του νόμου. Εάν επιδιώξω την τετραήμερη, αν ετηθώ τετραήμερη, χάνω αποδοχές. Δεν υπάρχει εδώ τετραήμερη στο νόμο Χατζηδάκη, αν δεν υπάρξει μείωση αποδοχών κατά το κομμάτι των απλήρωτων υπεροριών. Αυτό εξηγούμε και έχουμε γράψει και στα βιβλία μας και στα άρθρα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα δεν συμφέρει. Ναι. Πώς? Δεν συμφέρει. Όπως το είπατε. Όχι. Έτσι, είναι, άλλο πράγμα, λέτε, κυρία, είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο υπόδειγμα. Άλλο υπόδειγμα. Υπάρχει συζήτηση και στην Ιταλία και στην Αμερική ακόμη. Μεγάλες εταιρείες τους απασχολούν λιγότερο, κατά 5 ώρες την εβδομάδα, αλλά τους κρατάνε τις αποδοχές ίδιες. Εδώ είναι άλλο θαμ. Συνδυάστηκε η μείωση με το θεσμό της διευθέτησης. Δηλαδή, τις εβδομάδες με πάνω 40 ώρες και τις εβδομάδες κάτω. Και διευθετείται το ωράριο στο 40 ώρο. Αλλά γιατί, κοιτάξτε τώρα, έγινε μεγάλη κουβέντα μεταξύ Χατζηδάκη και Ξένων Γιαννακοπούλου και λέει ο Χατζηδάκης, γι' αυτό σας ρώτησα ποια είναι η αλήθεια, κύριε Μητρόπουλε. Ποιο είναι το σωστό, αυτό που ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Ξενογιαννακοπούλου με νόμο του 11 που έχει ψηφίσει είναι προπομπός αυτού που εξήγησε τον κύριο Χατζηδάκη. Δηλαδή και οι δύο δεν έχουν λόγο να υπερηφανεύονται για αυτό που ψήφισαν και για αυτό υπέρ του οποίου υπερθεμάτισαν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μάλιστα. Γιατί μάλιστα. Έχει 2 νόμους η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, τώρα βέβαια είναι σε άλλο χώρο και εκφέρει απόψεις του άλλου χώρου, αλλά που έχει ψηφίσει τον πρώτο σκληρό θεσμό της διευθέτησης, αυτού που μόλις θα σας εξήγησα, επί κυβερνήσεως Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου, το 2011. Έλα, κύριε Σπύρο μου. Λοιπόν, να πούμε για πότε πληρώνει τη σύνταξη. Βεβαίως, να πούμε και ένα σε τίτλο, αν μπορούμε, ότι για το 2021, κλείνοντάς το, είχαμε πάνω από 200.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. 213.000 υπολογίζονται ότι είναι αυτές οι αιτήσεις συνταξιοδότησης. Μεγάλος ο αριθμός. Χιλιάδες οι οποίοι επιδίωξαν να φύγουν, διότι αλλάζει όλο το πλαίσιο το νομοθετικό από το 2022 και μετά. Άλλαξε ουσιαστικά. Άφησε απ' έξω γυναίκες, άφησε απ' έξω ειδικές ομάδες πληθυσμού. Κατήργησε ευνοϊκές ρυθμίσεις και μπήκαμε στο γενικό κανόνα των 62 ετών με 40 χρόνια εργασίας ή στα 67, με ό,τι χρόνια συμπληρώσει και οπωσδήποτε 15 ετία. Τώρα, να πούμε ότι πληρώνουν από 23 του μηνός, πληρώνονται από τις 23 του μηνός οι συνταξιούχοι. Την προηγούμενη βέβαια μέρα, 22 του μηνός, θα δουν τα χρήματά τους στις τράπεζες, στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Κύριες και επικουρικές συντάξεις μισθωτών από το ΙΚΑ της τράπεζης, τον ΟΤΕ με μονό αριθμό στον ΑΜΚΑ. Την επόμενη ακριβώς ημέρα, 24 του μηνός, έχουμε με ζυγό αριθμό στον ΑΜΚΑ πάλι από τους πρώην μισθωτούς. 25 του μηνός έχουμε για τους ελευθεροεπαγγελματίες, μεταξύ άλλων και των αγροτών. Στις 28 του μηνός, Δευτέρα, πληρώνονται το ΝΑΤ, από το ΕΤΑΤ, από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, από τη ΔΕΗ, το Δημόσιο, οι προσωρινές συντάξεις των ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και πυροσβεστικού σώματος. Και να θυμίσω ότι εκείνη την ημέρα έχουμε και τις πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Επειδή είναι Δευτέρα, υπολογίζουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ θα δουν. Θα πιστωθούν χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πάσχα έχουμε στις 12. Πώς? Πάσχα. Έχουμε 12 Απριλίου. 24 Απριλίου. Μάλιστα. Μάλιστα. Και η κυβέρνηση κοιτάει το επίδομα ακρίβεια που θα σας πει και ο κύριος Φρεμετίδης, που θα πάει γύρω στα 300. Για να δούμε. Θα καταβληθεί μεταξύ 17 και 21. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση μάλλον μεθοδεύει να το καταβάλει Μεγάλη Πέμπτη το αργότερο κατά τις δικές μας Το λέω αυτό, κύριε Μητρόπουλε, γιατί σε λίγο θα είναι ο κύριος Σκυλακάκης εδώ κοντά μας,
ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο εκείνος που τελικά έχει το ταμείο στα... Ο θησαυροφύλακας. Μπράβο, μπράβο. Και θα είναι χρήσιμο να δούμε αν θα μας αποσαφηνίσει σε πόσους, πόσα και πότε. Οι δεξαμενές της κοινωνικής επιδείνωσης, ναι, είναι, θα σας πει επίσης ο κύριος Φρεμεντίδης, είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι, οι διάφορες κατηγορίες ευπαθείς λόγω του κριτηρίου της ευαλωτότητας, μονογονεϊκές οικογένειες, ανασφάλιστοι υπερηλικές, μακροχρόνια άνεργοι και βεβαίως όλο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ως ενδιαφέρον της κυβέρνησης να το επεκτείνει ως το δυνατόν περισσότερο για να ανακουφιστεί ο κόσμος λόγω και βεβαίως της επίτασης λόγω ακριβίας και πληθωρισμού. Καλημέρα. Το δεδομένο είναι ο κύριος Κυλιακάκης θα δώσει ο θησαυροφύλακας. Για να δούμε. Θα το ρωτήσουμε πάντως, σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είστε καλά, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Καλό ξεκίνημα. Λοιπόν, καινούργια εβδομάδα, καινούργιο δώρο, παιδιά. Και έχουμε και λέμε. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας με τις νέες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές Morris Retro Series. Το όνομα Morris αποτελεί συνόρμα της ποιότητας και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία ονόματα στην αγορά. Mm-hmm. Η εταιρεία Μυρίδης Σαβίδης ΑΕ είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας των προϊόντων Morris για τις αγορές της Ελλάδος, της Κύπρου αλλά και των Βαλκανίων. Πλέον η σειρά προϊόντων Morris συμπεριλαμβάνει ένα πλήρες εύρος οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών αλλά και συσκευών ψύξης θέρμανσης. Διεκδικήστε οικιακές ηλεκτρικές συσκευές Morris Retro Series, που έχουν και 3 χρόνια εγγύησης. Σχεδιασμένες για όλες τις κουζίνες, ταιριάζουν σε μοντέρνες, κλασικές, industrial και φυσικά vintage. Όποιο και να είναι το στυλ της κουζίνας σας, σίγουρα θα βρείτε ένα χρώμα να ταιριάζει με αυτή. Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ ωραία. Τώρα τη συζητάμε, είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Έχει και αυτό το άρωμα του ρετρό. Αυτό, η καφετέρια. Ναι. Εδώ δηλαδή και η τσαγέρα και η φρυγανιέρα και ο φούρνος μικροκυμάτων. Κοιτάξτε. Με άρωμα ρετρό, πάρα πολύ ωραίο είναι, κοσμήματα είναι. Είναι η αλήθεια και το διεκδικείτε όλο αυτό. Με μήνυμα στο 14-9-9-9. Για μην ξεχνάτε το μεγάλο δώρο του Open το Citroën C3, έκδοση Flair, αξίας 14.900 ευρώ, 1.200 κυβικά, 83 άλογα, πεντάθυρο, αυτό που βλέπετε στον οθόνη σας είναι, με τεχνολογίες ανέσεις και look SUV. Πάμε! Λοιπόν. Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Να είμαστε καλά. Πάμε ξανά στον Αλή τον Κουτσούκη, να δούμε τι νεότερο έχουμε για τις έρευνες που ξεκινούν σήμερα, τέταρτη μέρα, στο κουφάρι του πλοίου, του φλεγόμενου πλοίου, του Euroferry Olympia. Έλα, Αλή μου. Συνεχίζονται οι έρευνες, Άκη και Ευλαμπία, δεν έχουν σταματήσει. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ακόμα πιο δύσκολες οι συνθήκες. Συνεχίζονται οι έρευνες και γύρω από το πλοίο. Υπάρχει μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς έχει μετακινηθεί, έχει περάσει κοντά στην Κασιόπη, μέσα στο βόρειο στενό της Κέρκυρας, προκειμένου να είναι προφυλαγμένο το πλοίο, καθώς περιμένουμε επιδείνωση των καιρικών συνθήκων και κρίθηκε απαραίτητο να μετακινηθεί σε αυτή την περιοχή για να είναι κάπως πιο προστατευμένο. Να πω πως εδώ στο λιμάνι βρίσκονται συγγενείς των αγνοωμένων από προχθές. Έχουν έρθει εδώ και αναζητούν την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Έχουν έρθει και άνθρωποι από το εξωτερικό. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον γιο ενός αγνοούμενου από τη Βουλγαρία, mm-hmm. ο οποίος μας έλεγε ότι ταξίδεψε και είναι πάνω από 30 ώρες άυπνος, αναζητώντας να μάθει κάποιο νέο για τον πατέρα του. Δεν είχε κάτι νεότερο ούτε από την πλευρά της βουλγαρικής κυβέρνησης. Προσπαθεί και αυτός να μάθει κάποιες πληροφορίες. Αυτό που μας είπε ότι γνωρίζει και από την επικοινωνία που είχε με τις ελληνικές αρχές είναι ότι οι έρευνες συνεχίζονται πάνω στο πλοίο και θα συνεχιστούν μέχρι να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι αγνοούμενοι. Βεβαίως καταλαβαίνετε την αγωνία που περνούν αυτοί οι άνθρωποι. Σε εξέλιξη είναι και οι διαδικασίες της διερεύνησης
του τρόπου που έγινε όλο αυτό το ατύχημα, η τραγωδία αυτή, καθώς μιλούμε πλέον και επίσημα για τουλάχιστον ένα θύμα και τους 10 αγνοούμενους που συνεχίζουν να αναζητούνται. Είναι σε εξέλιξη και καταθέσεις στο λιμενικό, εδώ στο κεντρικό λιμεναρχείο της Κέρκυρας από τους διασωθέντες, αλλά και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση που διατάχθηκε από την εισαγγελία. Άρη μου, εκεί που είσαι, στο λιμάνι της Κέρκυρας, έχεις καταγράψει δραματικές στιγμές με τους συγγενείς των αγνοωμένων. Να χτυπούν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, να τους ρωτούν γιατί... Αναζητώντας μία λέξη, Ευλαμπία, μία πληροφορία, ένα νέο, κάτι που θα τους δώσει... Ελπίδα. Μία πληροφορία που να γνωρίζουν για τους δικούς τους ανθρώπους και ελπίδες, αλλά αυτό που ζητούν είναι να γνωρίζουν. Δεν θέλουν σε καμιά περίπτωση, η αγωνία τους είναι μη σταματήσουν οι έρευνες. Αυτό είναι που φοβούνται και δεν θέλουν να το ζήσουν σε καμία περίπτωση. Ξέρουν ότι κάθε λεπτό που περνά, κάθε ώρα που περνά, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν από την πρώτη στιγμή. Κάποιοι μας έλεγαν από τις πρώτες ώρες, ήταν πεπισμένοι ότι ο άνθρωπός τους έχει βρει τρόπο να γλιτώσει, είναι ζωντανός και πρέπει να φτάσουν γρήγορα κοντά του οι αρχές. Αυτό ήταν η αγωνία τους. Φοβούνται ότι κάθε ώρα που περνά, κάθε λεπτό που περνά, μπορεί να είναι και σημαντικό και αρνητικό για αυτούς. Ναι, είναι πραγματικά, τα βλέπαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όλες τις μεταδόσεις και είναι πολύ δραματικές οι στιγμές. Τώρα σκέψουν να χτυπούν τα τζάμια των πυροσβεστών για να ακούσουν αν υπάρχει κάποιος ζωντανός και ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος που είναι μέσα και ζητάει βοήθεια. Η οργή έχει ξεχυλήσει. Είδαμε και ένα ξέσπασμα μιας γυναίκας που ο σύζυγός της αγνοείται γιατί βρέθηκε ο Λευκορώσος ζωντανός και λέει η γυναίκα αυτή από τη στιγμή που ο ίδιος έχει πει ότι ακούει και άλλες φωνές, τι περιμένετε, γιατί δεν κάνετε κάτι πιο γρήγορα, είναι όμως μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Και αυτό που τους κάνει εντύπωση και αυτό που εξέφρασε η συγκεκριμένη γυναίκα, η σύζυγος ενός αγνοωμένου, είναι πώς γίνεται ένας άνθρωπος να βγαίνει ζωντανός από το πλοίο φορώντας σαγιονάρες και κατεβαίνοντας από τη σκάλα του πλοίου στο πλοιάριο και την ίδια ώρα να μην μπορούν οι διασώστες να φτάσουν στους υπόλοιπους. Βέβαια, εξηγούμε και το τονίζουν και οι υπεύθυνοι και οι αρχές ότι οι συνθήκες στο πλοίο δεν είναι ίδιες σε όλα τα κομμάτια, σε όλα τα τμήματα του πλοίου. Ο άνθρωπος που διασώθηκε βρισκόταν στην πίσω πλευρά, στην πρίμνη, κατάφερε να βγει. Είχε κατέβει στο κάτω ντεκ, εκεί όπου η θερμοκρασία, επειδή βρίσκεται στο ύψος της θάλασσας, ήταν χαμηλότερη. Δεν έχουν όλα τα μέρη του πλοίου την ίδια θερμοκρασία και αυτό που μας έλεγαν είναι ότι η φωτιά είχε επικεντρωθεί κυρίως στη μέση και την πάνω πλευρά. Εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσει κανένας, γιατί αναπτύχθηκαν θερμοκρασίες που ήταν πάρα πολύ υψηλές. Το θερμικό φορτίο ήταν πολύ βαρύ και δυσκόλευε τις προσπάθειες των διασωστών, έτσι γι' αυτό το λόγο υπήρχε αυτή η διαφορά. 10 είναι οι αγνοούμενοι, ελπίζουμε να βρεθούν, καταλαβαίνουμε την αγωνία των ανθρώπων που δεν είναι μικρό πράγμα, αγωνιούν, παιδιά, τώρα τι συζητάμε. Μα τι να λέμε, και έχουν και δίκιο σε έναν βαθμό, γιατί σου λέει έχουν περάσει τόσες μέρες. Όπως είναι και αξιοπερίεργο, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο παρέμεινε το παλικαράκι αυτό εγκλωβισμένο ουσιαστικά, και προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό του, πώς επέλεξε να μείνει εκεί που ήταν, αν μετακινήθηκε, θα τα πει όλα στις αρχές, αν μετακινήθηκε και βρήκε καταφύγιο καπαλού. Να έρθουν σε επικοινωνία μαζί του, να εξετάσουν κάθε λεπτομέρεια πάνω στον τρόπο που κατάφερε να σωθεί, πού βρισκόταν τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, πού μετακινήθηκε, τι είδε, τι άκουσε όλες αυτές τις ώρες. Είναι πληροφορίες που θεωρούν ότι μπορεί να είναι κομβικές για τον εντοπισμό και των υπολείπων. Για να εντοπίσουν και άλλους ενδεχομένως. Ξαναλέω, δεν έχουν σύμμαχό τους στον χρόνο. Ναι. Καλημέρα, Άρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ο Φαρίς Καραμπατσάκης μαζί με την κυρία Σινίνα Παυλάκη. Η κυρία Παυλάκη είναι η δικηγόρος των ναυαγών του Norman Atlantic. Το πόρισμα για το οποίο βγήκε κατά τραγική ηρωνία. Καλημέρα, κυρία Παυλάκη. Καλή σας θα ημέρα. Θα μας πει ο Φαρίς. Καλή σας μέρα. Βγήκε όταν και εγώ ήταν το πλοίο. Βεβαίως. Η απόφαση για το Norman Atlantic. Έλα, Φανή, τι λέει η απόφαση αυτή? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κοιτάξτε, κατά μεγάλη τραγική σύμπτωση, την ημέρα που καιγόταν το οχηματαγωγό φορτικό πλοίο Euroferry Olympia, λίγο έξω από την Κέρκυρα, την ίδια μέρα, την Παρασκευή, εκδόταν η απόφαση, επρόκειτο να εκδοθεί και εκδόθηκε η δικαστική απόφαση για ανάλογη τραγωδία με τον Norman Atlantic το Δεκέμβριο του 2014 στην Αδριατική, με 11 νεκρούς και 18 αγνοούμενους. Μεταξύ των θυμάτων ήταν
12 Έλληνες, 3 οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί και 9 ακόμη αγνοούμενοι, δηλαδή νεκροί. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Πειραιά έκρινε τελεσίδικα ένοχους, ένοχα 4 άτομα, 2 υπεύθυνους της ΑΝΕΚ που είχε μισθώσει το πλοίο αυτό, το Norman Atlantic, από Ιταλική εταιρεία και πάλι Ιταλική εταιρεία. Είναι πολλές ομοιότητες. Θα μας πει και η κυρία Παυλάκη για τις ομοιότητες των δύο αυτών υποθέσεων. Επίσης, τον υπεύθυνο φόρτωσης και τον αρχιλογιστή, τον υπεύθυνο των καμπίνων, τους έκρινε ένοχους για ανθρωποκτονίες από αμέλεια ως προς τους Έλληνες, τα θύματα που ήταν Έλληνες στην υπηκότητα, καθώς η μεγάλη δίκη αυτή, η κυρίως δίκη, γίνεται στην Ιταλία με πολλούς κατηγορούμενους. Και βασικό κατηγορούμενο, τον Ιταλό πλοίαρχο, επίσης τους έκρινε ένοχους για εμπρισμό από αμέλεια και διατάραξη θαλάσσιων συγκοινωνιών, επιβάλλοντάς τους ποινές φυλακή από 5 έως 7 χρόνια, με αναστολή όμως, καθώς αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Αρχικά, στον πρώτο βαθμό, είχαν δικαστεί 11 κατηγορούμενοι και είχαν κριθεί ένοχοι 5, αλλά οι ποινές ήταν πολύ μεγάλες. Μιλάμε για ποινές κάθριξης από 5 έως 15 χρόνια σε πρώτο βαθμό. Πριν δώσουμε τον λόγο στην κυρία Παυλάκη, που είχε εκπροσωπήσει τα θύματα σε πρώτο βαθμό στο δικαστήριο, στο πρωτόδικο δικαστήριο, και στην Ιταλία, όπου έχουν εκδοθεί και αποζημιώσεις, αποφάσεις για να αποζημιωθούν οι οικογένειες, να πούμε ότι η φωτιά εκεί είχε ξεκινήσει επίσης από τον καράζ, το Norman Atlantic, από φορτηγό ψυγείο, και κρίθηκε από το δικαστήριο ότι από τις 40, ήταν 47 φορτηγά, αν δεν κάνω λάθος, και υπήρχαν μόνο 40 πρίζες, με αποτέλεσμα οι οδηγοί, για να διατηρήσουν, να συντηρήσουν τα προϊόντα τους στα φορτηγά, να έχουν αναμένες τις μηχανές. Και έτσι κάποιο από αυτά πήρε φωτιά και έγινε εκείνη η τραγωδία, η πολύ ενδεικτή τραγωδία. Θα δούμε αν κάτι αντίστοιχο συνέβη και εδώ, κυρία Παυλάκη, νομίζω, γιατί δούμε είναι και ειδικεύεται στο ναυτιλιακό δίκαιο. Σωστά, κυρία Παυλάκη, τι λέτε. Ειδικεύεται στο ναυτιλιακό δίκαιο η έχουμε, κυρία έχουμε ομοιότητες εδώ. Ακούμε και μία αντιπαράθεση και από τους οδηγούς των φορτηγών που λένε ότι οι συνθήκες στο πλοίο είναι άθλιες. Δεν μπορούν να πάνε στις καμπίνες, μέχρι και κοριούς καταγγέλνουν ότι έχουν οι καμπίνες. Η εταιρεία απαντά ότι εγώ εμείς περάσαμε έλεγχο, παιδιά, και πήραμε πιστοποίηση με ικανοποιητικά αποτελέσματα στον έλεγχο. Τι λέτε? Καλή σας μέρα. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την ειλικρινή μου συμπάθεια προς τις οικογένειες και προς όλους τους ανθρώπους, τους διασωθέντες. Καταλαβαίνω ότι περνάνε, επειδή το έζησα παριστάμενη μαζί με τα θύματα του Norman Atlantic. Δυστυχώς φαίνονται πάρα πολλές οι ομοιότητες από αυτά που μαθαίνουμε. Κάθε ναυτικό ατύχημα βεβαίως έχει τα δικά του, τις δικές του ιδιαιτερότητες. Αλλά φαίνονται πάρα πολλές ομοιότητες από αυτά που μαθαίνουμε μέχρι στιγμής. Φωτιά στον καράζ οχημάτων και πάλι. Πώς φορτώνονται τα φορτηγά, σε πάρα πολύ μικρές αποστάσεις, ενδεχομένως με αναμένες τις μηχανές ή τα μοτέρια. Φωτιά, και το οποίο απαγορεύεται από τις διεθνείς κανονισμούς. Ναι. Καθυστερημένη ανίχνευση ενδεχομένως. Δουλεύουν τα πυροσβεστικά. Γιατί μένουν οι οδηγοί μέσα στα φορτηγά, ενώ απαγορεύεται? Δεν είναι η δική τους η ευθύνη, όταν είναι μια συνήθις πρακτική. Και μάλιστα την στιγμή που πρέπει να γίνονται περιπολίες, πρέπει να κλείνονται οι πόρτες ερμητικά προς τον καράζ μετά τον απόβλη κλπ. Από εκεί και πέρα, πώς γίνεται η εκένωση, αν λειτουργούν τα πυροσβεστικά, αν δεν λειτουργούν? Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που δυστυχώς φαίνονται με τρομακτικό και εξοργιστικό τρόπο να επαναλαμβάνονται μετά τον Norman Atlantic, που ήταν τόσο πρόσφατο και τόσο συγκλονιστικό. Κυρία Παυλάκη, έχουν έρθει φωτογραφίες στη δημοσιότητα που δείχνουν για το συγκεκριμένο πλοίο, από τις καταγγελίες των οδηγών, ότι ήταν άθλιες οι συνθήκες, δεν μπορούσαν να πάνε να κοιμηθούν σε καμπίνα, διότι υπήρχαν κοργοί, υπήρχαν στρώματα βρωμιάς στους τοίχους, στα σεντόνια, τα οποία έλεγαν ότι ήταν και τρύπια και πάρα πολύ βρώμικα. Και λένε ότι δεν γινόταν να ανέβουν πάνω και γι' αυτό έμειναν στα φορτηγά. Αυτό που είπατε επίσης, ότι έβαζαν τα αυτοκίνητα αυτά το ένα δίπλα από το άλλο, χωρίς να χωράει να περάσει ακόμα και ένας άνθρωπος πάρα πολύ αδύνατος.
ένας άνθρωπος, ένας πυροσβέστης. Καταρχήν, έτσι. Σωστά. Αν υπήρχαν οι οδείς διαφυγή στα γκαράζ που πρέπει να υπάρχουν. Οι συνθήκες στις καμπίνες, η στενότητα, ενδεχομένως το να μην έχουν εισιτήρια όλοι, γιατί πήγαιναν οδηγός, συνοδηγός, μερικές φορές δεν εκδίδεται εισιτήριο και για τους δύο. Mm-hmm. Όλα αυτά τα πράγματα οδηγούν τους ανθρώπους στο να κοιμούνται στα φορτηγά. Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι όταν υπάρχει μια πρακτική, mm-hmm. είναι ευθύνη της πλειοκτήτριας εταιρείας να σταματήσει αυτή την πρακτική. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε τώρα που έχω την ευκαιρία, είναι ότι είναι εξαιρετικά πρόημο για όλους αυτούς τους ανθρώπους, τόσο για τις οικογένειες που ψάχνουν τους αγνοωμένους αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι το μυαλό τους είναι εκεί, mm-hmm. όσο και για εκείνους που διασώθηκαν και προφανώς πρέπει να συνέλθουν από το σοκ. Είναι πρόημο να συζητάνε άλλα πράγματα. Αλλά ως δικηγόρος, έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία σε ναυτικά ατυχήματα, ήθελα να τονίσω ότι έχει σημασία από αρκετά αρχικό στάδιο mm-hmm. τα θύματα να συμβουλευτούν εξειδικευμένους συμβούλους σε αυτά mm-hmm. τα θέματα και να συμμετάσχουν με τεχνικούς τους συμβούλους σε αυτή τη διερεύνηση που γίνεται τώρα. Τώρα θα αναζητηθούν και θα βρεθούν τα αίτια mm-hmm. ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Παυλάκη, η εταιρεία στην πρώτη ανακοίνωση, διαβάζοντάς την, περίπου ρίχνει τις ευθύνες στους οδηγούς. Εντάξει, αυτό περίπου λέει, λέει ότι είναι συγκεκριμένοι κανονισμοί, απαγορεύεται να είναι η οδηγή μέσα στα φορτηγά στον καράζο των πλοίων. Κάποιοι από αυτούς επέλεξαν παραβιάζοντας τους κανόνες ασφαλείας, άρα αυτό επιχειρεί με έναν τρόπο να κάνει η εταιρεία. Επικαλούμενοι και το ότι είχε περάσει πολύ πρόσφατα τον έλεγχο. Θεωρώ ότι σε αυτή τη στιγμή, καταρχήν είναι απαράδεκτο από πλευράς τους, ειδικά σε αυτή τη στιγμή, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι ευθύνη των οδηγών, είναι ευθύνη καταρχήν του πλειοκτήτη. Ο πλειοκτήτης δεν απαλλάσσεται. Mm-hmm. Αλλά όσον αφορά την επιθεώρηση που λέτε, και το Norman Atlantic είχε επιθεωρηθεί την παραμονή από τις αρχές στην Πάτρα. Ναι, ναι. Και εκεί γίνονται σοβαρά ερωτήματα, πώς παίρνουν τέτοια άδεια μετά. Όχι. Δεν λέω ότι δεν έγινε σωστά η επιθεώρηση, έγινε. Αλλά είναι άλλα θέματα τα οποία προκύψουν και προέκυψαν στον Norman Atlantic. Ποια είναι αυτά? Κοιτάξτε, ενδεχομένως τα πλοία αυτού του τύπου θα πρέπει να δούμε αν είναι και κατάλληλα. Δηλαδή μια φωτιά που θα ανάψει σε ένα γκαράζ, έτσι όπως είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα, mm-hmm. υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί η φωτιά έστω για ένα μικρό χρονικό διάστημα ώστε να διασωθεί ο κόσμος, ή είναι αδύνατον? Υπάρχουν τέτοια ερωτήματα που έχουν τεθεί και σε διεθνείς οργανισμούς και συζητώνται πάρα πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή, εν ώψη ατυχημάτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι το Σορέντο που έγινε μετά το Norman Atlantic στην Μεσόγειο. Είναι πολλά τέτοια παρόμοια πλοία. Άρα λέτε ότι πρέπει να δούμε τις μεθόδους πυρασφάλειας και πυροπροστασίας που έχουν τα πλοία, σωστά? Οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να δουν τους κανονισμούς ξανά. Εδώ όσο... πρέπει να δουν τους κανονισμούς. Ξέρετε, οι κανονισμοί υπάρχουν. Τα πρωτόκολλα ασφαλείας υπάρχουν. Λιγότερο ή περισσότερο, αλλά υπάρχουν. Το ερώτημα είναι αν εφαρμόζονται, κυρία Παυλάκη. Αν δηλαδή υπάρχει εντεταλμένο προσωπικό που διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κανείς, δεν διανυκτερεύει κανείς με αναμένη τη μηχανή μέσα στο αμπάρι, μέσα στο, μέσα στο γκαράζ. Αν τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των φορτηγών που μπαίνουν μέσα στο πλοίο και τα παρκάρουν ασφιχτικά μεταξύ τους, όπως λέτε, δεν μπορεί καν να περάσει εμπροκειμένου ένας πυροσβέστης, ένας άλλας της ΕΜΑΚ, να αναζητήσει τους αγνοούμενους που τυχόν έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό εκεί το σημείο. Για τα φορτηγά δεν έχουν φύγει από το γκαράζ. Εκεί είναι. Ναι, άρα λοιπόν, ναι. Αν υπάρχουν άνθρωποι αγνοούμενοι. Πώς γίνεται η εκένωση? Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, ναι. Γίνονται με βάση κανονισμούς, γίνεται καταμέτρηση εκείνη τη στιγμή, επιτρέπεται να γυρίσουν κάποιοι πίσω? Αν υπάρχουν λαθεπιβάτες, αν υπάρχουν άνθρωποι που μπήκαν στο πλοίο εκτός λίστας και θα βρεθούμε μπροστά σε ένα μεγαλύτερο νούμερο ενδεχομένως, αν ολοκληρωθούν ή όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες. Όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα ερωτήματα. Δυστυχώς, στο Norman Atlantic προσωπήσαμε μάλιστα μια οικογένεια
λαθρεπιβάτη, ένα παιδάκι ήταν, πεντάχρονο, το οποίο είχε καταφέρει και μπήκε στο πλοίο, ο πατέρας του δεν κατάφερε και έμεινε έξω. Το παιδάκι χάθηκε, κάει και πιθανόν δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ήταν στη λίστα επιβατών. Αποζημιώθηκε η οικογένειά του, πολύ σημαντικά, παρότι ήταν λαθρεπιβάτης και όχι επιβάτης που θα έπρεπε με βάση τους κανονισμούς. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς έπρεπε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους 10 αγνοωμένους. Να είστε καλά. Οι άνθρωποι να βρεθούν οι αγνοωμένοι. Πραγματικά, πρωτίστως. Πρωτίστως. Βεβαίως, βεβαίως. Και στη συνέχεια να ακολουθούν όλες τις διαδικασίες για να αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια. Ο κύριος Θεοδωρός Βασίλης. Ναι, πρέπει να το κάνουν αυτό γιατί έχει μπει και η Ολλανδική εταιρεία μέσα ήδη. Για να διερευνήσει η ασφαλιστική του πλοίου, να διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας. Ναι. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα, Φάνη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος είναι τώρα μαζί μας, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε. Περάσαμε και το Σαββατοκύριακο με την άση των μέτρων, κύριε Βασιλακόπουλε. Όλα καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Είμαστε στη φάση του όλα καλά. Προφανώς και δεν είμαστε στη φάση του όλα καλά. Ναι. Είμαστε σε μια φάση όμως που νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό. Ναι. Και θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις συνήθειές μας σε αυτό. Δυστυχώς, συνεχίζει να υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα στη χώρα και είναι η άρνηση, η πεισματική άρνηση ενός σημαντικού αριθμού συμπολιτών μας να κάνει το σωστό βήμα και να εμβολιαστεί. Mm-hmm. Είναι οι άνθρωποι, γύρω στους 300.000 άνθρωποι, οι οποίοι προκαλούν την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των θανάτων. Mm-hmm. Αν πάρετε την ημερήσια έκθεση του ΕΟΔΗ, πλέον δείχνει ανά δεκαετία ποιοι είναι οι θάνατοι. Θα διαπιστώσετε λοιπόν ότι καθημερινά το 90-95% των θανάτων είναι σε ανθρώπους πάνω από τα 60. Και είναι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ως επιτοπλίστων στην τεράστια πλειοψηφία ανεμβολίαστοι. Εκεί είναι το τεράστιο πρόβλημα. Αν δεν είχαμε αυτό, τότε ακόμα και με τα κρούσματα που συνεχίζουν να υπάρχουν στην κοινωνία, είχαμε πολύ μικρότερο υγειονομικό αποτύπωμα και σε νοσηλίες, ούτε τις μισές δεν τα είχαμε, και σε θανάτους. Εκεί θα είχαμε maximum το 5-10%. Οπότε θα βλέπαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Πάντως τώρα, κύριε Βασιλακόπουλε, χθες είχαμε 67 νεκρούς και 471 διασωληνωμένους ασθενείς. Βλέπουμε ότι οι σκληροί δείκτες δεν μειώνονται, δεν πέφτουν. Ή το και ειδικά για τις, και για τις εντατικές, είναι εκεί γύρω στα 500. Ναι. Κύριε Ρέμπη, το ποτήρι μπορεί κανείς να το βλέπει μισό άδειο, μισό γεμάτο. Να σας θυμίσω ότι ήμασταν στους 670 διασωληνωμένους. Με 40.000 κρούσματα. Είμαστε λοιπόν 200 διασωληνωμένους κάτω. Το επίσης σημαντικό είναι πόσες εισαγωγές γίνονται κατά μέσο όρο σε μία εβδομάδα. Mm-hmm. Και βλέπετε ότι είμαστε επίσης 200 εισαγωγές λιγότερες κατά μέσο όρο σε σχέση με την κορύφωση. Άρα το κύμα αυτό είναι σε φάση αποκλιμάκωσης, βραδύτερης από ό,τι θα θέλαμε, αλλά σαφούς αποκλιμάκωσης. Και το ζητούμενο είναι πώς μπορούμε να πείσουμε αυτούς που δεν πείθονται δυστυχώς, τους ανθρώπους που προκαλούν τη μεγάλη πίεση και στις μονάδες και προκαλούν τους θανάτους, χάνουμε άδικα ανθρώπους, να κάνουν το σωστό βήμα. Πάντως, υπάρχει η αίσθηση ότι γενικώς το έχουμε βάλει στον αυτόματο το πράγμα πια. Οι εμβολιασμοί είναι ελάχιστοι και σε καθημερινή βάση, στις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα ακόμη χειρότερα, χθες είχαμε 6.000 εμβολιασμούς, τίποτα δηλαδή. Υπάρχει, θα το ξαναπώ, η αίσθηση, κύριε Βασιλακόπουλε, ότι περίπου έχουμε συμβαστεί με την κατάσταση αυτή και λέμε ότι ξέρεις κάτι, ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, όποιος προσέχει πρόσεξε. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δυστυχώς κάπως έτσι έχουμε, να σας το πω, αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσει να μας συγκινεί το ότι χάνονται 70 άνθρωποι τη μέρα ή 65. Ξέρετε, ένας θάνατος, αν γίνει από άλλη αιτία, μπορεί να παίζει στα κανάλια μια εβδομάδα. Οι 65 θάνατοι από κορονοϊό, επειδή ήταν και χθες 67,
οι 70 μας έχουν γίνει μια κακή συνήθεια. Πώς να σου το πω, μια συνήθεια, εντάξει, πέθαναν και 60, πέθαναν και 70. Αυτό θα έπρεπε να είναι συγκλονιστικό και δεν είναι δυστυχώς. Και δεν οδηγεί και τους ανθρώπους στο να κάνουν το λογικό, γιατί να σας πω και κάτι, κύριε Παυλόπουλε. Δεν μπορεί μια κοινωνία επί δύο χρόνια να είναι σε μόνιμο lockdown προκειμένου να μειώνονται οι θάνατοι και οι πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να σας δώσω μια εικόνα. Το Σάββατο το απόγευμα πήγα τα παιδιά σε μια παιδική χαρά. Το δικό μου ήταν το μοναδικό που φορούσε μάσκα. Και ήρθε και μου είπε κάποια στιγμή να τη βγάλω. Λέω όχι, μην τη βγάλεις αν θες, σε παρακαλώ. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα. Άρα λοιπόν, στον αυτόματο έχουμε πάει. Σίγουρα υπάρχει μια κόπωση, αλλά είναι και το λάθος μήνυμα που εκπέμπεται. Διότι έχουμε σχεδόν 500 διασωληνωμένους ασθενείς. Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε το Πάσχα, κύριε Βασιλακόπουλε, με αυτή την κατάσταση. Το Πάσχα θα έρθει και θα είναι καλό και να σας πω γιατί, κυρία Ρέβη. Ναι. Με το ρυθμό προσθήκης νέων κρουσμάτων, ήδη από την αρχή του έτους έχουμε 1.100.000 διαπιστωμένα κρούσματα. Προφανώς έχουμε και κάτι της παραπάνω. Mm-hmm. Αν πάμε λοιπόν με αυτό το ρυθμό, 15 με 20.000 τη μέρα, για τον επόμενο μήνα, 1,5 μήνα, θα έχουμε φτάσει, αν καταλάβατε, 2 εκατομμύρια κρούσματα μέχρι το Πάσχα. Mm-hmm. Βάλτε και τους τριπλοεμβολιασμένους, mm-hmm. βάλτε και ότι θα ανοίξει λίγο καιρός, καταλαβαίνετε ότι το Πάσχα καλά θα κάνουμε. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κορονοϊός δεν θα εξαφανιστεί διαμαγείας. Δεν πρόκειται δηλαδή το Πάσχα, θα μειωθούν τα κρούσματα, εντάξει. Αν είμαστε τυχεροί και δεν βγει νέος τέλεχος και ο κόσμος παγκόσμια δεχτεί το δώρο των εμβολίων, γιατί μέχρι τον Ιούνιο θα υπάρχουν εμβόλια για τον πιο φτωχό άνθρωπο που ζει σε αυτό τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες. Σημασία έχει λοιπόν να πιστούν οι άνθρωποι να εμβολιαστούν και να οργανωθούν εμβολιαστικές αλυσίδες, έτσι ώστε με τα επικαιροποιημένα εμβόλια που θα έρθουν ο Σεπτέμβρης να μας βρει πολύ πιο θωρακισμένους απέναντι σε έναν ιό ο οποίος θα ζει ανάμεσά μας, αλλά δεν θα πρέπει να διαλύει τη ζωή μας. Καλημέρα κύριε Βασιλακόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο καιρό θα τον αποχαιρετήσουμε τον Βασιλακόπουλο. Θα του πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Δύο χρόνια περάσαμε μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα κύριε Βασιλακόπουλε. Καλή συνέχεια. Είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Καλό είναι να γίνει όμως και με συνθήκες που δεν θα έχουμε τόσους νεκρούς. Σε λίγο καιρό θα το αποχαιρετήσουμε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Λίμο. Για πάμε τώρα στην ερώτημα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ και NBA, γιατί δεν έχει πολλή ώρα που τελείωσε στο Cleveland το All-Star Game. Είναι το 71ο All-Star Game και ίσως το καλύτερο μέχρι τώρα, ίσως η πιο μαγική βραδιά στην ιστορία του NBA. Ο δικός μας Γιάννης. Θυμήθηκαν οι 75 κορυφαίοι στην ιστορία της Λίγκας και ανάμεσα, φυσικά, είναι και ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Στεφ Κάρι έβαλε 16 τρίποντα, το μπάσκετ αποθεώθηκε όσο ποτέ. Πραγματικά ήταν ένα καταπληκτικό All-Star Game. Εδώ βλέπουμε είναι από την introduction του, την εισαγωγή του All-Star Game. Ο LeBron James ήταν εκείνος που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Ήταν match πόντο-πόντο, 163-160 με αυτό εδώ το τρίποντο. Ο Βασιλιάς έδωσε τη νίκη και βλέπουμε πώς το πανηγυρίζει κιόλας. Ήταν το 6ο All-Star Game του Γιάννη Αντετοκούμπο και το 8ο All-Star Weekend. Μία σημαντική λεπτομέρεια όμως. Ήταν το πρώτο του ως πρωταθλητής με τους Bucks. Δεν είχε ξανά. Πω, τι έκανε. Παιδιά. Το διάλεξε αυτό στη μειότυπο γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικό. Ναι. Να πούμε, τελείωσε το μάτς με 30 πόντους, 12 rebound και 6 assist. Ενώ σύστηκε το γήπεδο όταν βραβεύτηκε στους 75 κορυφαίους και ο Kobe Bryant. Είδαμε και την γυναίκα του, τη Βανέσα, που ήταν εκεί. Σωστά. Και φυσικά, ποιος άλλος, ο Michael Jordan, ναι. Έτσι. Ήταν μια βραδιά των κορυφαίων και είναι φοβερό ένας Έλληνας να είναι στους 75 κορυφαίους όλων των εποχών. Σωστά. Έτσι, μαζί με θηρία όπως ο Μάικλ Τζόρνταν. Γίγαντες, πραγματικά. Έτσι. Ο Γιάννης είναι πολύ μικρός ακόμα. Σε αυτό δηλαδή, το τεράστιο χρηματιστήριο, σε αυτό το τεράστιο σοου, ένας Έλληνας. Έτσι. Και είναι και πολύ μικρός. Έχει... Τι θα κάνει ακόμα, δεν ξέρω πού θα φτάσει. Να φτάσει τώρα, μένουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς, γιατί χθες είχαμε τον τελικό
του κυπέλου Ελλάδας στο μπάσκετ στο Ηράκλειο. Κυπελούχος Ελλάδας λοιπόν για το 2022 στέφθηκε ο Ολυμπιακός. Και κύριος Πίτης είσαι. Ναι. Μετά από ένα συναρπαστικό τελικό επικράτησαν με 81-73 του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο. Κατέκτησαν έτσι το τρόπαιο. Το τριφύλι ήταν αυτό που προηγούνταν στις τρεις πρώτες περιόδους και μάλιστα είχε φτάσει τη διαφορά μέχρι και τους 12 πόντους. Όμως στην τέταρτη και καθοριστικότερη περίοδο ακολούθησε ένα ντεμαράζ των Ερυθρόλευκων, το οποίο σε συνδυασμό με την αφλογιστία των πράσινων είχαν μόνο 6 πόντους και αυτούς με βολές στο τέταρτο δεκάλεπτο, που είναι πάρα πολύ άσχημο ποσοστό. Πολυτιμότερος παίκτης ο κύριος που είδαμε πριν, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 21 πόντους. Βλέπουμε πώς το πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, η παίκτης του Ολυμπιακού, την κατάκτηση του κυπέλου. Είναι το 10ο κύπελο στην ιστορία της ομάδας. Επέστρεψε στο θρόνο του Ολυμπιακός μετά από 11 χρόνια. Εδώ είναι πλάνα από τα αποδυτήρια που ακολούθησαν μετά. Το σημαντικό είναι ότι είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο τελικό, ειρηνικό, σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Αυτό είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά το τέλος των δηλώσεών του. Βλέπουμε και οι αντίπαλοι κάθισαν να δουν τη βράβευση των κυπελούχων και αφιερώθηκε στη έτσι μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη. Πραγματικά έτσι πρέπει να είναι. Έδωσε ένα παράδειγμα αυτό το Final Four που έγινε στα δύο αωράκια για μια τέτοια συνέχεια και για του χρόνου να έχουμε κάτι ανάλογο και γιατί όχι να έχουμε και στο ποδόσφαιρο κάτι ανάλογο. Λοιπόν, τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο. Είχαμε και την επιστροφή των οπαδών στα γήπεδα, 50% πλέον η πληρότητα. Στο Κλειάνθης Βικελίδης, λοιπόν, ένα ωραίο πανοραμικό πλάνο. Γρήγορα θα ξεχαστεί το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Και αυτό γιατί οι δύο ομάδες μοιράστηκαν βαθμούς, είχαν πολύ λίγες φάσεις. Η λευκή ισοπαλία, το 0-0, είναι μάλλον ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Δεν αφήνει κανέναν ικανοποιημένο τόσο βαθμολογικά. Ούτε τους μεν που κυνηγάνε τον τίτλο, ούτε τους δε που κυνηγάνε την εξάδα. Συγκινητική στιγμή εδώ η κατάθεση λουλουδιών από τον Αντρέ Βιερίνια στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη. Στην φωτεινή επιγραφή του γηπέδου βρισκόταν η λέξη αθάνατος μαζί με τη φωτογραφία του 19χρονου. Άλλωστε, μιλάμε για το πρώτο ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ μετά από την δολοφονία του Άλκη. Σωστά. Τώρα πάμε στο ΟΑΚΑ, όπου η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά ανίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα με 2-0. Στο 61ο λεπτό βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα με τον αρχηγό της Πέτρο Μάνταλ, ο οποίος μόλις είχε μπει αλλαγή και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Τη νίκη για την Ένωση σφράγισε, βλέπουμε εδώ κερκίδες, τα έχουμε ξεχάσει αυτά, ο Ανσάρι Φαντ εδώ με αυτήν την κοντινή προβολή στο 88ο λεπτό. Πάμε τώρα στο Βόλο. Ο Ολυμπιακός εκεί ζορίστηκε πάρα πολύ. Πήρε όμως το τρίποντο και διατήρησε έτσι το αίτητο στο πρωτάθλημα. Χάρη σε ένα πολύ ωραίο γκολ που βρήκε στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ αργά. Πολύ αργά. Το 2-10 λεπτό από τον Ματιέ Βαλμπουενά. Βλέπουμε εδώ δείχνει την κλάση του ο παίκτης του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ωραίο σουτ. Έλυσε τον γόρδιο δεσμό για τους Ερυθρόλευκους στο Πανθεσσαλικό. Τώρα πάμε στην Λαμία, όπου πήρε το πρώτο του διπλό για φέτος ο Απόλλωνας και μάλιστα στο ΔΑΚ, που με τη Λαμία έχει τον ίδιο ακριβώς στόχο, 2-1 το τελικό σκορ. Το προβάδισμα έδωσε στο 21ο λεπτό ο Ιωαννίδης με αυτήν την πολύ ωραία κεφαλιά. Και μετά στο 53 ο Παμλίδης είναι εκείνος. Βλέπουμε πώς το πανηγυρίζουν, γιατί είναι θέμα ζωής και θανάτου για τον Απόλλωνα. Ο Παμλίδης είναι εδώ με τον γυριστό σου που κάνει το 2-0. Οι Φθιώτες το μόνο που πέτυχαν είναι να μειώσουν στις καθυστερήσεις με αυτό εδώ το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μανούσου. Η νίκη αυτή του Απόλλωνα αναπτέρωσε τις ελπίδες του για παραμονή. Κυνηγά το θαύμα της παραμονής, είναι τελευταίο στη βαθμολογία. Και θα κλείσουμε με πάλι, γιατί ήρθε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο από την μεγάλη κυρία της ελληνικής πάλης, την Μαρία Πρεβολαράκη. Κατέκτησε χθες το χρυσό μετάλλιο στο ιστορικό τουρνουά Νταν Κολόφ και Νικόλα Πετρόφ, που φιλοξενείται στην Βουλγαρία. Παράλληλα, αναδείχθηκε και η κορυφαία αθλητή της διοργάνωσης. Κέρδισε στον τελικό των 53 κιλών την 24χρονη Σουηδή Νόβα Μπέκμαν με 4-1. Αρκετά εύκολα. Δείχνει ότι είναι σε πάρα πολύ καλή φάση η Μαρία και ξεκινάει τη χρονιά της, είναι η πρώτη αγώνα, πάρα πολύ δυναμικά. Μπράβο της. Καλημέρα, Ιβέ. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν είναι για πολλές αψιμαχίες. Όχι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε, Γιάννη Σαραντάκος, με σημαντικές πληροφορίες για το σχέδιο της κυβέρνησης για την οπαδική βία. Πάμε. Φύγαμε. Λοιπόν. Καλή σας ημέρα, επιστρέψαμε. Εδώ και ο Γιάννης Σαραντάκος με πολλές αποκλειστικές πληροφορίες που θα μας μεταδώσει. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Καλά. Καλά. Συγκροπέμπτη, η πρώτη αποκλειστική. Αυτή. Άστα αυτά, έχει όλο το σχέδιο εδώ, τι περιμένουμε για την αθλητική βία. Να φανταστώ ότι μέχρι την Συγκροπέμπτη τρως μόνο αρακά.
Ναι, φυσικά. Είναι λεπτοδία του. Και μετά την Τσιλοπέμπτη επίσης. Δεν είναι σαν εμάς. Λοιπόν, 11.30 ώρα. 11.30 ώρα, 4 υπουργοί. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο κ. Κιάρας, ο κ. Αβγενάκης και ο κ. Οικονόμου θα ανακοινώσουν το πλάνο, το σχέδιο, τις κινήσεις τις οποίες θα κάνει η κυβέρνηση, η πολιτεία, για να μην ξαναέχουμε αυτά τα δραματικά, τραγικά φαινόμενα, τραγικά γεγονότα, να περπατάει κάποιος στο δρόμο, να τον ρωτάνε τι ομάδα είσαι και μετά να δολοφονείται εν ψυχρό. Αυτές οι που ξεφεύγουν από κάθε έννοια αθλητισμού, αγάπη για το ποδόσφαιρο και οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτοί οι τύποι είναι φυλακτοί. Έχουν καμία σχέση. Είναι εγκληματίες και τίποτα περισσότερο. Ξεκάθαρα. 11.30 λοιπόν, φαίνεται ότι έχει γίνει δουλειά γύρω από αυτό. Το σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνει τα εξής, σύμφωνα με πληροφορίες εκπομπής. Πρώτον, κατάργηση εδώ και τώρα όλων των συνδέσμων των οπαδών. Όλων. Θα αντικατασταθούν από τις λέσχες φιλίας ομάδων. Ο τίτλος δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, όσο παίζει η καθιέρωση Μητρώου. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Δηλαδή, η κάθε λέσχη θα υπάρχει στα χέρια της ΠΑΕ, της οποίας είναι οπαδοί οι άνθρωποι που είναι μέσα, φιλάθλοι. Λίστα με ονόματα, ποιοι μετέχουν διευθύνσεις. Σε αυτό, διευθύνσεις, τηλέφωνα. Επαγγελματικές ιδιότητες, θα έχει, δηλαδή θα ξέρει η ΠΑΕ ή μάλλον οφείλει να γνωρίζει η ΠΑΕ ποιοι αποτελούν τη λέσχη φίλων της. Ολόκληρο φάκελο. Ολόκληρο στην πραγματικότητα φάκελο, ναι, είναι παρεξηγημένη η λέξη φάκελος, ένα μητρό. Έχει όμως τα πάντα, διεύθυνση, ποιος είσαι ακριβώς, ούτως ώστε θα έχει την ευθύνη λειτουργίας της λέσχης η ΠΑΕ. Δηλαδή αν εγώ μαζί με τον Άκη έχουμε κάνει το γραφείο της λέσχης, ουσιαστικά μία αποθήκη πυρομαχικών, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, η ΠΑΕ θα έχει την ευθύνη και να μας καταγγείλει, αλλά και να ξέρει, αν μπει η αστυνομία μέσα, ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποιοι είναι τα μέλη της συγκεκριμένης λέσχης. Λέγεται Παυλόπουλος Άκης, Σαραντάκος Γιάννης, μένουν εκεί, είναι αυτοί. Πηγαίνετε για τα περαιτέρω. Αυτό είναι το ένα, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ουσιαστικά βάζει και τη ΠΑΕ στο κάδρο. Δηλαδή το δεν ξέρω, δεν είδα, ποιος είναι, ψάξτε το, δεν υπάρχει πια. Η ΠΑΕ θα είναι υπεύθυνη. Δεύτερον, κάμερες παντού, μέσα στα γήπεδα. Θυμίζω ότι κανονικά οι κάμερες έπρεπε να υπήρχαν. Σωστό. Αλλά δεν υπάρχουν. Οπότε νομίζω ότι εδώ θα υπάρξει μια επιτάχυνση και μια αυστηροποίηση και ποινών, εάν οι ΠΑΕ δεν συμμορφωθούν με την οδηγία να βάλουν κάμερες. Τρίτο σημείο, ονομαστικά εισιτήρια ακόμα και στις θύρες των φανατικών οπαδών. Στις θύρες σύμβολο της κάθε ομάδας. Θα υπάρχει, ο καθένας θα έχει το εισιτήριό του, το οποίο θα λέει ότι ανήκει στον τάδε και κάθεται στην τάδε θέση. Όχι διαρκείας, αλλά θα είναι ονομαστικό το εισιτήριο. Άρα, αν εγώ πάω να βγάλω εισιτήριο, θα πρέπει να δώσω το όνομά μου και να γράψουν επάνω το ονοματεπώνυμό μου. Και να ξέρουν ότι στη θέση αυτή κάθεσαι εσύ, συγκεκριμένα. Το αν δώσεις εσύ το εισιτήριο σου σε μένα και κάνω εγώ ζημιές ή κάνω εγώ παράνομες πράξεις. Εσύ θα είσαι υπόλογος. Θα είναι υπόλογος που έδωσε το εισιτήριο. Ναι. Και θα υποχρεωθείς προφανώς να δώσεις το όνομα αυτού που πήρε το εισιτήριο. Αλλιώς θα διωχθείς εσύ στην πραγματικότητα. Έτσι. Στο δικαστικό κομμάτι, κατάργηση του μέτρου της αναστολής, όποιος συλλαμβάνεται για τέτοιου είδους κακουργηματικές πράξεις. Θα πηγαίνει κατευθείαν μέσα. Μάλιστα. Υπάρχει μια συζήτηση, εάν ασκηθεί έφεση, τι γίνεται. Ναι. Θα υπάρχει μια μέρη να είναι υποπεριορισμό ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται. Θα αυξηθούν οι ποινές, θα αυστηροποιηθούν οι ποινές. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα προβλέπονται ακόμα και ανάλογα βέβαια με το αδίκημα έως και κάθειρξη, έως και φυλάκιση 5 ετών, αλλά απευθείας. Όχι με αναστολή. Και περιμένουμε να δικαστούμε και τα λοιπά. Κατευθείαν λες. Και στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο πρόκειται να ανακοινωθεί προσεχώς, πολύ άμεσα, θα είναι και η αυστηροποίηση ποινών για επεισόδια εντός αγωνιστικών χώρων. Δηλαδή, εάν οι οπαδοί μιας ομάδας εισβάλλουν στο γήπεδο, σπάσουν φωτοβολίδες, επεισόδια, οι ποινές για κεκλεισμένο των θεών αγώνες. Εκεί πονάει όλες τις ΠΑΕ, διότι δεν υπάρχουν εισιτήρια. Ή ακόμα η αφαίρεση βαθμών. Επίσης πονάει τις ομάδες. Ειδικά αν είναι είτε στην κορυφή είτε στη βάση, υποβιβασμός, όλα αυτά τα γνωρίζουν οι ποδοσφαιρόφιλοι. Θα υπάρξει αυστηροποίηση και αυτών των ποινών. Σύμφωνα με πληροφορίες. Ναι. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Για τα όσα γίνονται έξω από τα γήπεδα, για τα ραντεβού ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, τα ραντεβού αναμετρήσεων, με τα στυλιάρια κτλ., για τη δράση
αυτών που έχουν ως ορμητήρια τους συνδέσμους τώρα της Λέσχης, ενδεχομένως αύριο θα υπάρξει μέρημνα. Πρόσεξε, εάν είναι μέσα από τους συνδέσμους, μάλιστα, θεωρητικά θα εμπίπτουν στο πρώτο που σας είπα για το ΜΙΤΟΕΟ. Στο δηλαδή, ότι θα υπόλογες ΙΠΑΕ. Αν δηλαδή εγώ είμαι μέλος του συνδέσμου και κάνω κάτι εκτός του συνδέσμου στο δρόμο, είναι υπόλογες ΙΠΑΕ για μένα. Ναι, βεβαίως, διότι οι ΙΠΑΕ θεωρητικά θα ελέγχουν και το τι, αν υπάρχει αυτή η κινητικότητα συσσαγωγικά που περιέγραψε ο Άκης πολύ εύστοχα πριν. Δηλαδή θα γνωρίζουν αν υπάρχει ένα ραντεβού επεισοδίων, ραντεβού θανάτου, όλο αυτό το πράγμα. Οι ΠΑΕ θα είναι υπόλογες. Θα γνωρίζουν ή θα πρέπει να γνωρίζουν, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα μιλάνε αρκετοί άνθρωποι μεταξύ τους. Άρα δεν θα είναι ένα μυστικό συσσαγωγικά. Άρα θα γνωρίζουν. Τώρα, εάν είναι εκτός συνδέσμων όλο αυτό, τότε αντιλαμβάνεστε ότι η αστυνομία έχει μεγαλύτερο ρόλο να εποπτεύσει και να παρακολουθήσει και να δει τι ακριβώς συμβαίνει στο παρασκήνιο και πίσω από κλειστές πόρτες ή σε άλλα μέρη εκτός συνδέσμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, θέλω να σας πω ότι από την ημέρα που έγινε αυτή η εμψυχρό δολοφονία του Άλκη μέχρι σήμερα έχουν γίνει περί τους 600 ελέγχους σε συνδέσμους από την ελληνική αστυνομία και έχουν ήδη κλείσει 50. 50 και πάνω, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στους 50 συνδέσμους έχουν κλείσει. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν μέχρι να αρχίσει να υλοποιείται το νέο μέτρο, το νέο σχέδιο που σας είπα. Και από ό,τι λένε και στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και στην ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, οι έλεγχοι θα συνεχίζονται διαρκώς. Δηλαδή, οι ευνηδιαστικοί έλεγχοι σε χώρους, γραφεία, έτσι τα ονομάζουν, δεν είναι γραφεία, είναι αποθήκες. Πολλά από αυτά είναι και αποθήκες όπλων. Ναι, ακριβώς. Θα συνεχιστούν ανεξαρτήτως της πορείας της εφαρμογής των μέτρων που σας είπα. Άρα θα κάνουν και ευνηδιαστικούς ελέγχους για να δουν αν τηρούνται αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν σήμερα. Ένα, συμβαίνει πίσω από τις πόρτες. Επίσης χρήσιμο είναι, αν για να μπω εγώ σε λέσχη, να ενταχθώ σε λέσχη φιλάθλων με το ονομαστικό εισιτήριο κτλ., θα πρέπει να έχω λευκό ποινικό μητρό. Θα πρέπει δηλαδή να μην έχω ξαναβρεθεί υπόλογος ή κατηγορούμενος ή καταδικασμένος για τέτοιου είδους φαινόμενα, ώστε να τρώω πόρτα. Να μην με δέχεται καμία ΠΑΕ. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Να λέει, δεν σε θέλουμε. Ναι, αν έχεις στο παρελθόν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για επεισόδια, θα είσαι εκτός ουσιαστικά διαδικασίας. Βεβαίως. Άρα λοιπόν το ποινικό μητρό μπορεί να είναι ένα κρίσιμο. Ένας κρίσιμος κόφτης εδώ για διάφορα μπουμπούκια που κυκλοφορούν με τα μαχαίρια, γιατί ακόμη μετά την δολοφονία του Άλκη έχουμε τέτοια περιστατικά. Ναι. Ακόμη για ακόμα έχουν. Προφανώς. Ακόμη υπάρχουν άνθρωποι με τα μαχαίρια στα χέρια. Γι' αυτό λέω ότι το σημαντικό είναι, για μένα το πιο σημαντικό είναι το ΜΙΤΟΕΟ, δηλαδή ότι όλοι θα γνωρίζουν πού μετέχω εγώ. Είμαι στην λέσχη φίλων, στην τάδε περιοχή. Δουλεύω εκεί, μένω εκεί. Δουλεύω εκεί, μένω εκεί. Αυτό λειτουργεί και αποτρεπτικά. Γιατί μέχρι τώρα όλοι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι δεν έχουν ούτε μία σχέση με τον αθλητισμό και με το ποδόσφαιρο, κρύβονται πίσω από την ανωνυμία. Όταν όμως θα τους πεις να βάλουν το όνομά τους μπροστά, να υπογράψουν, να ξέρει η ΠΑΕ τι συμβαίνει ακριβώς, εκεί θα είναι πιο δύσκολο και πολύ πιο δύσκολο να κάνουν όλα αυτά τα έκτροπα τα οποία κάνουν. Άρα, κατά συνέπεια, το ΜΙΤΟΕΟ είναι μια βάση κίνησης. Νομίζω ίσως το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή, όπως επίσης. Και η έκτακτη έλεγχη. Και η έκτακτη έλεγχη. Η έφοδη της αστυνομίας, δηλαδή, μπορεί να παίξουν πολύ μεγάλο και τα επεισόδια, σχετικό ρόλο. Και τα επεισόδια εντός αγωνιστικών χώρων, αν εγώ έχω με το όνομά μου πάρει το εισιτήριο, δεν θα σπάσω εύκολα την καρέκλα να την πετάξω, όπως έχουμε δει τέτοια γεγονότα, και να απειλήσω τη ζωή κάποιου ανθρώπου, είτε είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε είναι κάποιος άλλος φιλάθλος. Γιατί θα ξέρουν ότι εγώ κάθομαι στη συγκεκριμένη θέση. Άρα θα έχω ποινική αντιμετώπιση μετά, θα έχω ποινικό θέμα. Άρα δεν θα το κάνω. Και αναμφίβολα, οι ΠΑΕ θα τραβήξουν και τα χαλινάρια, έτσι, αν κινδυνεύουν με μειώσεις στους πόντους, στη βαθμολογία και με ποινές. Οι ΠΑΕ, Ευλαμπία, έχουν κάθε λόγο να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί έχουν να κερδίσουν. Γιατί άμα τα πράγματα ηρεμήσουν, θα μπορέσουν να πάμε όλοι στο γήπεδο με τα παιδιά μας, τα ανήλικα παιδιά, να μην φοβόμαστε, μην ανοίξει κανείς το κεφάλι του γιου μου ή του γιου του Άκη, επειδή κάποιος από δίπλα έχει δει διαφορετικά την ιστορία. Φάση και του μάτς. Ακριβώς. Έχει, ή γιατί έχει τα ψυχολογικά του ζητήματα και θέλει να ξεσπάσει με αφορμή, δήθεν, με άλλο αυτό το ποδόσφαιρο. Άρα και οι ΠΑΕ έχουν κάθε λόγο να βοηθήσουν για να γεμίσουν τα γήπεδα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν το καταλάβουν και όλοι οι πρόεδροι των ΠΑΕ, θα είναι ακόμα καλύτερο. Τώρα, πάμε και σε κάτι ακόμη το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Ευκλήδης Τσακαλώτος, συνέντευξη στην Καθημερινή με βολές κατά Τσίπρα. Και όχι μικρές βολές. Καθόλου. Είπε ότι ήταν δικαιολόγητα ανασφαλής ο αρχηγός της Χρυσομαλικής Αντιπολίτευσης, ότι είναι χειρότερος στην επιλογή συμβούλων και από το Μητσοτάκη. Θυμίζω ότι έχει πει ο Τσίπρας για τους συμβούλους του Μητσοτάκη κατά καιρούς
για το καθεστώς που επιχειρούν να εγκαθιδίσουν και το ένα και το άλλο και τις σχέσεις τους με φρουριότητες κτλ. Βγαίνει ο Τσακαλώτος και λέει είναι χειρότερο ο Τσίπρας στην επιλογή του Συμβουλίου. Ο κ. Τσακαλώτος νομίζω ότι τράβηξε αρκετά το σκηνή. Δεν έκανε μια πολιτική κριτική σε επιλογές της ηγεσίας, το οποίο στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας λέει, είναι θεμητό. Να υπάρχουν πολλές απόψεις. Τα μπουμπούκια που ανθίζουν, όπως είπε πρόσφατα στη συνέντευξή του στο Sky. Έκανε μια προσωπική κριτική στον κ. Τσίπρα. Προσωπική και που έχει και ψυχολογική διάσταση. Ναι, ναι. Ότι στην πραγματικότητα ο ίδιος είναι ασφαλής. Είπε ότι στα υπέρ του ότι είναι τακτικιστής. Τώρα αυτό δεν το ξέρω αν είναι και στα υπέρ κάποιος, να είναι τακτικιστής. Εν πάση περιπτώσει, αυτό κατάλαβε ο κ. Τσακαλώτος ως υπέρ του κ. Τσίπρα. Και ότι στους συνεργάτες του, όπως είπες πολύ σωστά, είναι χειρότερος του Μητσοτάκη. Θέλω να πω και μάλιστα προσθέτει και κάτι ο κ. Τσακαλώτος, ότι για να είμαι δίκαιος, το παραδέχεται και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Σωστά. Νομίζω ότι οι σχέσεις του πάλε ποτέ τσάρου της οικονομίας επί των κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και του τότε πρωθυπουργού και νυν πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ έχουν φτάσει σε ένα σημείο κόκκινο, θα σας έλεγα. Ναι. Γιατί είναι προσωπική η κριτική που ασκεί στον κ. Τσίπρα, δεν είναι πολιτική. Την πολιτική θα την άντεχε ο κ. Τσίπρας. Του ασκούνε και για άλλες αποφάσεις. Εδώ νομίζω όμως τα πράγματα, εάν επιλέξει και ο κ. Τσακαλώτος αυτό το δρόμο, δεν είναι βέβαιο ότι. Συγκρουσιακά. Είναι συγκρουσιακό ακριβώς. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει για πολύ καιρό ακόμα. Μένει να δούμε μέσα στην ημέρα αν θα υπάρξουν απαντήσεις από τους λεγόμενους προεδρικούς προς τον κ. Τσακαλώτο. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να μείνουν απάντητες οι προσωπικές αιχμές. Και από εκεί πέρα μένει να δούμε πόσο αυτή η συγκατοίκηση. Εάν διατηρηθεί, ξαναλέω, το κλίμα αυτό, θα παραμείνει. Διότι φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές που μπορεί να γίνουν. Όταν φτάνουμε στο σημείο να ανταλλάσσουμε τέτοιου είδους. Δηλαδή, τι λέμε τώρα, είναι συνηθισμένο αυτό να το βλέπουμε. Και προσέξτε, σε έναν άνθρωπο, οι οποίοι συνεργάστηκαν, οι δύο πολιτικοί συνεργάστηκαν πάρα πολύ στενά, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Ο ένας πρωθυπουργός, ο άλλος υπουργός οικονομικών, την περίοδο των μνημονίων. Και φαίνεται ότι αυτή η χημεία μεταξύ τους δεν υπάρχει. Γιατί ξαναλέω, ήταν προσωπική η κριτική, όχι πολιτική. Ναι. Και βεβαίως φαίνεται να δούμε ποιοι θα πάρουν και το μέρος του κ. Τσακαλώτου από τους 53 πιθανώς και αν θα υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή της αμφισβήτησης ουσιαστικά, της πολιτικής αμφισβήτησης του κ. Τσίπρα, διότι φτάνει εκεί το πράγμα. Δεν είναι ad hoc η διαφωνία σε ένα μέτρο, σε ένα νομοσχέδιο, σε μία πρόταση. Είναι συνολικά. Μένα να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Εδώ λέει ένας φίλος από το ΣΥΡΙΖΑ ότι στα social media έχουν ξεσηκωθεί τα περισσότερα μέλη και στελέχη για την κριτική του Τσακαλώτου σε βάρος του Τσίπρα με απολύτως προσωπικούς όρους. Μα γι' αυτό είπα ότι είναι προσωπική η κριτική, δεν είναι πολιτική. Ναι, ναι. Θα άντεχε ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτική κριτική. Αν έλεγε ο Τσακαλώτος πρέπει να αλλάξει την τακτική. Ή όχι, όχι. Να έλεγε κάτι απλό, ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, ας πούμε, στην Ελληνογαλλική Συμφωνία. Μάλιστα. Και κακώς διαφώνησες και την καταψήφισες. Ναι. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Δεν είναι. Είναι, είναι αμιγώς προσωπική η κριτική και σε ένα θέμα. Όπου έχει ποντάρει ο κύριος Τσίπρας. Προσέξτε, ο κύριος Τσίπρας επιτίθεται στον κύριο Μητσοτάκη για τους συμβούλους, δίπλα ποιους έχει και όλο αυτό. Προστά. Εδώ εμφανίζεται ο κύριος Τσακαλώτος να προσπερνά τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει και είσαι χειρότερος. Και το λες και μόνος. Και το λες και μόνος σου. Δηλαδή, γι' αυτό λέω και ο φίλος σωστά το λέει, δεν είναι, το είπαμε και εμείς, δεν είναι πολιτική κριτική. Δεν είναι προσωπική. Κάτι που θα περάσει στα ψηλά. Και δεν θα περάσει ψηλά γιατί είναι προσωπικό. Δεν είναι πολιτικό. Και μένει να δούμε μέσα στην ημέρα, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει αντίδραση. Όχι. Λογικά από τον κύριο Τσίπρα, γιατί ο κύριος Τσίπρας, εάν αντιδράσει, θα πρέπει να αντιδράσει πολύ πιο δυναμικά. Δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα, αλλά νομίζω ότι προειδοποιητικές βολές σήμερα θα υπάρξουν κατά του κύριου Τσακαλώτου, είναι σχεδόν βέβαιο. Μάλιστα. Πάμε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε, παιδιά. Καινούργια εβδομάδα, καινούργιο δώρο. Κύριε Γιάννη, δες το, είναι καταπληκτικό αυτό εδώ. Δηλαδή είναι, έχει μάνι μέσα. Τυχαί. Έχει μάνι. Δεν έχει μάνι. Μπορεί να το πα τη μάνι, αν θε. Α, ναι, είναι καινούργια σειρά. Μάλιστα. Ρετρό σειρά. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας με τις νέες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές Morris Retro Series. Το όνομα Morris αποτελεί συνώνυμο της ποιότητας και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία ονόματα στην αγορά. Η εταιρεία Μυρίδης Αδίδης ΑΕ είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας των προϊόντων Morris για τις αγορές της Ελλάδος, της Κύπρου αλλά και των Βαλκανίων. Πλέον η σειρά προϊόντων Morris συμπεριλαμβάνει ένα πλήρες εύρος οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών αλλά και συσκευών ψύξης θέρμανσης. Διεκδικήστε οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
Μόρις Ρέτρο Σέρις, με 3 χρόνια εγγύηση. Είναι σχεδιασμένες για όλες τις κουζίνες, ταιριάζουν σε μοντέρνες, κλασικές, industrial και φυσικά vintage. Όποιο και να είναι το στυλ της κουζίνας σας, σίγουρα θα βρείτε ένα χρώμα να ταιριάζει. Βλέπουμε Μόρις δίπορτο ψυγείο, Μόρις φούρνους μικροκυμάτων, βραστήρας, φρυγανιέρα, καφετιέρα εσπρέσο και καφετιέρα φίλτρου. Πολύ το διεκδικείτε με μήνυμα στο 14999. Πολύ όμορφα. Και Citroën σε 3 έκδοση φλερ αξίας 14.900 ευρώ, 1.200 αρχιβικά, 83 άλογα, άνεση στυλ, τεχνολογίες, εμφάνιση SUV, το δημοφιλέστερο αυτοκίνητο της εταιρείας που θα αγαπήσεις να οδηγείς. Μας δέτε και τον κύριο Κίτς, ο οποίος διαγράφει από την Νέα Δημοκρατία την Παρασκευή, ότι δεν αναφερθήκαμε. Όσες φορές είχε παρέμβει ο Κίτσος και πυροβολούσε την κυβέρνηση, το σχολιάζαμε. Μαχικά. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τα ίδια μεγέθη, Κίτσος με Τσακαλώτο. Επιστρέφουμε. Θα πούμε και για τον Κίτσο, παιδιά. Θα πούμε, ναι. Θα τον έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή τον κύριο Κίτσο. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Και ο κύριος Κίτσος έχει την τιμητική του, γιατί πριν μιλήσαμε για τον κύριο Τσακαλώτο και στα μηνύματα είχε ο κύριος Κίτσος. Λέει, παιδιά, για τον Κίτσο δεν θα πείτε. Βεβαίως και θα πούμε για τον Κίτσο. Αλλά τελείως έχει. Άλλωστε, λέγαμε κάθε φορά που παρέδευε ο κύριος Κίτσος ότι έχει ανοίξει ένα τεράστιο μέτωπο εκεί. Ναι. Και ήταν θέμα χρόνου η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Η διαγραφή του. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Κίτσος ήξερε ότι θα διαγραφεί. Μα κάποιοι λένε ότι μπορεί να το ήθελε κιόλας αυτό. Ουσιαστικά αυτό που συνέβη τις προηγούμενες μέρες την Παρασκευή ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθήσας ουσιαστικά διαγραφής. Ο κ. Κίτσος, νομίζω εδώ και ένα χρόνο περίπου, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε με τοποθετήσεις του σε μέσα ενημέρωσης και εδώ στην εκπομπή, είχε πάρει σαφείς αποστάσεις προσωπικά από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη. Και εκεί είχε στοιχεία προσωπικής κριτικής. Ναι, ναι. Πάλι δεν ήταν, όπως και με τον κ. Τσακαλώτο, μία διαφωνία σε ένα θέμα στρατηγικής. Ήταν συνολική απόσταση, συνολικά. Και για βαριά ζητήματα. Στο τέλος έγινε και για την Νοβάρτης. Υπήρχε η πανδημία, η οικονομία, το ενεργειακό κομμάτι. Και στο τέλος ήταν και το θέμα της Νοβάρτης, που ουσιαστικά εκεί η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, έκρινε ότι δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό, υβρίζοντας την κυβέρνηση για θέματα θεσμικά, και έδωσε ουσιαστικά την οδηγία να διαγραφεί με συνοπτικές διαδικασίες ο κύριος Κίτσος. Ναι. Νομίζω ότι και ο κύριος Κίτσος. Χωρίς καν να παραπεμφθεί στο πειθαρχικό. Ναι, ακριβώς. Ενεργοποιήθηκε το άρθρο εκείνο που λέει ότι με τις δηλώσεις σου θέτησε αυτόν εκτός κόμματος. Ακριβώς, γιατί έχεις μια αντεθνική πολιτική και αντικομματική συμπεριφορά. Ναι. Νομίζω ότι ο τελευταίος που ευνηδιάστηκε από αυτή τη διαδικασία ήταν και ο ίδιος ο κύριος Κίτσος. Ναι, ναι. Επειδή τυχαίνει και γνωρίζω πολύ καλά τον ευρωβουλευτή, τον εξάρτητο πλέον ευρωβουλευτή της χώρας, νομίζω ότι και ο ίδιος το ανέμενε. Είναι φύς. Ήξερε ότι ο δρόμος που είχε πάρει ήταν αυτός. Πληροφορούμε δε ότι έγιναν απόπειρες στο τέλος του προηγούμενου χρόνου να υπάρξουν γέφυρες μεταξύ του κ. Κίτσου και της κυβέρνησης. Δεν υπήρξε αυτή η... Δεν έγιναν ποτέ πράξη οι προσπάθειες αυτές, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Και κατά συνέπεια, απλώς αυτό που περίμεναν. Δεν υλοποιήθηκαν ή δεν ευωδόθηκαν. Δεν ευωδόθηκαν, συγγνώμη. Δεν ευωδόθηκαν. Σωστή λέξη, δεν ευωδόθηκαν. Έγιναν οι προσπάθειες. Από τη μία πλευρά. Αλλά δεν είχαν από τη μία παιδιά. Πληροφορούμε ότι υπήρξαν επικοινωνίες από το Μεγάλο Μαξίμου προς τον κ. Κίτσο. Mm. Κάποια στιγμή μίλησε και ο ίδιος ο κ. Κίτσος με τον κ. Μητσοτάκη, νομίζω στα τέλη του προηγούμενου χρόνου. Δεν υπήρξε κανένα σημείο σύγκλησης. Συνέχισε το δρόμο της πολιτικής μοναξιάς ο κ. Κίτσος να αμφισβητεί κάθε επιλογή και φτάσαμε στην διαγραφή. Το που κρίσιμο κάποιοι θέμα. Γιάννη λένε ότι άργησε κιόλας να γίνει διαγραφή. Ναι, υπήρχε η εκτίμηση και η πληροφορία την οποία είχαμε μεταδώσει και εδώ ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ήθελε να διαγράψει τον κ. Κίτσο για να μην τον ιεροποιήσει. Δηλαδή, ανέχθηκε τις διαφωνίες εφόλης της ύλης του κ. Κίτσου. Δεν το πήγε μέχρι τέλους, μετά και τις τοποθετήσεις του για παρεμβάσεις, για θέματα σκανδάλων τα οποία δεν αποκαλύφθησαν. Και εκεί κρίθηκε ότι ουσιαστικά λειτουργεί αντεθνικά, γιατί είναι ευρωβουλευτής, και αντικομματικά, και γι' αυτό διαγράφει. Το ζήτημα είναι τι θα κάνει από εδώ και πέρα ο κ. Κίτσος. Η Νέα Δημοκρατία, ως όφιλε, του ζήτησε να παραδώσει την ευρωβουλευτική έδρα. Δεν θα το πράξει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πολλά τα σενάρια και στον κυριακάτικο τύπο. Τον έφεραν πολλές εφημερίδες να συζητά με όλους σχεδόν. Ναι. Από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον κύριο Βελόπουλο. Ναι. Ο κύριος Κίτσος μέσα από το αγαπημένο του Twitter τα διαψεύδει όλα αυτά. Και περιμένουμε να δούμε πάντως
όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι σπίτι του δεν άκατσε. Δηλαδή ότι τελείωσε μια δημοκρατία δεν σημαίνει ότι θα έχουμε να συζητάμε. Θα τελειώσει και την πολιτική. Για πάμε τώρα, παιδιά, στα της Ουκρανίας. Το πρωί ο Μιχάλης Νερτίου μας μετέδωσε την πληροφορία ότι κλείστηκε ραντεβού μεταξύ Biden, Πούτιν με μεσολαβητή τον Μακρόν για μια καταρχήν. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα. Καλώς σας ημέρα. Θανάση, για μια καταρχήν μεταξύ τους διαζώσεις συνάντηση. Θα προηγηθούν οι δύο υπουργοί των εξωτερικών και αν πάνε καλά τα πράγματα, τότε θα εξελιχθεί όλο αυτό σε μια μεγάλη σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια στην περιοχή. Υπάρχει αντίδραση? Τι λέει το ρεπορτάζ σου? Επίσημη ακόμη τοποθέτηση του Κρεμλίνου δεν υπάρχει για το αν θα υπάρξει αυτή η συνάντηση τελικά. Ναι. Σαφώς είναι θετική η αντιμετώπιση σε αυτή την πρωτοβουλία του κυρίου Μακρόν. Το πλαίσιο αυτής της συνάντησης κορυφής μεταξύ των δύο προέδρων φαίνεται πως οριστικά θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών και εκεί θα φανεί αν και υπό ποιες ακριβώς διαστάσεις θα γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν νομίζω βέβαια ότι δεν θα υπάρξει θετικότατη αντιμετώπιση από το Κρεμλίνο. Νομίζω απλώς ότι η Μόσχα θέλει να θέσει τους δικούς της όρους, να γίνει ο διάλογος στη βάση του πώς έχουν εξελιχθεί μέχρι στιγμής οι προτάσεις της για τις συνθήκες ασφάλειας στην Ευρώπη. Αυτές δηλαδή που ξεκίνησαν όλη αυτή τη συζήτηση γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου, όταν δημοσίως διατυπώθηκαν και ανακοινώθηκε από την Ρωσία ότι υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία για τις εγγυήσεις ασφάλειας. Οι Ρώσοι θεωρούν ότι το Ουκρανικό είναι μόνο μία διάσταση αυτού του προβλήματος. Ναι. Συνδέουν δηλαδή την σταθερότητα στην ίδια την Ουκρανία με το γενικότερο πλαίσιο ασφάλειας που πρέπει να συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρώπης, αν όχι κόσμου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και βέβαια επιμένουν στην γραμμή που φαίνεται πως σε ένα βαθμό επιβεβαιώνεται κιόλας, ότι κάνουν διάλογο, όπως λένε, με το πραγματικό αφεντικό, με αυτόν δηλαδή που αποφασίζει, με τον ίδιο τον Τζο Μπάιντεν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς θεωρούν ότι εν πολλής για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και για το επιρροή στο καθεστώς του κυρίου Ζελένσκι είναι καθοριστικός ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 24 του μήνα ο Μπλίνκεν θα συναντήσει τον κύριο Λαυρόφ και από εκεί περιμένουμε να υπάρξει η προσυζήτηση, η προεργασία για την επικείμενη συνάντηση, Θανάση, του Πούτιν με τον κύριο Μπάιντεν, αλλά μας λες ότι ακόμα η ρωσική πλευρά δεν το δίνει επίσημα. Ναι, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο σχόλιο του Κρεμλίνου, δεν έχω δει δηλαδή κάτι τέτοιο. Υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές σε όλα τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αλλά μέχρι στιγμής είναι πηγές κυρίως από την Ουάσιγκτον. Είναι επίσημη ανακοίνωση από τις ΗΠΑ, Θανάση. Ή από τη Γαλλία, ναι. Αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει ακόμη αναλυτική τοποθέτηση. Ίσως βέβαια και λόγω του γεγονότος ότι όλες οι ρωσικές υπηρεσίες και τα μέσα ενημέρωσης είναι στραμμένα στην υπόθεση αυτή, στην εξέλιξη της κρίσης στην Ουκρανία και ειδικά στο πώς υποδέχονται τους πρόσφυγες εδώ στο Ροστόφ που βρίσκομαι, πώς προωθούνται όλοι αυτοί σε άλλες περιφέρειες της Ρωσίας. Μιλάμε για τεράστιους πλέον αριθμούς, 63.000 πρόσφυγες, το 60% εξ αυτών είναι παιδιά και οι εκτιμήσεις λένε ότι θα φτάσουμε δυστυχώς τις εκατοντάδες χιλιάδες όσο συνεχίζεται η κλιμάκωση αυτής της κρίσης. Μάλιστα. Εντός της Ουκρανίας. Κλείνουμε σήμερα 5ο 24ωρο, όπου οι ρωσόφωνες περιοχές καταγγέλουν χτυπήματα από το ουκρανικό πυροβολικό και τη νύχτα ήταν πολύ ανήσυχα από εκεί. Να μου επιτρέψετε μια φράση μόνο, ότι προφανώς είναι πολύ σωστή η πρωτοβουλία Μακρόν για αυτή τη διάσκεψη. Βεβαίως να σημειώσουμε ότι έχει το ρίσκο της, διότι είναι σε ανώτατο επίπεδο. Οπότε αν ομιγέννητο το δεν πάει καλά, δεν υπάρχει επόμενο βήμα. Σωστά, δεν υπάρχει πιο πάνω. Δεν υπάρχει πιο πάνω. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να πετύχει. Δεν θέλω να πιστεύω τι θα συμβεί αν δεν πετύχει και να παγίσει αυτή η διάσκεψη εφόσον γίνει. Είναι σωστή η πρωτοβουλία, αλλά δεν έχει πιο πάνω. Σωστά. Δεν έχει σωστά. Είναι το ανώτατο δυνατό επίπεδο. Να σημειώσουμε ότι δεν έχει κλείσει κάτι ακόμα, έτσι. Είμαστε στα προκαταρκτικά. Δεν έχει κλείσει 100% ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση. Μάλιστα.
Παντελή. Έχω την αίσθηση ότι η Τζεν Ψάκη το ανακοίνωσε, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Το Ελιζέ το ανακοίνωσε, με την προϋπόθεση, λέει το Ελιζέ, ότι δεν θα εισβάλλει ή δεν θα κλιμακώσει περαιτέρω η Ρωσία, έτσι. Σωστά, αυτό είναι. Θα υπάρξει πρώτα συνάντηση Λαβρόφ-Μπλίνκεν για να το πούμε. Αλλά τι λες εδώ τώρα εσύ, λες ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, επίσημη επιβεβαίωση από το Κρεμλίνο, μπορεί τα πράγματα να τρέξουν. Φοβούνται αυτό δηλαδή, ότι αν ο Πούτιν δεν απαντήσει για τη συνάντηση, τότε μπορεί να έχουμε εξελίξεις πριν τις 24. Λέω ότι είναι υποσυζήτηση για να γίνει αυτή η σύνοδος κορυφής. Ναι. Δεν έχει κλείσει 100%. Όλα τρέχουν. Αυτό που θα γίνει θα είναι η συνάντηση Λαυρόφ-Μπάιντεν. Εντάξει, και η προϋπόθεση που θέτουν οι Γερμανοί, Παντελή, είναι απολύτως λογική. Ότι δεν θα μπορούσε ο Πούτιν να είναι, ας πούμε, σε μια διάσκεψη και την ίδια ώρα τα ρωσικά στρατεύματα να εισβάλλουν στην Ουκρανία. Σωστά. Με αυτό που πήγε η Αμερική. Μπορώ να κάνω την πρόβλεψη. Ναι. Μπορώ να κάνω την πρόβλεψη, επειδή όλοι προβλέπουμε και μαντεύουμε ημερομηνίες, ότι μέχρι να γίνει η συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν, δεν θα υπάρξει καμία κλιμακούμενη δραστηριότητα. Μάλιστα. Από το ρωσικό στρατό. Ναι. Είναι ασφαλής η πρόβλεψη. Καλή πρόβλεψη είναι αυτή, ναι. Να πούμε ότι είχαμε την διάσκεψη για την ασφάλεια το Σαββατοκυριακό, έτσι, που όλα περιστράφηκαν γύρω από την κρίση. Οι Ρώσοι δεν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε αυτή τη σύνοδο. Πολύ εντύπωση έκανε ο λόγος του Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι τι να τις κάνω εγώ τις κυρώσεις στους Ρώσους όταν θα μας έχουν ισοπεδώσει. Ο καγκελάριος ο Σόλτς προειδοποίησε ότι θα έχουμε πιθανόν, είναι πολύ κοντά στο να έχουμε μια πόλεμο στην Ευρώπη, και είπε ότι κάποια στιγμή και η Ρωσία, καταλαβαίνουμε τους φόβους, αλλά πρέπει και η Ρωσία να σεβαστεί το γεγονός ότι υπάρχει χάρτα των Ηνωμένων Εθνών που λέει ότι οι χώρες αυτές είναι ανεξάρτητες και μπορούν να διαλέξουν σε ποια συμμαχία θα ανήκουν. Είναι θέμα διεθνούς δικαίου, είναι η χάρτα του ΟΗΕ, η συμφωνία του Ελσίνκι που λέει ότι ο καθένας, κάθε χώρα, μπορεί να διαλέξει σε ποια συμμαχία θα ανήκει. Αυτά τώρα τα λέει ο Σόλτς, ενώ προηγουμένως είχε πει ότι δεν είναι ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή η Ρωσία ή η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και ούτε πρόκειται μέσα στο επόμενο διάστημα. Nice. Και εντύπωση έκανε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, ο οποίος είπε ότι αν ξεκινήσει ένας πόλεμος θα μας πάρει όλους την μπάλα. Δεν είναι ότι η Κίνα θα μείνουμε απ' έξω, θα έχουμε κι εμείς μεγάλα προβλήματα, και γι' αυτό θέλει και η Κίνα να μεσολαβήσει, να διαμεσολαβήσει και αυτή με δικές της. Τώρα, Παντελή, οι Γερμανοί είναι σε ένα βέρτιγκο πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι. Μία λένε έτσι, μία λένε αλλιώς. Και νομίζω ότι και ο Ουκρανός τη χώρα που σε φιλοξενεί έχει στοχοποιήσει, διότι δεν του δίνεται και όπλα. Δεν του δίνουν όπλα, ναι. Και δεν πρόκειται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι γνωστό σήμερα, να πάρει μέρος σε ευρωπαϊκές εκπαιδεύσεις στρατιωτών στην Ουκρανία. Μόνο στα πλαίσια του ΟΗΕ, όχι σαν Ευρώπη, δεν θα πάρει. Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα, Θαλάσση. Πάμε γρήγορα για να μην τον ταλαιπωρούμε. Στον Άρη τον Κουτσούκη μαζί με τον κύριο Γεροντιδάκη, γιατί ο άνθρωπος του αγνοείται στο πλοίο, στο γύρο Φέρι, Ολύμπια, στο φλεγόμενο πλοίο. Έλα, Άρη, τον ευχαριστούμε πολύ τον άνθρωπο που είναι μαζί μας. Καλημέρα. Σας έχει τον πατέρα του που αγνοείται στο πλοίο και μάλιστα είναι και ο ίδιος αυτοκινητιστής, οπότε γνωρίζει καλά τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτά τα δρομολόγια και ανησυχείτε ακόμα. Δεν ξέρω, χθες μου λέγατε το πρωί όταν βγήκε ο Λευκορώσος, νιώσατε μια ελπίδα να γεννιάτε μέσα σας, αλλά φαίνεται ότι οι ώρες περνούν και ακόμη δεν έχετε κάτι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Είχα και εγώ μια ελπίδα, εφόσον βγήκε το παλικαράκι άθικτος, μακάρι να βγει και εμένα ο δικός μου πατέρας έτσι. Αλλά είναι λίγο δύσκολο. Τι σας λένε, κύριε Χειροτιδάκη? Ότι ψάχνουν ακόμα και ότι θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Σήμερα τουλάχιστον εύχομαι να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ο πατέρας σας... Η τελευταία που είχατε με τον πατέρα σας πότε ήταν? Ήταν την ώρα που έμπαινε στο καράβι στη Γουμενίτσα. Είχε καμπίνα. Μια μισή ώρα. Είχε καμπίνα. Όλοι δικαιούμαστε καμπίνες. Ναι. Αλλά απλά οι καμπίνες στο συγκεκριμένο καράβι είναι άθλιες. Γιατί το λέτε? Γιατί είναι μέσα στη βρώμα και δόξα τω Θεώ βγήκαν και άλλοι συναδέρφοι μου και το είπανε και αυτό. Ναι. Για κοριούς, ψήρες, τσιμπούρια. Το νερό ανοίγαμε τη βρύση και έβγαινε σκουριά.
το φαγητό άθλιο. Και πηγαίναμε, κάναμε παράπονα κάτω στη ρεσεψιόν και μας λέγανε ότι αυτό είναι το καράβι, παιδιά. Άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, μην μπαίνετε ή κάντε ό,τι θέλετε. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μπαίνατε κάνοντας το σταυρό σας κάθε φορά σε αυτά τα καράβια. Φυσικά, ναι, ναι. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα βγει μετά το normal. Έρχονται κι άλλα στη σειρά. Δηλαδή, λέτε ότι κι εσείς έχετε ταξιδέψει με το ίδιο πλοίο? Ναι, βέβαια, ναι, πολλές φορές. Και πού διανυχτερεύατε? Αναλόγως τώρα, αν ήμουν στο πάνω το κατάστρωμα, ναι, μερικές φορές κοιμόμουν και στο αυτοκίνητο. Δεν ερχόταν το πλήρωμα να σας πει, άνθρωπέ μου, απαγορεύεται εδώ, πρέπει να βγεις από την ταλίκα, να ανέβεις πάνω για λόγους ασφαλείας? Κάνουν τα στραβά μάτια. Κάνουν τα στραβά μάτια, δε. Άρα έχετε λόγους... Λέω, παιδιά, υπάρχει κορονοϊός. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δεν μπορούμε να μπαίνουμε τέσσερις στην καμπίνα. Σωστά. Γιατί ο ένας, okay, μπορεί να γνωρίζει τον άλλον. Σωστά. Αλλά δεν ξέρεις το τι κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος. Σωστά. Και... Είναι και αυτό. Ό,τι επιτρέπεται, απαγορεύεται. Και κορονοϊό δεν επέλεγαν να μείνουν στις... Πήγαιναν στα αυτοκίνητα. Ναι. Επειδή ήταν άθλιες συνθήκες. Ναι, και πριν βγει ο κορονοϊός, πάλι το ίδιο γινόταν. Ναι. Άρα έχετε λόγους να πιστεύετε? Έχουμε δει και τις φωτογραφίες από τις άθλιες συνθήκες, τις οποίες ταξίδευαν αυτοί οι άνθρωποι, και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι παρά τις πολλές καταγγελίες που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, δεν άλλαξε τίποτα. Τίποτα, τι να αλλάξει? Αφού θέλει να πάρει όλη τη γραμμή. Έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ο πατέρας σας διανυχτέρευσε μέσα στο φορτηγό? Από ό,τι βγαίνουν τα γεγονότα, λογικά έμεινε στο αυτοκίνητο, κατέβηκε στο αυτοκίνητο. Δεν μπορείτε, έτσι όπως παρκάρουν τα φορτηγά μέσα στο γκαράζ, ασφιχτικά μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Καλά-καλά δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα. Καλά λέω? Ναι, δεν μπορείς. Το έχουμε περάσει όλοι μας και όταν πήγαμε ταξίδι και με την οικογένεια και βάζουμε το αυτοκίνητο μέσα στο πλοίο. Πόσο μάλλον τα φορτηγά. Αν χρειαζόσασταν στη διάρκεια της νύχτας να πάτε προς νερού σας, ρε παιδιά, τι κάνετε? Ναι. Την προσευχή. Μάλιστα. Κάναμε την προσευχή μας. Το καλείτε στο κινητό του? Αλλά έτσι είναι, πολύ ασφιχτικά. Το κινητό του χτυπάει? Όχι, όχι. Όχι, Δεν δίνει σήμα καθόλου. Δεν δίνει καν σήμα. Εγώ τον παίρνω τηλέφωνο από την ώρα που πήρε φωτιά το καράβι. Και δεν έδινε σήμα? Εγώ κατέβαινα. Όχι, όχι. Κατέβαινα, ήμουνα στην Ιταλία, κατέβαινα να πάρω καράβι για να γυρίσω στην Ελλάδα. Ναι. Και με ειδοποίησαν ότι ο πατέρας σας βρίσκεται μέσα στο καράβι. Ναι. Τον παίρνετε τηλέφωνο μέσα. Τον παίρνετε μέχρι και σήμερα. Ναι. Και είναι και δεν χτυπάει, είναι νεκρή η γραμμή. Είναι νεκρή η γραμμή. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να βρείτε τον πατέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι. Με την εταιρεία έχετε μιλήσει, συγγνώμη, με την εταιρεία έχετε μιλήσει? Φυσικά, ναι. Και με την εταιρεία τη δικιά μου, δεν λέτε, που δουλεύω. Όχι, με την εταιρεία του καραβιού. Ναι. Ναι. Όχι, όχι, δεν έχω μιλήσει καθόλου. Μάλιστα. Ελπίζουμε να βρεθεί ο πατέρας σας και να είναι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι, να είστε καλά. Να είστε επίσης καλά. Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, Άρη. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μαρία Ζαχαράκη τώρα. Λοιπόν, σου λέει ο άνθρωπος που παίρνει τηλέφωνο του πατέρα μου. Δεν δίνει καν σήμα και περιγράφει και την ανάγκη τους. Διότι κοίτα να δεις, η ανακοίνωση εταιρεία που λέει περίπου είναι ευθύνη των οδηγών που μένουν και τα λοιπά. Έλα εδώ ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Ο άλλος γιατί περνάει τη νύχτα του μέσα στο αμπάρι κάτω-κάτω, στη θέση του οδηγού? Από κέφι. Έτσι γουστάρει. Όταν είναι πληρωμένη η καμπίνα, δεν γουστάρει να πάει να ξαπλώσει, να ξεκουράσει το κορμί του μέσα σε όλη του την κόπωση? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί κουράζονται, δεν είναι αστεία πράγματα. Μα σου είπε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι οι άθλιες συνθήκες μέσα στο καράβι. Και δεύτερον, σου λέει. Ότι δεν ελέγχει κανείς κανέναν. Ναι. Και τρίτον, έχουμε και τον COVID. Αλλά λοιπόν λέει. Μα σου είπε όμως ότι και πριν το COVID ήταν έτσι. Δηλαδή η αθλειότητα στις συνθήκες υπήρχε και πριν COVID. Σωστά. Δεν είναι πια έτσι. Και ότι κανείς δεν ασχολείται από το πλήρωμα. Προφανώς όλο αυτό, επειδή και το πλήρωμα γνωρίζει τις συνθήκες, αφήνει, κοιτάει από την άλλη μεριά όταν θέλει ο οδηγός να πάει να κοιμηθεί στο αυτοκίνητο. Πιθανά. Αυτό συμβαίνει. Πιθανά. Αυτό περιγράφει ο άνθρωπος. Άμα είχαμε τώρα τις φωτογραφίες να δούμε, είναι κοργή, ακάραια, μούχλα, βρώμα, κομμένα σεντόνια, τρυπημένα σεντόνια. Μα έχετε καταγγελία του ανθρώπου που χτύπησε. Παιδιά, τα παίξαμε χθες στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων τις φωτογραφίες. Δεν κάθεται άνθρωπος εκεί. Μα δηλαδή, δεν υπάρχει δεν τίποτα κάθεται. Πιο συγκλονιστικό από την καταγγελία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ταξιδέψει με το καράβι. Δεν είναι, μου είπανε άλλο. Ναι, και σου λέει, κάνει τα στραβά μάτια. Και σου λέει ότι εγώ τα έχω ζήσει αυτά που σου λέει. Δηλαδή, πιο συγκλονιστική από τη μαρτυρία αυτή δεν υπάρχει. Τι άλλο θα ακούσει? Λοιπόν, πάμε, Μαρία Ζαχαράκη. Για πάμε τώρα στη Μαρία τη Ζαχαράκη. Έλα, Μαρία. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα.
Το θέμα πάντως αυτό που συζητάτε έχει απασχολήσει και εδώ την Τουρκία αρκετά από την πρώτη στιγμή με έκτακτα, γιατί υπήρχαν μέσα και 24 Τούρκοι οδηγοί. Mm-hmm. Και μάλιστα ένας από τους αγνοούμενους ακόμη είναι Τούρκος. Επομένως απασχολεί και την Τουρκία το ζήτημα αυτό. Είναι τραγικό βέβαια, ανάλογα βέβαια αν θα βρεθούν οι αγνοούμενοι ή όχι. Λοιπόν, πέρα τώρα από αυτό το ζήτημα έχουμε διερευνητικές που ξεκινούν αύριο. Σήμερα υπάρχουν βέβαια υπάρχει μια συνάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας με της Ελλάδας, τον κύριο Κώστα Φραγκογιάννη και τον κύριο Σεντάτον Άλλη, οι οποίοι θα συζητήσουν θέματα αυτά που λέμε έτσι πιο χαμηλής διπλωματίας, που έχει να κάνει με την οικονομία, το εμπόριο, τον τουρισμό, θέματα που θεωρούν και οι δύο χώρες ότι ίσως ας ξεκινήσουμε από εκεί να συνεργαζόμαστε και μετά πάμε στα πιο σοβαρά, τα πιο δύσκολα, mm-hmm. μάλλον, για να δούμε αν μπορούμε να τα συζητήσουμε. Πάντως το θέμα των διερευνητικών αυτών απασχολεί σήμερα τον τουρκικό τύπο. Έχουμε τη Χουριέτε, η οποία μιλάει για κινητικότητα διαβουλεύσεων στην Αθήνα, γιατί έτσι ονομάζει τις διερευνητικές, και κάνει λόγο βέβαια για ένταση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένταση, λέει, στις τουρκο-ελληνικές σχέσεις, γιατί υπάρχουν αμοιβαίες δηλώσεις, αλλά παρόλα αυτά αύριο, Τρίτη δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο 64ος γύρος αυτών των διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Και βέβαια δεν αφήνει απ' έξω τη συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Καμάλα Χάρη, στην Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί εκεί βάζει τη σφήνα, θα λέγαμε, η Χουριέτ, ότι okay, κάνουμε διερευνητικές, αλλά από την άλλη η Ελλάδα συνεχίζει να παραπονιέται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Τουρκία. Mm. Που από αυτό καταλαβαίνουμε, από αυτή τη σφήνα, όπως λέμε μέσα στο άρθρο, καταλαβαίνουμε την ενόχληση που υπάρχει εδώ στην Άγκυρα από τις επαφές αυτές που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για αυτά που λέει για την Τουρκία σε διεθνές επίπεδο και στο ανώτατο διεθνές επίπεδο βέβαια. Υπάρχουν και άλλα βέβαια δημοσίευματα. Όχι, και θα... Καμιά δεκαετία νησιά, ας πούμε, δεν το υπολογίζουν. Όχι, απλά μας τα παίρνουν. Σε ενοχλούν μέσα και εκλογικές συνδέσεις. Μάλλον θα πρέπει να ρωτάει ο Υπουργός την Άγκυρα για το τι θα λέει στις επαφές του. Απέντε τον καλή. Λέει, θα δω την Καμάλα. Τι να πω. Τι να πω, κυρίως, τι να πω. Έχουν ενοχληθεί βέβαια και από τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια, που είπε ότι ο κύριος Δένδιας είπε ότι η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει μια οθωμανική ατζέντα. Και αυτό ενοχλεί, ενώ είναι ουσιαστικά αυτό που όλοι παραδέχονται εδώ στην Τουρκία για την Οθωμανική ατζέντα του κυρίου Ερντογάν. Θέλω να πω επίσης ότι είχαμε δηλώσεις και από τον Κιλιτστάρογλου, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εθνικά θέματα. Καταρχάς μίλησε για μια Τουρκία η οποία, αν αναλάβουν αυτή την εξουσία βέβαια η αντιπολίτευση, θα δημιουργήσουν, λέει, ένα δυνατό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα είναι στο κέντρο και αυτής της περιοχής. Βέβαια, αφού αναπτυχθούν κάποιες σχέσεις με τις οποίες δεν έχουν καλές σχέσεις τώρα, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι το Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά, αυτό που λέει ο κύριος Κιλιτσάρογλου είναι συνέχιση μιας πολιτικής που έχει χαράξει ήδη ο κύριος Ερντογάν, να το πούμε αυτό. Ναι, δεν ήταν έτσι, να φτιάξουμε τις σχέσεις με την Ελλάδα. Σχέσεων. Για την Ελλάδα το μόνο που μια αναφορά που έκανε σε αυτή τη συνάντηση που έδωσε στο Reuters είναι ότι γιατί αγοράσαμε, λέει, τους S-400 και τους έχουμε στην αποθήκη. Τους αγοράσαμε μήπως γιατί θα επιτεθούμε στην Ελλάδα, αναρωτιέται. Πού θα επιτεθούμε, για παράδειγμα. Αλλά κάτι περισσότερο δεν λέει. Πάντως οι θέσεις είναι ευλαμπία οι ίδιες περίπου και στο θέμα της Ελλάδας. Είναι οι ίδιες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέλω να πω. Ναι, και καλά σε αυτό, Μαρία, γιατί αν δεν κατέβει ο Ιμάμογλου και κατέβει μόνο ο Κιλιτσντάρογλου, τότε πιθανότατα θα είναι και εκείνος που θα βρεθεί στη θέση του Ερντογάν. Μάλιστα. Με βάση ένα πλάνο γρήγορα, παιδιά, και με τους νοικουμάδες που κέρασε
ο Ερντογάν να μελώσει τον κόσμο. Ναι, το έχουμε και. Το είδαμε και αυτό. Ναι, το είδαμε. Ναι. Επειδή ανάρρωσε ο κύριος Ερντογάν από τον κορονοϊό, τον πέρασε πολύ ελαφρά φυσικά, όπως είπε και αυτός και η γυναίκα του. Ένας λοιπόν εδώ ζαχαροπλάστης μοίρασε λουκουμάδες δωρεάν, 100 κιλά λουκουμάδες μάλιστα. Έτσι, πολύ λάτσα, προς τον κόσμο, για να ευχηθεί ο κόσμος καλή ανάρρωση στον κύριο Ερντογάν και επίσης είπε, έκανε και δηλώσεις. Και πολιτικό πρόσωπο έγινε ο Λουκουματζής, να το πούμε έτσι. Αναμένουμε, λέει, όλος αυτός ο κόσμος να ψηφίσει πάλι τον πρόεδρό μας, τον κύριο Ερντογάν, το 2023. Αλλιώς θα του κάτσω λουκουμά στο λαιμό. Και να πάρει το 75% των ψήφων. Άκη. Εντάξει. Καλημέρα, Μαρία. Εσύ το λες διαφορετικά. Μα τι άλλο θα δούμε τώρα που μας πεινάει στην Τουρκία και του μοιράζει λουκουμάδα για να το έχετε περαστικά. Καλημέρα, Μαρία μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παρ' όλα αυτά, έστω και δεν ρωτήσαμε τον κύριο Καλίν Μητσοτάκης, Καμάλα Χάρης, προετοιμασία για Λευκό Οίκο. Για Λευκό Οίκο, ναι, φαίνεται ότι πράγματι και με τη συμφωνία την ελληνοαμερικανική, Αθήνα-Ουάσιγκτον είναι στην καλύτερη τους περίοδο αυτή τη στιγμή. Mm. Είναι προφανές ότι και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν ταραξή στην περιοχή. Έχουν ένα μέτωπο το Ουκρανικό. Δεν θέλουν κι άλλο. Δεν θέλουν κι άλλο. Γι' αυτό βλέπουμε και την ενόχληση του Ερντογάν εξαιτίας της απομόνωσης στην οποία βρίσκεται. Η αποχώρηση Μέρκελ έφερε και τους Γερμανούς να φύγουν από τις αποστάσεις της πρώην καγκελαρίου. Κατά συνέπεια, ο κ. Μητσοτάκης επενδύει και σχέση με τις ΗΠΑ, συνάντηση με την Καμάλα Χάρης και προετοιμασία το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου θα έχει οριστεί, θα έχει κλειδώσει και η ημερομηνία της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο και τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη έχετε μετά Μητσοτάκη. Από ό,τι διάβασα. Ο κύριο Σκυλακάκη. Ναι. Ο άνθρωπος που έχει. Θα μας πει. Όχι, μας τον είπε ο κύριο Σκυλακάκη. Ο θησαυροφύλακας. Ο θησαυροφύλακας, βεβαίως. Ξέρετε, είναι πόσα, σε πόσους, πότε. Πότε. Αυτά είναι τα τρία ερωτήματα που περιμένω. Καλά, το ποιου ονομαστικά δεν χρειάζεται να ξέρουμε. Σε πόσους. Είναι τα 4P. Ναι. Πόσα, πότε, σε ποιου και. Πόσους. Πόσους. Ναι, σωστά. Εντάξει, τα τέσσερα πι. Αυτά τα τέσσερα πρέπει να τα απαντήσει ο κ. Σκυλακάκης, οπωσδήποτε. Για πάμε ρωτήσουμε. Να δούμε τώρα, θα μας απαντήσει έστω και στο ένα πι. Πάμε, διάλειμμα. Καλή σας ημέρα, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Τώρα πάμε να δούμε τα νεότερα για τις έρευνες στο γύρο Φέρι Ολύμπια. Για τους 10 αγνοούμενους, ο κύριος Κατσαφάδος, ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πού βρισκόμαστε στο πεδίο των ερευνών? Κύριε Παυλόπουλε, τελείωσαν οι έρευνες από την ΕΜΑΤ και από το πλήρωμα του Σάλβα της Ολλανδικής εταιρείας χθες το βράδυ. Mm-hmm. Ναι. Σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πριν τις 9 η ώρα το πρωί, θα ξαναρχίσουν οι έρευνες μέσα στο συγκεκριμένο σκάφος από μεγάλο αριθμό ανδρών της ΕΜΑΚ και από τους Ολλανδούς διασώστες. Είναι δύο οι ομάδες της ΕΜΑΚ που επιχειρούν. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δεν έχει σταματήσει καθόλου η κατάσβεση του πλοίου. Γίνονται αναβάλεις. Υπάρχουν ακόμα μικροαιστείες φωτιάς, αλλά είναι πολύ τοξικό το περιβάλλον, όπως καταλαβαίνετε. Εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν ακόμα σε αρκετά σημεία του πλοίου, γιατί έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση γύρω από την κατάσβεση, σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε να ελέγξουμε τη φωτιά, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ υψηλές ακόμα οι θερμοκρασίες σε αρκετά κομμάτια του πλοίου, αλλά και είναι και πολύ τοξικό το περιβάλλον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η επιχείρηση, η οποία είναι μια δύσκολη επιχείρηση, γίνεται μέσα στο σκοτάδι, όπως καταλαβαίνετε, στα γκαράζ του πλοίου, και στο πρώτο και στο δεύτερο, γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά και με βάση τις οδηγίες των ειδικών. Ο Λευκορώσος, κύριε Υπουργέ, μίλησε, έχει δώσει κάποια στοιχεία, γνωρίζετε, διότι έχουμε ακούσει ότι είπε ότι άκουγε και άλλες φωνές ανθρώπων που είναι ζωντανοί. Ναι, είναι συγκεκριμένες αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει, είναι συγκεκριμένα. Κοιτάξτε, δεν θέλω να δημιουργούμε μια διαφορετική εικόνα από αυτή η οποία πραγματικά υπάρχει. Έχει δώσει κατάθεση ο Λευκορώσος στις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ακόμα 10 αγνοούμενοι και γι' αυτό το λόγο γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να ερευνηθεί το πλοίο όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να μπορέσουμε να τις εντοπίσουμε και να δούμε σε τι κατάσταση. Κινδυνεύει με βύθιση το πλοίο?
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουμε επίθεση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ... Κοιτάξτε, εκτός από το να ψάξουμε και να βρούμε τους αρνοούμενους, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και άλλες καταστάσεις. Να περιορίσουμε την πυρκαγιά, να μην βουλιάξει το πλοίο τους ώστε να έχουμε ένα ναυάγιο και να μην έχουμε και περιβαλλοντολογική ρήπανση. Όλα αυτά μέχρι στιγμής ελέγχονται. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε για τις καταγγελίες που έχουν γίνει από τους οδηγούς φορτηγών? Πριν από λίγο, ο κύριος Γεροντιδάκης, ο πατέρας του οποίου αγνοείται, είναι ένας από τους αγνοούμενους στο κουφάρι του πλοίου, οδηγός και ο ίδιος, είχε ταξιδέψει με το συγκεκριμένο πλοίο. Μας περιέγραψε συνθήκες άθλιες. Λέει ο άνθρωπος, όλοι οι οδηγοί έχουν καμπίνα, όμως οι καμπίνες ήταν γεμάτες από κοριούς, ψήρες, οι βίσες έσταζαν σκουριά και όταν πηγαίναμε να παραπονεθούμε στη ρεσεψιόν μας έλεγαν αυτό είναι το πλοίο, άμα θέλετε μην ταξιδεύετε. Και αναγκαστικά λέει πολλοί από εμάς διανυχτέρευαν στο γκαράζ μέσα στα αυτοκίνητα και μάλιστα είπε ο άνθρωπος ότι όλοι έκαναν τα στραβά μάτια. Κανείς δεν ερχόταν να πει δεν επιτρέπεται, θα φύγετε από εδώ. Πώς θα τα αξιοποιήσετε όλα αυτά? Να βάλουμε κάτω κάποια δεδομένα, κύριε Παυλόπουλε. Το 2017 είχε γίνει μια καταγγελία στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής γύρω από τα συγκεκριμένα πλοία στην συγκεκριμένη υποθυμιακή γραμμή. Από το 2019 που έχει έρθει στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια επίσημη καταγγελία. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν έχετε επίσημη καταγγελία από το 2019, αυτό μας είπατε. Από το 2019 μέχρι σήμερα για τη συγκεκριμένη γραμμή, για τα συγκεκριμένα πλοία της εταιρείας, δεν έχουμε κάποια καταγγελία επίσημη. Ναι. Από εκεί και πέρα, όλες αυτές οι καταγγελίες θα διερευνηθούν και θα διερευνηθούν εξονυχιστικά. Αυτό το οποίο θέλω να σας ενημερώσω είναι ότι μόλις την περασμένη Τετάρτη, στις 16 δηλαδή του μήνα, διεξήχθη έλεγχος, διεξήχθη επιθεώρηση στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, μια επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές του λιμενικού σώματος, μια επιθεώρηση που ξεκίνησε σε 9 η ώρα το πρωί και τελείωσε στις 8 η ώρα το βράδυ. Ναι. Μια πολύ μεγάλη επιθεώρηση από 4 έμπειρους επιθεωρητές αξιωματικούς του λιμενικού σώματος, όπου διαπιστώθηκαν διάφορες παρατηρήσεις γύρω από τα θέματα υγιεινής στο πλοίο. Έγινε και άσκηση της ασφάλειας, κατέβηκαν και βάρκες, δηλαδή ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επιθεώρηση. Σημειώθηκαν κάποιες παρατηρήσεις γύρω από τα θέματα υγιεινής. Φανταστείτε ότι ήταν τόσο εξονικιστικός ο έλεγχος ο οποίος έγινε, όπου καταγράφηκε μέχρι ότι δεν υπήρχε σαπούνι σε κάποιες τουαλέτες. Ναι. Αυτό το λέω ενδεικτικά για να καταλάβετε το πόσο εξονικιστικός και ενδελεχής ήταν ο έλεγχος ο οποίος έγινε, η επιθεώρηση η οποία έγινε. Από εκεί και πέρα, προφανώς και θα ελεγχθούν όλες αυτές οι καταγγελίες οι οποίες από λίγο μου αναφέρατε. Θα ακούμε και εκεί τις τελευταίες μέρες. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Οι παρατηρήσεις. Να ξεκαθαρίσω όμως κάτι. Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω όμως κάτι. Το ότι αν μένουν. Καταρχήν, απαγορεύεται να μένουν οδηγοί στις καμπίνες, στις αυτοκίνητά τους μέσα στα γκαράζ. Σε οποιοδήποτε δρομολόγιο, όχι μόνο στο συγκεκριμένο, σε οποιοδήποτε δρομολόγιο. Αυτό απαγορεύεται ρητά μέσα από τους διεθνείς κανονισμούς. Και επιφορτισμένοι για να τηρούν αυτή τη διαδικασία είναι το πλήρωμα του καθεστώτος. Ναι, αλλά εδώ η εταιρεία περίπου έχει τις ευθύνες στους οδηγούς που επέλεξαν να παραμείνουν στα φορτηγά. Και ένα το κρατούμενο. Δεύτερο είναι οι παρατηρήσεις σε θέματα υγιεινής σε τι αφορούσαν. Αν επιβεβαιώνεται οι καταγγελίες των οδηγών που λένε ότι παιδιά τα κρεβάτια είναι γεμάτα κοριούς και ψήρες, πώς πέρασε τον έλεγχο το καράβι αυτό? Μου κάνει εντύπωση μία λέξη που χρησιμοποιεί η εταιρεία στην ανακοίνωσή της. Ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το ικανοποιητικά χωράει πολύ νερό. Πολλά εισαγωγικά. Κύριε Παυλόπουλε, θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες. Να ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η αρμόδια υπηρεσία εξυπνίαση των ναυτικών ατυχημάτων βρίσκεται στην Κέρκυρα. Να ξέρετε ότι θα ελεγχθούν όλες οι καταγγελίες. Να ξέρετε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να δούμε πώς ξεκίνησε η φωτιά και τι τυχόν ευθύνες υπάρχουν και τι δεν λειτουργήσε καλά ή τι πήγε καλά και δεν θα γίνησαμε ακόμα περισσότερα θύματα. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι έγινε ένας εξονυχιστικός έλεγχος. Ναι, πάντως, υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα γκαράζ μέσα στα φορτηγά, είναι απριόρι υπόλογη η εταιρεία. Αυτό λέει ο κανονισμός. Σωστά. Σας είπα, νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος. Σας είπα την ευθύνη για να τηρείται αυτός ο κανόνας, αυτός ο νόμος, αυτή η οδηγία, να μην μένει κανένας στα γκαράζ, την έχει το προσωπικό του κάθε πλοίου. Μάλιστα.
Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Τώρα, λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον δικηγόρο Βασίλη Νουλέζα. Να τον καλημερίσουμε, διότι φαίνεται ότι έχουν επικοινωνήσει αρκετοί από επιβάτες αυτού του πλοίου μαζί του, προκειμένου να δουν πώς θα κινηθούν νομικά. Καλή σας ημέρα, κύριε Νουλέζα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και περιεκτικός ουσιαστικός. Άκουγα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όσα έλεγε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν έχω εικόνα, ο κύριος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο κύριος Κατσαφάδος, ο αναπληρωτής υπουργός. Ο αναπληρωτής. Επιβεβαιώνεται πλήρως, γιατί εκπροσωπώ αρκετούς ιδιοκτήτες φορτηγών ψυγείων, οδηγούς, αλλά και την περίπτωση από την Κόρινθο, όπου αγνοείται ο 66χρονος οδηγός φορτηγού ψυγείου μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το χειρότερο και εύχομαι να βρεθούν όλοι ζωντανοί και σώοι οδηγοί. Το γεγονός, κύριε Παυλόπουλε, ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε έχουν περάσει σχεδόν τρεις μέρες και βρίσκονται εγκλωβισμένοι 10 και πλέον οδηγοί, δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν είναι Έλληνες ή Βούλγαροι, επιβεβαιώνει πραγματικά το γεγονός ότι κατά ευθεία παράβαση των κανονισμών της ισχύουσας νομοθεσίας. Έχουμε κάποιο θέμα, κύριε Νουλέζα, δεν σας ακούμε καλά. Τώρα σας ακούμε, κύριε Νουλέζα. Στις καμπίνες των φορτηγών αυτοκινήτων, διότι γίνει, ακούτε. Ναι, απλώς κάνετε κάποιες διακοπές, οπότε παρακαλούμε πολύ να επαναλάβετε. Είπατε ότι αυτό μας δίνει... Σας λέω ότι κατά ευθεία παράβαση των κανονισμών και της νομοθεσίας επέτρεπε η πλήκτρια εταιρεία να διανυκτερεύουν οι οδηγοί στα φορτηγά αυτοκίνητα ψυγεία. Και αυτό γινόταν για δύο λόγους. Με βάση τις καταγγελίες και όσα μου περιέγραψαν οι οδηγοί, αλλά και οι άνθρωποι που εκπροσωπώ. Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην γραμμή Ιγουμενίτσα Μπρίντιζη. Και νομίζω το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το λιμενικό σώμα, αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο. Και το γεγονός ότι έγινε επιθεώρηση έλεγχος και διαπιστώθηκαν πάρα πολλές τραγικές παραλήψεις που στήχησαν αυτό το τραγικό συμβάν, και αναφέρομαι στην πυρασφάλεια, στην πυρανίχνευση, στους τρόπους οδούς διαφυγής που πρέπει να εξασφαλίζονται σε περίπτωση ανάφλεξης ή εκδήλωσης πυρκαγιάς, είναι θεμελιώδης υποχρέωση της πλειοκτήτριας εταιρείας, η οποία φαίνεται ότι απολάμβανε μιας ιδιότυπης ασυλίας. Στις 16 Φεβρουαρίου που έγινε έλεγχος, βρέθηκαν κενά στην πυρασφάλεια. Βεβαίως, και να σας πω κάτι, στις περιπτώσεις αυτές δεν σας τα είπε ο κ. Συμπληρωτής Υπουργός. Όχι, το είπε. Δίνεται μια προθεσμία χρονική. Για την πυρασφάλεια το είπε, μαζί με συνθήκες υγιεινής. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένας χρόνος, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά, την νομοθεσία ασχολούμαι τα τελευταία 20 χρόνια με τέτοια περιστατικά, έχοντας σπουδάσει στην Ιταλία νομικά. Άραγε λοιπόν, τους δόθηκε μια προθεσμία, έχουν ένα χρόνο να συμπληρώσουν αυτές τις παραλήψεις. Ναι. Όμως σας λέω, κύριε Παυλόπουλε, ότι πάρα πολλοί οδηγοί, εκτός από εξαιτίας της ακαταλληλότητας των καμπινών, που είναι βρώμικες όπως και οι χώροι υγιεινής, έχω ταξιδέψει επανειλημμένα στο Μπρίντιζι και έχω προσωπική αντίληψη. Ήταν πλημελώς καθαροί οι χώροι υγιεινής και οι καμπίνες. Ένας άλλος λόγος που εξωθούσε, εξανάγκασε τους οδηγούς, οι οποίοι πάρα πολλοί εξ αυτών, και μάλιστα αυτό μου το είπε και ο εργοδότης του αγνοούμενου 66χρονου από την Κόρινθο, ότι πάρα πολλοί δεν ήθελαν να επιλέξουν το συγκεκριμένο δρομολόγιο και το συγκεκριμένο πλοίο, και αναγκάζονταν πολλές φορές να ταξιδέψουν με αυτό. Όμως οι λιμενικές αρχές κόβευαν εξαντλού την παρέμβασή τους στο να ελέγχουν αν έχουμε πιστοποιητικά εμβολιασμού ή rapid test οι οδηγοί, και από εκεί και πέρα όλα βαίνουν καλά. Ορίστε το τραγικό αποτέλεσμα. Η ευθύνη είναι και του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος και κυρίως της πλειοκτήτριας, εναντίον της οποίας θα στραφούμε δικαστικά σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί εξοδικαστικά η αποζημίωση, η χρηματική αποζημίωση, όχι μόνο της περιουσιακής σημείας, όχι μόνο της περιουσιακής βλάβης, αλλά και των κερδών, των διαφυγών κερδών αυτών των επιχειρήσεων. Κύριε Νουλέζα, να είμαστε σε επικοινωνία, παρακαλούμε, διότι... Μία,
Εδώ μία φαίνεται... λέξη μόνο. Ναι. Θα δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη των κατηγοριών, γιατί έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, διατάχθηκε επίκουσα προκαταρτική, ναι, από τον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας. Έχουν διαπραχθεί εγκλήματα και υπόλογοι και πρέπει να απολογούνται είναι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα, εκτός από την πλειοκτήτρια εταιρεία, που νομίζω θα έπρεπε να είχε καταργηθεί σε αυτό το δρομολόγιο, διότι ορίστε, κύριε Παυλόπουλε, το τραγικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για μια τραγωδία και απορώ πώς ο κύριος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Κύριε Νουλέζα, σας ευχαριστούμε. Είναι σοβαρά τα όσα καταγγέλλετε. Θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για οτιδήποτε προκύψει και σας ευχαριστούμε ξανά και πάλι. Καλή σας ημέρα. Θα κλείνουμε και γράφω συναρτή εισαγγελική αρχή. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Νουλέζα. Καλημέρα, κύριε Νουλέζα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ηλεκτρονικός τύπος. Εθνος.gr, στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Κοκαλιάρη, διαβάζουμε οι τρεις παράγοντες που κρίνουν το έκτακτο επίδομα του Πάσχα και οι κομβικές ημερομηνίες. Ημερησία.gr, ακίνητα παράταση της έκπτωσης φόρου για ανακαίνιση και της αναστολής ΦΠΑ στα νεόδμητα. HellasJournal.com, ο πόλεμος για την Ουκρανία προς το παρόν δεν θα γίνει. Ο Μακρόν θα φέρει στο ίδιο τραπέζι Biden, Πούτιν και άλλους παίκτες. Newsbomb, Euro Ferry Olympia, το θρίλερ των 53 ωρών και το θαύμα. Πώς το περιέγραψε ο διασωθής. Πρώτο θέμα, σήμερα ξεκινά η δίκη για την δολοφονία Μακρύ. Εκτέλεσαν τον βασικό μάρτυρα 7 ημέρες πριν. Newsit, κορονοϊός στον δρόμο προς την κανονικότητα, αλλαγές σε τέστινγκ, πιστοποιητικά εμβολιασμού και καραντίνα. Newsbeast, λουκέτο στους συνδέσμους χούλιγκαν βάζει η κυβέρνηση. Σήμερα οι ανακοινώσεις. Και κλείνουμε με το pondosnews.gr. Euro Ferry Olympia, Έλληνας οδηγός ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος. Λοιπόν, πάμε και στο κλειδιάρχο να δούμε τι θα μας επιφυλάξει σήμερα η μέρα και αύριο. Σήμερα θα είναι καλή ημέρα και αμέσως μετά, παιδιά, θα δω ο Σιλιακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός των οικονομικών. Εδώ είναι, κοντά μας, αν το δείξουμε στο Υπουργείο. Σιλιακάκη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Τα 4P, κρατήστε τα. Πόσα, πότε, σε ποιους και σε πόσους. Μάλιστα. Οπότε σημειώστε τα 4P. Και ένα αλφα. Ποιο είναι το αλφα? Αν. 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 Αν, γιατί πρέπει πρώτα να διαπιστώσουμε, να διαπιστώσουμε ότι έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Πρώτα θα μετρήσουμε... Υπάρχει αν ακόμα. Πάντα υπάρχει αν, το οποίο εξαρτάται πολύ και από τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Όσο χειρότερα, αν πάνε τα πράγματα άσχημα, περιορίζεται ο δημοσιονομικός χώρος και το ΑΕΠ. Συνεπώς, πρέπει να περιμένουμε. Να ερχόμαστε, κύριε Πέτρο. Πάμε στον καιρό και ερχόμαστε σε εσά. Την έριξε τη βόμβα. Υπάρχει και ένα αν. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ήπιο σήμερα ο καιρός, λίγες βροχές στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, υψηλές θερμοκρασίες, κύμα κακοκαιρίας αύριο και μεθαύριο. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με ήπιες καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη χώρα μας. Όπως βλέπουμε και στον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων, βαρομετρικό χαμηλού από την περιοχή της Αδριατικής αναμένεται να κινηθεί προς τα νότια και να απασχολήσει από αύριο τη χώρα μας. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι έχουμε συννεφιές και αυτή τη χρονική στιγμή προς τα ανατολικά και νότια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Σιγά σιγά όμως οι συννεφιές αυτές θα διαλυθούν και θα δώσουν τη θέση τους σε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, εξαίρεση βέβαια η Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου σήμερα αναμένουμε λίγες πρόσχερες τοπικές βροχές. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά την εξέλιξη για σήμερα Δευτέρα. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι στα Δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο θα συναντήσουμε λίγες πρόσχερες ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές. Νοτιάδες ή άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο με τοπικά ισχυρές εντάσεις. Και βέβαια ο παράγοντας αυτός, οι νοτιάδες δηλαδή, θα ανεβάσουν τον υδράργυρο αργά το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές κοντά στους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου. Να κλείσουμε με τους τελευταίους μας χάρτες και να δούμε και τη μεταβολή του καιρού που αναμένουμε αύριο και μεθαύριο. Βλέπετε με τους χρωματισμούς αύριο Τρίτη αλλά και την Τετάρτη θα έχουμε αρκετές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Καταιγίδες θα εκδοθούν κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Οι βοριάδες στις θάλασσες μας θα επικρατήσουν με αποτέλεσμα και την πτώση του υδραργύρου. Η καουκαιρία βέβαια αυτή θα είναι αρκετά σύντομη, μιας και από την Τσικνοπέμπτη αναμένεται βελτίωση του καιρού και πάμε και πάλι σε ήπιες καιρικές καταστάσεις μέχρι το επόμενο κύμα καουκαιρίας, το οποίο βέβαια το αναμένουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, κύριε Αρχέ.
Καλημέρα, καλημέρα σα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να συναντήσουμε τον πρωθυπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη, ο οποίο στην εισαγωγή την πέριξε τη βόμβα. Λέει, παιδιά, δεν είναι μόνο το πώ, πότε, ποιου. Σε ποιους και σε πόσους θα δώσουμε το έκτακτο βοήθημα. Υπάρχει πρωτίστως ένα αν θα τα καταφέρουμε, διότι όλα αυτά είναι υπό την αίσθηση του δημοσιονομικού χώρου και των εξελίξεων στην Ουκρανία. Σωστά? Ναι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, οι εξελίξεις στην Ουκρανία πώς επηρεάζουν. Επηρεάζουν τις τιμές κυρίως του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Κάθε 10 δολάρια που ανεβαίνει το φυσικό αέριο μας κοστίζει στην οικονομία 600 εκατομμύρια, μειώνει δηλαδή το ΑΕΠ κατά το αντίστοιχο ποσό. Κάθε 10 δολάρια που ανεβαίνει το φυσικό αέριο, ναι, ναι, μας κοστίζει 600 εκατομμύρια στο ΑΕΠ. Ναι. Ναι, ναι. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε λιγότερο χώρο και μεγαλύτερη ανάγκη να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν πρόβλημα στο ηλεκτρικό. Mm-hmm. Που είναι όλοι. Διότι όλα τα νοικοκυριά και όλες οι επιχειρήσεις. Άρα μπορεί η ανάγκη να παρέμβεται στο ηλεκτρικό, να τεινάξει στον αέρα το σχεδιασμό για το έκτακτο βοήθημα. Οποιαδήποτε περιθώρια, τουλάχιστον βράχει πρόθεσμα. Δηλαδή μπορεί να μην το δούμε αυτό το επίδομα. Συνεπώς να πρέπει να πάση. Περιμένουμε, να ναι. δούμε τι θα συμβεί εκεί, να περιμένουμε να μετρήσουμε. Τώρα, μου δημιουργείται μια πολύ μεγάλη απορία. Θα τη λύσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πάμε. Ναι, πάμε. Φύγαμε. Εδώ λοιπόν, είμαστε. Επιστρέψαμε με τον κύριο Σκυλακάκη και τον Πρωθυπουργό Οικονομικών. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Είναι ασφαλές να βάλουμε τίτλο, επειδή είπατε, να δούμε αν θα μπορέσουμε να δώσουμε το έκτακτο επίδομα, το οποίο έχει ανακοινωθεί από τον Υπουργό των Οικονομικών και τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ότι θα πάτε σε στοχευμένο επίδομα. Έχουμε πει ότι θα πάμε σε στοχευμένα μέτρα. Αυτό είναι με μαθηματική βεβαιότητα ότι θα γίνει, δηλαδή η κυβέρνηση, εφόσον υπάρχει χώρος, θα πάει με στόχευση οικονομικά ευάλωτους, ναι, και όχι σε οριζόντια, ναι, μέτρα. Αυτή αλλά είναι η πρώτη δήλωση. Υπάρχει ένα μεγάλο αν. Αλλά το αν το λένε όλοι, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, το λέω και εγώ, διότι όπως είπε ο Πρωθυπουργός, πρώτα θα μετρήσουμε και μετά θα ανακοινώσουμε τα μέτρα. Ένα λεπτό. Συνεπώς, είναι ασφαλές να βάλουμε τίτλο για να μην αυθαιρετήσουμε το και δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία θα κρίνουν αν θα δοθεί το επίδομα. Σε σημαντικό βαθμό θα το κρίνουν. Το δεύτερο θέμα που θα το κρίνει είναι το μακροοικονομικό σενάριο που θα προετοιμάσουμε εμείς ως Γενικό Λογιστήριο, ναι, και το οποίο έχουμε τη θεσμική υποχρέωση να το παρουσιάσουμε το αργότερο στις 30 Απριλίου στο πρόγραμμα σταθερότητα. Το αργότερο στις 30 Απριλίου θα ξέρουμε. Θα έχουμε το μακροοικονομικό σενάριο, ναι, το επικαιροποιημένο. Συνεπώς, το οποίο θα αφήνει και θα δίνει και την εικόνα τι σημαίνει η επίτευξη στόχου του προϋπολογισμού, mm-hmm, και αν στο πλαίσιο της επίτευξης αυτού του στόχου υπάρχει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος. Συνεπώς, τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα στις 21 Φεβρουαρίου, δεν είναι κλειδωμένο ότι πριν το Πάσχα θα δώσετε το επίδομα το έκτακτο. Όχι. Όχι, δεν είναι κλειδωμένο. Μέχρι τις 30 όμως θα αποσαφινιστεί αν θα υπάρχει αυτό το περιθώριο. Κοιτάξτε, τι έχει συμβεί. Έχουμε ταχύτερη ανάπτυξη το 21. Mm. Όσο ταχύτερη ανάπτυξη έχουμε, θα το δούμε στις αρχές Μαρτίου. Ναι, ναι. Έχουμε την εξέλιξη της Ουκρανίας που μειώνει το ΑΕΠ αν τα πράγματα πάνε αρνητικά, mm-hmm, αλλά μας βγάζει, ελπίζουμε, το βραχνά των εξελίξεων των πολύ αρνητικών τιμών ενέργειας, εάν πάει καλύτερα. Ναι. Δεν ξέρουμε βέβαια εάν θα επανέλθουν εκεί πέρα που ήταν. Η γενική εκτίμηση δεν θα επανέλθουν εκεί που ήταν, αλλά δεν θα είναι και σε αυτό το ακραίο 3, 4, 5 φορές πότε πάνω. Πότε το περιμένετε να γίνει αυτό? Κοιτάξτε, από μετά την κατάληξη, ας πούμε, του Ουκρανικού, που δεν ξέρουμε αν θα τελειώσει με μια διάσκεψη, ναι, ναι, όπως ξέρετε, ναι, ναι, λέμε, ναι, ότι μπορεί, αλλά να γίνει, αλλά δεν το ξέρουμε. Σωστά. Δεν το ξέρουμε. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, καθώς θα τελειώνει, θα μπαίνει η άνοιξη, mm, και μάλιστα η ρωσική άνοιξη, και οι πιθανότητες ενός πολέμου περιορίζονται για λόγους φυσικούς, mm, η λάσπη εκεί, και η πίεση στην ευρωπαϊκή αγορά περιορίζεται, οπότε αναμένεται από όλους μια αποκλιμάκωση των τιμών. Άρα λοιπόν, στις τιμές, να ξέρετε,
Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει. Πληρώνουμε σήμερα έντινη μέτρο τιμές ημιπολέμου. Συνεπώς, θα παίξει μεγάλο ρόλο. Άρα, και λοιπόν, μετά, μέχρι και να έρθει μετά αυτή η ύφεση, έχουμε λεφτά να δώσουμε στον κόσμο για τις ανατιμήσεις στο ρεύμα. Ναι, θα συνεχιστεί η στήριξη. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά όσο δεν υπάρχει κανένας άλλος χώρος για να μειώσουμε ειδικούς φόρους, ΦΠΑ. Και να δώσουμε και αυτό το έκτακτο επίδομα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να υπολογίσουμε τι χώρος υπάρχει, γιατί ο χώρος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου που πρέπει να λογαριάσουμε. Και εκεί θα πρέπει να εντάξουμε και τον πληθωρισμό που μας έχει πει η Κομισιόν ότι θα υπάρχει στην Ευρώπη. Ναι. Η Κομισιόν μας έλεγε το φθινόπωρο ότι θα έχουμε 2,2, αν θυμάμαι καλά, πληθωρισμό στην Ευρώπη. Τώρα μας λέει 3,5. Αυτή η σοβαρή αύξηση του γενικού πληθωρισμού σημαίνει αλλαγή του μακροοικονομικού σεναρίου, δηλαδή μεγαλύτερο ονομαστικό άρθρο. Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μόνο που είναι δεδομένο είναι ότι θα συνεχιστεί η στήριξη για τα τιμολόγια του ρεύματος. Αυτό είναι δεδομένο. Και της ενέργειας. Όλα τα υπόλοιπα κακώς συζητώνται. Όχι. Το έκτακτο επίδομα είναι υπό εξέταση. ΦΠΑ, ειδικός φόρος, όχι. Λογικό είναι να συζητούν, αλλά η κυβέρνηση για να ανακοινώσει αποφάσεις πρέπει να έχει καθαρή δημοσιονομική εικόνα, διότι η δημοσιονομική σταθερότητα και η σύνεση πρέπει να μας χαρακτηρίζει από τώρα και στο μέλλον και για δεκαετίες μπροστά. Ξέρετε, μας κάνει εντύπωση, διότι είχαμε ακούσει και το πιθανό ποσό που θα δοθεί ως έκτακτο επίδομα. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Λέγανε 300 ευρώ. Πραγματικά, μου κάνει εντύπωση, γιατί εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοιου είδους υπολογισμούς στο οικονομικό επιτελείο. Θα είναι 300 ευρώ και περιμέναμε να ακούσουμε ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, αν θα μιλάμε λοιπόν, για κάτι πιο διευρυμένο. Σας το λέω τώρα εντύμως, δεν έχει υπάρξει τέτοιος υπολογισμός στο Γενικό Λογιστήριο. Άρα, για την ώρα. Δεν έχει γίνει ούτε καν αυτός ο υπολογισμός. Δεν έχει γίνει τέτοιος υπολογισμός. Διότι δεν έχει νόημα να κάνουμε τέτοιους υπολογισμούς μέχρι ότου δούμε τι χώρο έχουμε. Ο Φακάτσι Μπίλια, πώς τα λέτε, γιατί λέτε κοιτάνε δύο πράγματα. Το ουκρανικό, που είναι πολύ σοβαρό και βλέπουμε και αυτή την κατάσταση, πώς επηρεάζεται στις αγορές. Και το δεύτερο, αν έχουμε τον χώρο δημοσιονομικά. Ναι. Και 30 και θα παίξει μεγάλο Απριλίου ή Μαρτίου, μας είπατε. 30 Απριλίου είναι το χρονικό σημείο που θεσμικά εμείς καταθέτουμε το πρόγραμμα σταθερότητας. Εκεί παρουσιάζουμε το καινούριο μακροοικονομικό σενάριο με τις εαρινές προβλέψεις Κομισιόν. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Όταν μιλάτε για μεγάλη ανάπτυξη, δεν είναι λογικό ο πολίτης που μας βλέπει να λέει, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Μας μιλάτε για υπερανάπτυξη, για μεγαλύτερη ακόμη και αυτή που είχε προϋπολογιστεί. Και δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε ένα έκτακτο επίδομα στους στοχούς. Η απάντηση είναι ότι το ηλεκτρικό, το οποίο είναι καθοριστικό για τους πάντες και προπαντός για τα ευάλωτα νοικοκυριά, γιατί καλύπτονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην περίπτωση, είναι αυτοί που έχουν κοινωνικό τιμολόγιο, είναι τεράστια δαπάνη. Μιλάμε για τον Ιανουάριο. Ναι. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, περίπου 400 εκατομμύρια. Η δαπάνη στήριξης. Η δαπάνη στήριξης. Μόνο για τον Ιανουάριο. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλες οι δαπάνες αυτές στήριξης του ηλεκτρισμού και αν χρειαστεί να φύγουν για πολλούς μήνες θα καταναλώσουν πάρα πολύ δημοσιονομικό χώρο, γιατί θα, από ένα σημείο και πέρα, δηλαδή μπορεί να ξεπεράσουν τα 2 δις, θα αρχίσει να τρώει και δημοσιονομικό χώρο του τακτικού προϋπολογισμού. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται από τις τιμές των ρήπων και τον λογαριασμό του ΕΛΑΠΕ, τεχνικά θέματα, δεν απασχολούν τον κόσμο, αλλά πληρώνουμε περισσότερα από αυτά που αυτοί οι λογαριασμοί μπορούν να σκόψουν. Η κατάσταση που μας περιγράφεται μπορεί να κουρέψει και την εξαγγελία για την αύξηση, τη δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού. Όχι. Όχι. Μη συνδεδεμένα, η δεύτερη αύξηση είναι κλειδωμένη, είναι απόφαση της κυβέρνησης. Άρα κλειδωμένη η δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού. Ναι. Είναι απόφαση της κυβέρνησης ότι θα υπάρξει. Ναι. Το ύψος της είναι
μόνο που μέλη να αποφασιστεί, αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Το οποίο και αυτό θα κρυθεί από αυτές τις δύο εξελίξεις που κοιτάτε. Θα είναι σημαντικό το ύψος, ναι, λέτε. Θα είναι σημαντικό πάνω το ύψος. Πάνω από 1-2%. Προφανώς. Προφανώς. Από εκεί και πέρα, εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε και την λυπή χρονιά. Εδώ πέρα έχουμε μία δυνατότητα, μία πιθανότητα να πάμε πολύ καλύτερα στον τουρισμό από ό,τι είχαμε προϋπολογίσει. Είχαμε βάλει στον προϋπολογισμό γύρω στο 80%, λίγο πάνω από 80%. Ο τουρισμός, έτσι όπως μας τον περιγράφουν, ας πούμε, ήρθε ο επικεφαλής της TUI, προέβλεπε ότι για αυτούς θα πάνε πάνω από το 19%. Εμείς ήμασταν στο 80% του 19%. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Και ο τουρισμός μπορεί να επηρεαστεί από το ουκρανικό, να ξέρετε. Ναι. Δεν είναι μόνο οι τιμές ενέργειας. Ναι. Γιατί... Οπότε είναι όλα πολύ ρευστά, κύριε Σκυλιακάκη, όπως μας τα περιγράφετε. Δυστυχώς. Πολύ ρευστά. Δυστυχώς. Γιατί έχουμε και έναν αριθμό Ρώσων τουριστών που μπορεί να επηρεαστούν από το ουκρανικό, αλλά και την διάθεση μετακίνησης, αν υπάρχει ένας ενεργός πόλεμος, στην γενικότερη ασφάλεια που αυτό μπορεί να προκαλέσει. Ακριβώς. Τώρα, γιατί η αντιπολίτευση εμφανίζεται πολύ πιο ανοιχτή στις παρεμβάσεις. Λέει δηλαδή η αντιπολίτευση ότι υπάρχουν χρήματα και για παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για παρέμβαση στο ΦΠΑ για περιορισμένο χρόνο, λέει η κυρία Χρυσόγλου, λόγω των έκτακτων συνθήκων, αλλά και για αύξηση γενναία στον κατώτατο μισθό. Δεν υπολογίζουν τίποτα και μοιράζουν λεφτά επειδή είναι στην αντιπολίτευση. Γιατί θέλω να σας πω κάτι. Ρώτησα τον καθηγητή οικονομικό, τον κύριο Πετράκη. Ναι. Όχι στέλεχος της αντιπολίτευσης. Ποιος από τους δυο σας έχει δίκιο, και μου είπε και οι δύο. Και εσείς που θέλετε να είσαστε ασφαλείς και να προσέξετε τα δημοσιονομικά, αλλά και η αντιπολίτευση που λέει μειώστε, θα αυξήσετε την κατανάλωση, θα έχουμε αλλιώς το rebound, να το πω έτσι. Εάν η χώρα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, η ζημιά την οποία θα προκύψει θα είναι τεράστια. Συνεπώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Η φύση της αντιπολίτευσης είναι να σου λέει και τα δύο. Σου λέει δηλαδή μην κάνετε υπερβολικά ελλείμματα και δώστε παραπάνω λεφτά. Και τα δύο δεν γίνονται. Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει το εξής ο ελληνικός λαός. Η Ελλάδα θα δανείζεται από τις αγορές πλέον και για τις επόμενες δεκαετίες και θα πρέπει κάθε χρόνο που περνάει να πείθουμε τις αγορές να παίρνουν γύρω στα 8 με 10 δις παραπάνω ελληνικά ομόλογα από τον προηγούμενο. Δηλαδή, αν διακρατούσαν 80 δις ελληνικά ομόλογα το 2021, ας πούμε, θα πρέπει να διακρατούν 90 το 2022, 100 το 2023 και πάμε λέγοντας έτσι μέχρι άλλα 25 χρόνια, 20 με 25 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, με εξαίρεση ακραίες περιόδους κρίσης, ότι και αυτή η κυβέρνηση και η επόμενη και η μεθεπόμενη και πολλές άλλες ακόμη, όταν θα είναι στην κυβέρνηση, θα είναι μαζεμένες δημοσιονομικά. Εμείς είμαστε μαζεμένοι, παρά το γεγονός ότι δώσαμε πάρα πολλά χρήματα. Πέρα από τα δημοσιονομικά, δεν πρέπει να ανθέξει και η ελληνική κοινωνία. Τα στρώματα τα οποία πιέζονται ιδιαίτερα. Αυτό είναι το μέτρο. Πιέζονται από πολλούς τομείς. Από το ρεύμα, από τα τρόφιμα, από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Κοιτάξτε, και γι' αυτό και κινούμεθα εκεί πέρα που μπορούμε. Στο ρεύμα, στο αγροτικό πετρέλαιο. Έχουμε κάνει σημαντικές μειώσεις σε αυτό το διάστημα και φορολογικές μειώσεις. Έχουμε λιγότερες ασφαλιστικές φορές για τους εργαζόμενους. Έχουμε μικρότερη φορολογία και φυσικών και νομικών προσώπων. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν προκαταβολή. Γενικώς έχει υπάρξει πάνω από 20 φόρους έχουμε μειώσει. Αλλά υπάρχει ένα όριο πέραν του οποίου πρέπει να πεις θα περιμένω για να βγάλει η οικονομία τα χρήματα τα οποία μπορούμε να δώσουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε από δανεικά παραπάνω από ό,τι προβλέπει ο προϋπολογισμός. Κύριε Υπουργέ, έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο για το ηλεκτρικό ρεύμα, ότι δυσκολεύονται να το πληρώσουν και ρωτούν εάν βλέπετε το καλοκαίρι η κατάσταση να είναι καλύτερη ή θα φτάσουμε στο να μην έχει πολλοί κόσμος ρεύμα στο σίγουρα σπίτι γιατί δεν έχει να πληρώσει. Σίγουρα θα είναι καλύτερη στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό. Οι τιμές του αερίου, κοιτάξτε να δείτε, το ηλεκτρικό είναι 40 με 45% φυσικό αέριο.
Αυτό είναι. Οι τιμές του αερίου σήμερα είναι 4 φορές πάνω, δεν έχω κοιτάξει το πρωί, την Παρασκευή που κοίταξα, από το 19. Mm-hmm. Οπότε το 45% του λογαριασμού έρχεται από το εξωτερικό 4 φορές ακριβότερα. Εμείς παρεμβαίνουμε και κάνουμε ένα μετριασμό αυτού του πράγματος, αλλά το 4 φορές δεν πιστεύω ότι είναι διατηρήσιμο για πολλούς μήνες ακόμη. Όλοι λένε ότι θα έχουμε μία αποκλιμάκωση την Άνοιξη. Και έτσι λένε και τα futures. Αν και αν ήξερα τι είναι τα futures, θα ήμουνα trader στη Wall Street και όχι εδώ πέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Το Α έφαγε τα 4π. Ναι. Αυτός είναι καλά. Ο τίτλος. Το Α έφαγε τα 4π. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα συζητηθεί πολύ προφανώς σήμερα η συνέντευξη του κυρίου Σκυλακάκη. Για πάμε εμείς τώρα να γυρίσουμε στις έρευνες. Που γίνονται στην Κέρκυρα. Ο Άρης Κουτσιώκης είναι εκεί. Τον έχουμε μαζί με μία συγγενή αγνοωμένου. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι κοντά μας η κυρία Βάνα Μπεκιάρη, η οποία έχει τον σύζυγό της μέσα στο πλοίο. Ήρθε εδώ στο λιμεναρχείο για να έχει ενημέρωση. Κυρία Μπεκιάρη, δεν ξέρω τι νεότερα έχετε. Αυτό που είπα και νωρίτερα, επίσημη ενημέρωση ότι ανεβαίνουν 2 κλιμάκια της ΕΜΑΚ για να συνεχίσουν τις έρευνες των όχι αγνοωμένων, των εγκλωβισμένων. Ναι. Κυρία Μπεκιάρη, χθες παρακολουθήσαμε κάποιες δηλώσεις σας και ήταν σπαρακτική η κραυγή που βγάλατε για όλα όσα βιώνετε. Ναι. Αγωνιώ, αλλά σας διαβεβαιώ ότι η δικιά μου η αγωνία δεν μετράει, δεν έχει νόημα μπροστά στην αγωνία που βιώνει αυτή τη στιγμή ο άντρας μου. Και γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ και παρακάλεσα να ενταθούν οι έρευνες. Αλλά έπρεπε να έρθει η τρίτη και τέταρτη μέρα για να το κάνουν και όχι από την πρώτη. Δυστυχώς. Εφόσον είμαι στον αέρα, θέλω να κάνω, αν μου επιτρέπετε, και μία διόρθωση και να αναιρέσω κάτι που υπόθηκε νωρίτερα. Ναι. Μέσα στα ενταραχή μου είπα κάτι που δεν έπρεπε. Γιατί είναι απλά και μόνο ένα συμπέρασμα για την πλειοκτήτρια εταιρεία ότι καίει τα καράβια. Ναι. Το ανερώ, ζητώ συγγνώμη, είναι λόγια της ταραχής μου όλα αυτά. Όλοι κατανοούμε πόσο δύσκολα περνάτε. Κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση σας. Ειλικρινώς ευχαριστούμε γιατί θέλει δύναμη αυτό που κάνετε. Ο σύζυγος είμαι φορτηγό. Εγώ ευχαριστώ. Ο σύζυγος είναι με φορτηγό, ναι. Είναι με φορτηγό. Εγκλωβισμένος, όχι αγνοούμενος. Ναι. Εγκλωβισμένος στο δεύτερο deck του πλοίου. Mm-hmm. Πότε μιλήσατε μαζί εκεί του, μπήκε. Τελευταία φορά. Την Πέμπτη το μεσημέρι. Δεν μίλησα όταν είχε μπει στο καράβι. Ναι. Γιατί ήταν πάρα πολύ αργά. Μπήκε πολύ αργά, γύρω στη 1.30-2 η ώρα από ό,τι με πληροφόρησε ο εργοδότης του. Ναι. Είχαμε μιλήσει το μεσημέρι όταν έφυγε και ήταν καθοδόν για να φορτώσει. Μας λέγατε ότι είστε βέβαιοι ότι έμεινε στο αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο? Διότι όταν ταξίδευε με το συγκεκριμένο καράβι, απέφευγε να πάρει την καμπίνα. Γιατί? Που ήταν στο εισιτήριό του, έτσι. Ναι. Δεν λέω. Λοιπόν, γιατί οι συνθήκες υγιεινής είναι άθλιες. Ναι. Τους τη βάζουν 4 μαζί στην καμπίνα. Ναι. Οι τουαλέτες είναι σε άθλια κατάσταση. Όπως είπα και νωρίτερα, δεν θέλω να σας περιγράψω όλα αυτά που μου έλεγε. Ναι. Και προτιμούσε να μένει στο αυτοκίνητο με το συγκεκριμένο καράβι. Ακόμη και αν ήξερε. Πολλοί συναδελφοί του βγαίνανε. Ακόμη και αν ήξερε ότι. Την επόμενη μέρα. Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Βγαίνανε οι συνάδελφοί του με ξανθήματα, κόκκινα ξανθήματα από τους κοριούς και τους ψήλους που υπήρχαν στα κλινοσκεπάσματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θεωρείται ότι ο σύζυγος έμεινε μέσα στο φορτηγό και σε αυτό το ταξίδι. Ναι. Ναι. Το κινητό του δεν έχει καν σήμα και στη δική σας. Όχι, δεν έχει σήμα. Στο γκαράζ του πλοίου δεν υπάρχει σήμα του κινητού. Και μας λέγατε για τις συνθήκες που γίνονται οι έρευνες, μιλήσατε. Ναι, βεβαίως. Έχω μια έγκυρη πληροφόρηση λοιπόν. Ότι το ΕΜΑΚ που κάνει την έρευνα πηγαίνει έρποντας. Δεν μπορούν να περπατήσουν μέσα στο καράβι, να μπορούν να περάσουν. Τα αυτοκίνητα είναι κολλημένα μεταξύ τους.
Ναι. Πηγαίνουν και με την Αφή σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Με την Αφή κάνουν τις έρευνες. Πολύ δύσκολες συνθήκες στο ΕΜΑΚ, παιδιά. Πολύ δύσκολες. Έχετε δίκιο. Είναι με την Αφή ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να προσεγγίσουν διάφορα σημεία του πλοίου. Έρχοντας κάτω από τα φορτηγά. Ναι. Σας καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι στον αέρα. Να κλείσουμε με κάτι ένα τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ. Βεβαίως. Μα τι λέτε, ελάτε. Ελπίζω να μην βουλιάξει το καράβι. Εύχομαι να μην βουλιάξει το καράβι. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ρωτήσαμε αυτό στον αναπληρωτή υπουργό Ναυτιλίας, ο οποίος μας είπε ότι δεν φαίνεται να γίνει κάτι τέτοιο. Για την ώρα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Κουράγιο, κυρία Πεχιάρη. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να πάρετε... το καράβι σε καμία περίπτωση. Ναι. Δεν μπορώ να αρκεστώ στις διαβεβαιώσεις των υπουργών. Σωστά. Έχετε δίκιο. Εντάξει, να μην βουλιάξει σε καμία περίπτωση. Συνεπώς... αν δεν βγουν όλοι εγκλωβισμένοι και να μην χαθούν τα στοιχεία. Μάλιστα. Ελπίζω να μην βουλιάξει, κύριε Παυλόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Καλημέρα, κυρία Βεκέ. Καλή δύναμη. Καλημέρα. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν. Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Επιστρέψαμε. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο στην Πάτρα. Στον Νίκο, το Γιάπακά μας περιμένει μαζί με τον κύριο Ταβλούρο να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση των τριών παιδιών. Γιατί οι έρευνες είναι ακόμη σε εξέλιξη. Έλα, Νίκολα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Και φαίνεται να είναι και καθοριστική αυτή η εβδομάδα για την εξέλιξη της υπόθεσης, δεδομένου ότι είναι η τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, όπου αναμένονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για την μικρή Τζορτζίνα, που αναμένεται να ρίξουν και φως στην υπόθεση. Είναι δίπλα μου ο υποστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, ο κύριος Θανάσης Νταβλούρος, ο οποίος έχει θητεύσει βέβαια και στην διοίκηση της ασφάλειας της Πάτρας με ιδιαίτερη επιτυχία και με πολλές εξιχνιάσεις στο ενεργητικό του. Και η γνώμη του, νομίζω, για την υπόθεση αυτή ίσως να είναι και διαφωτιστική. Κύριε Νταβλούρο, έχει ασχοληθεί πλέον με την υπόθεση των ανθρωποκτονιών της Αθήνας, μια νευραλγική υπηρεσία, για να ερευνήσει την υπόθεση για βάθος. Θα έχουμε αποτελέσματα για το τι προκάλεσε το θάνατο σε αυτά τα παιδιά? Καλημέρα καταρχήν και ναι, πρωτίστως να εκφράσω και εγώ τη συμπάθειά μου και τη συντριβή για το χαμό τριών αγγελουδιών στους χαροκαμένους αυτούς γονείς. Χωρίς αμφιβολία, η ανακριτική, η προανακριτική αρχή βρίσκεται μπροστά σε μια, σε ένα συμβάν που δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν με αυτή τη συχνότητα ανάλογα. Όπως γνωρίζετε, τρεις είναι οι λόγοι που μπορεί έναν άνθρωπο να τον οδηγήσει στο θάνατο. Το ατύχημα, μια επιπλοκή της υγείας του και ένα τρίτος λόγος θα είναι ο εξωγενής παράγοντας. Εδώ ο πρώτος, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει αποκλειστεί και μένει να διερευνηθούν οι συνθήκες επέλευσης του θανάτου αυτών των τριών παιδιών σε ένα χρονικό διάστημα τριών ετών, πρωτίστως και κύρια από την ιατρική κοινότητα. Αναμένει η κοινωνία, αναμένει η κοινή γνώμη μία ξεκάθαρη και ή δυνατόν μη δεκτική αμφισβήτησης διαπίστωση της αιτίας θανάτου των τριών αυτών παιδιών και ειδικότερα της τελευταίας περίπτωσης του τρίτου παιδιού. Μέχρι σήμερα, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει υπάρξει μία καταλυτική, ξεκάθαρη θέση, πιστοποίηση ιατρική περί της αιτίας θανάτου των παιδιών. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ιδιαιτέρως δυσχεραίνει την προοπτική διερεύνησης αυτού του τραγικού γεγονότος. Γνωρίζουμε ότι... Ναι, κύριε Σταυπαύλοπλε. Γιατί λέτε και ιδιαίτερα του τρίτου παιδιού? Υπάρχει ενδεχόμενο η αιτία θανάτου του τρίτου παιδιού να είναι διαφορετική από των δύο προηγούμενων?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι δεδομένο και στο μέτρο που μπορώ να είμαι ενήμερος, η άποψη των ειδικών επιστημόνων υγείας δεν είναι ξεκάθαρη. Μπορώ να πω ότι θα χαρακτηριζόταν έολη έως μη αποδεκτή από δεύτερη και τρίτη άποψη του όποιου εκπροσώπου της ιατρικής κοινότητας. Δεν έχουμε μία ξεκάθαρη πιστοποίηση. Έχουμε μία νεκροψία η οποία δηλώνει, βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν ευρήματα, καθώς επίσης απόψεις ειδικοτήτων γιατρών, είτε είναι καρδιολόγοι είτε είναι παθολογοανατόμοι, οι οποίοι δίνουν τη δική τους εκδοχή, η οποία δεν είναι ταυτόσιμη από όλους όσους συμμετέχουν στη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Άρα, εκείνο το οποίο έχει καταλυτική σημασία για την πρόοδο της διερεύνησης αυτής της υπόθεσης είναι εν αναμονή των ιστολογικών εξετάσεων που έχουν παραγγελθεί, να ελπίσουμε ότι θα υπάρξει η κέρια γνωμάτευση περί της αιτίας επέλευσης του θανάτου του παιδιού. Σαφή και όλα αυτά που μας λέτε. Αυτό... Είναι σαφή. Το τμήμα ανθρωποκτονιών που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει εξειδικευμένους αστυνομικούς, το γνωρίζετε, οι οποίοι θα πάρουν και καταθέσεις από όλους όσοι χρειαστεί να δώσουν τη μαρτυρία τους προκειμένου να διαλευκάνουν αυτή την πολύ τραγική ιστορία που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Κάτι χωρίς... έχει στο μυαλό του ο κύριος Δαβούλος. Βέβαια, Δαβούλος. Και κάτι έχει χωρίς βέβαια να επηρεαστούν από τα της κοινής γνώμης όπως κάνουν πάντα οι αστυνομικοί. Και το γεγονός και μόνο ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών πατρών παραγγέλνει τη διαβίβαση της υπόθεσης στο εξειδικευμένο τμήμα ανθρωποκτονιών της Γενικής Ασφάλειας Αττικής, λέει πολλά. Καλημέρα, Σαντιγέ. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Ναι, κύριε Ραβδούργο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, αυτό το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει με βεβαιότητα είναι ότι εάν και εφόσον η ιατρική κοινότητα δεν δώσει την καταλυτική απάντηση ότι ο θάνατος είναι αποτέλεσμα επιπλοκής ζητημάτων υγείας, εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι και η γνώση και η εμπειρία του αρμόδιου τμήματος το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης θα οδηγήσει σε αίσιο τέλος αργά ή γρήγορα. Ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα. Την έχουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο. Έκανε τρεις αποκαλύψεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open για τις συνθήκες αυτής της τραγωδίας, της ναυτικής τραγωδίας. Κοιτάξτε, νομίζω πως μιλάμε για ένα θαύμα. Μετά από 54 ώρες να βρεθεί ένας άνθρωπος ζωντανός κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ποιες είναι οι συνθήκες? Είναι αυτές που λέμε και ξέρουμε όλες αυτές τις μέρες, διότι σήμερα διανύουμε την τέταρτη ημέρα. Το θερμικό φορτίο ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Σε κάποια σημεία, μάλιστα, είχαμε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 1000 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε πως ήταν μία κόλαση. Και νομίζω πως εμένα αυτό που μου ήρθε στο νου είναι ότι αντίστοιχα τέτοια περιστατικά, δηλαδή να βρίσκονται επιζώντες, διασωθέντες, έχουμε δει μόνο στους σεισμούς. Μετά από μέρες να ανασύρονται και να βρίσκονται οι άνθρωποι. Αυτό είναι που παρουσίασες χθες στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Ας να μας πεις τι βλέπουμε. Αυτό είναι ένα πλάνο, είναι ένας πίνακας, είναι ένα γράφημα όπου το συγκεκριμένο, με αυτό το πλάνο, όλες αυτές τις μέρες τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν, ήταν ο μπούσουλάς τους. Αυτό άλλαζε. Το συγκεκριμένο πλάνο που έχουμε εμείς στα χέρια μας είναι μια μεγάλη εταιρεία ναυαγιαίρεσης η οποία έχει μεγάλα εξειδικευμένα μηχανήματα και καταγράφει τις θερμοκρασίες. Και εδώ βλέπουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις για να σωθούν άνθρωποι χρησιμοποιείται κάθε μορφής τεχνολογία. Τώρα, το συγκεκριμένο γράφημα ξεκίνησε η εταιρεία να καταγράφει από το Σάββατο στις 5 η ώρα το απόγευμα και το παρέδωσαν χθες στις λιμενικές αρχές. Οι μεγαλύτεροι βαθμοί που καταγράφονται είναι στους χώρους ενδιέτησης. Τι σημαίνει χώροι ενδιέτησης? Είναι οι καμπίνες, τα σαλόνια, εκεί που συνοστίζεται ο περισσότερος κόσμος. Η πυρκαγιά τώρα ξέσπασε στις 4.30 ώρα.
Οι περισσότεροι κοιμόντουσαν. Άλλοι κοιμόντουσαν στα φορτικά. Mm-hmm. Και να πω και κάτι που το ξέρουμε όλοι οι Ευλαμπία και Άκη, είναι ένα κοινό μυστικό πλέον, το ότι οι άνθρωποι, οι οδηγοί φορτηγών που κάνουν όλες αυτές τις αποστάσεις τόσα χρόνια, κοιμούνται στα φορτηγά τους. Το ξέρουμε όλοι. Και υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι βρισκόντουσαν στις καμπίνες. Το θέμα Γεωργία, είναι... εκεί που είδαμε 70 βαθμούς Κελσίου, ήταν το σημείο που βρέθηκε ζωντανός ο Λευκορώσος. Ήταν πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω. Να πούμε πως η φωτιά περιορίστηκε, σβήστηκε. Πρώτα ξεκίνησε από την Πρίμνη. Και ύστερα ξεκίνησε, και ύστερα έσβηναν μικρά-μικρά σημεία. Οπότε, ο νεαρός αυτός, για καλή του τύχη, ένστικτο επιβίωσης. Πραγματικά, όταν χθες προσωπικά έλαβα, παιδιά, την πληροφορία, αρκετή ώρα πριν το βγάλουμε στον αέρα, εγώ προσωπικά δεν το πίστευα. Ενώ ότι δεν μπορούσα να τη διασταυρώσω, να πούμε πως η ελπίδα πάντα υπάρχει με αυτό που είδαμε, διότι είναι και συγγενείς αγνωμένων. Μπορεί να στενεύουν οι πιθανότητες, ωστόσο όμως υπάρχει ελπίδα. Απλώς καθυστερήσαμε πολύ όλοι μας να πιστέψουμε ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες υπάρχει ένας άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν αποκλεί ότι... Την ελπίδα, ναι. Κανείς δεν αποκλεί. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, Ευλαμπία και Άκη, κλείνοντας, βρισκόταν στο κατάμπαρο, που λέμε στην ναυτική γλώσσα. Όταν μπαίνουμε σε ένα πλοίο, ανοίγει η ράμπα, βρισκόμαστε στο κύριο γκαράζ. Και εκεί αυτή η ράμπα μας κατεβάζει στα ύφαλα. Αυτός βρισκόταν σε εκείνο το σημείο. Οπότε έχει και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Κλείνουμε μαζί με την κυρία Σουσάνα Πατσούμη Κάλφα, η οποία είναι συνιδιοκτήτρια και γενική διευθύντρια της Atlas Consulting. Καλημέρα, κυρία Κάλφα. Καλημέρα από την Ιωλούς στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και βραβευθήκατε και διακριθήκατε και χαρούμενοι είστε. Γιατί πάρα η Atlas Consulting. Σωστά. Από την Πούσια Awards. Η Atlas Consulting τι κάνει και βραβεύτηκε? Η Atlas Consulting είναι μια καταρχάς δεύτερης γενιάς εταιρεία. Mm. Ξεκίνησε από μια λογιστική εταιρεία από τον πατέρα μου πριν από 50 χρόνια. Εμείς την εξελίξαμε σε μια φορολογιστική, σύγχρονη φορολογιστική και συμβουλευτική εταιρεία που καλύπτει ολιστικά τους πελάτες της. Και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, διότι είμαστε αρκετά εξωστρεφής εταιρεία και έχουμε ένα πολύ μεγάλο περαιτολόγιο από το εξωτερικό. Mm-hmm. Έχετε και μεγάλη ιστορία. Μας λέτε 50 χρόνια ότι υπάρχει αυτή η εταιρεία, την οποία την έχετε εξελίξει εσείς. Ποια είναι τα προτερήματά σας σε σχέση με άλλες εταιρείες? Κοιτάξτε, εμείς βασικά βασιζόμαστε στις αξίες τις οποίες μας έχει δώσει ο ιδρυτός μας και ο πατέρας μου, Κλεάνθης Πατσούμης, η οποία είναι η ανθρωπιά, η τιμιότητα, η αγάπη και το μεράκι σε αυτό που κάνουμε, καθώς και το ότι συνδυάζουμε αυτά με την επιστημοσύνη μας. Είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα από ανθρώπους με πολυπίκυλες δεξιότητες, με στόχο, όπως είπα και πριν, να καλύψουμε όσο πιο ολιστικά γίνεται τον πελάτη μας. Mm-hmm. Ταυτόχρονα θα λέγαμε ότι είμαστε από τις πρώτες εταιρείες που στον κλάδο βγήκαμε από το καβούκι μας και εξελίξαμε τη λογιστική επιστήμη σε κάτι πιο ευρύ, το ρόλο του λογιστή, οικονομικού και επιχειρηματικού συμβούλου. Ένα τελευταίο, αν και είναι αρκετά τα οποία θα μπορούσα να πω, είναι το ότι λόγω του τα τελευταία χρόνια είμαστε αρκετά εξωστρεφείς. Έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο σε όλο τον κόσμο, όπου από ίδιες εταιρείες, όπου μπορούμε και παρέχουμε λύσεις στους πελάτες μας και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Μπορούμε να πούμε ότι λειτουργούμε και ως πρεσβευτές της Ελλάδας μας στο εξωτερικό. Όχι μόνο λογιστικά, αλλά και συμβουλευτική και για εξυγίανση και για επενδύσεις και για νέες ευκαιρίες και για ανάπτυξη. Ακριβώς. Ένα πολυεργαλείο είναι αυτό. Ένα hub θα λέγαμε. Ναι, θα λέγαμε αυτό το λένε ένα one-stop shop, αλλά δεν μου αρέσει εμένα αυτή η έκθεση. Θα έλεγα ότι είμαστε ένα κέντρο, ένα hub, όπου άνθρωποι, πολύ καλοί άνθρωποι και σε ποιότητα αλλά και σε επιστημοσύνη, κάνουν το καλύτερο δυνατό για να καλύψουμε όσο πιο ολιστικά γίνεται τις επιχειρήσεις, τους πελάτες μας. Και βραβευτήκατε και γι' αυτό. Μπράβο σας. Καλημέρα, κύριε Πατσούμη. Καλημέρα, κύριε Πατσούμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και εμείς εδώ, παιδιά, σας αποχαιρετάμε. Αύριο στις 6. Εδώ θα είμαστε. Πάμε.